Καλησπέρα στο ακροατήριο του Αθλητικού Λίμπερο 107,4. Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα, στον ραδιοφωνικό αέρα της πόλης μας. Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Τάσος Τρέγια σήμερα απουσιάζει λόγω εργασίας. Φαίνεται έσπασε κάποιος σωλήνας πάλι εκεί πάνω στα... Πού είναι ο Τάσος, από την αλήθεια. Στο Πανόραμα, κάπου εκεί πέρα. Εκεί σπάνε και εύκολα οι σωλήνες. Εκεί στο Πανόραμα, στους Πανοραμίτες. Εσύ που είσαι στην Τριανδρία. Τριανδρία μοιράζει γράμμα. Είναι τρόπος εργασίας. Είμαι ένα πολίτης, το ξέρεις. Ναι, για εργασία μιλούσαμε, για τον άνθρωπο. Δεν μιλούσαμε για τίποτα άλλο. Και αυτός δεν μένει στο Πανόραμα. Στο χώρο μένει ο Τάσος. Λοιπόν, θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ, παρέα, μέχρι τις 12 τουλάχιστον. Όποτε έρχεται και ο κύριος Ζαγόρας με την ζούγκλα του, την ραδιοφωνική ζούγκλα. Αυτά θα τα πούμε και αργότερα. Θα είμαι και εγώ βέβαια εδώ παρέα του. Βασίλος, σαν τη Βασίλο δηλαδή, ο σαν... χορός. Εγώ όταν δίνω μία άκουσα, όταν λέω κάτι, ναι. Αυτό είναι και εσύ επειδή με ξέρεις δεν καλά, λέτε. Όταν λέω κάτι το κάνω. Αν δεν μπορώ να το κάνω δεν το λέω. Είπα τότε, είσαι ξέρω το είσαι σίγουρο. Είπα σίγουρο. Τότε ότι όσο θα είναι μέχρι το καινούργιο πρόγραμμα θα κάθομαι μαζί του, ας πούμε, για παρέα. Αν βέβαια θέλει και ο ίδιος, έτσι. Μου είπε φυσικά ότι θέλει και άργησε λίγο αυτό βέβαια, να πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, περνάμε πάρα πολύ καλά, θεωρώ. Πιστεύω ότι το θεωρεί και ο κόσμος. Νομίζω άλλες μία-δύο εκπομπές. Αύριο είναι Τετάρτη και Πέμπτη, οπότε... Η ζούγκλα, έτσι όπως λέει ο Γιώργος, βέβαια δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτός αποφασίζει. Νομίζω ότι η ζούγκλα τελειώνει από βράδυ. Αλλά αυτό είναι δικό του. Παιδιά, μην παίρνετε. Θα παρακαλέσω πολύ, μην παίρνετε τηλέφωνο. Έχω και τον Στέλιο στο μικρόφωνο για να μας δώσει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και την πρόκριση του ΠΑΟΚ χθες. Λοιπόν, ας τον βγάλουμε το Στέλιο. Έλα, Στέλιο. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Έτσι, σωστότατος. Ξέχασα να πω βέβαια είμαι ανάγωγος, αλλά είναι γνωστός ο κύριος Πόστμαν, είναι μαζί μου σήμερα και θα είναι μαζί παρέα μέχρι τις 12 η ώρα. Μια ζωή ανάγωγος είσαι. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω. Είμαι λίγο ανάγωγος είμαι. Ο κύριος Πόστμαν, γνωστός στο... κοινό της πόλης μας, το κίτρινο μαύρο επιτόπιο. Καλησπέρα σας κύριε Ντρούλινγκ. Τι κάνετε, τι κάνετε, πες και στο παιδί καλησπέρα σου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και εγώ δεν είπα καλησπέρα, γιατί ναι. Και εγώ ανάγωγος ήμουνα, οπότε καλησπέρα. Κοίτα να σου πω Στέλιο, εγώ δεν κρύβομαι, η αλήθεια είναι ότι για δύο λόγους τον φέρνω, το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορώ να λέω ψέματα. Αλήθεια είναι, θα ακουστεί σαν αστείο, αλλά είναι αλήθεια. Λόγω της κρίσης οικονομικής μου δίνει το 15-20 ευρουλάκια εδώ πέρα για να το φέρνω. Και είναι και άμπαλος. Οπότε... Κάνω τον καημένο. Έτσι, το στηρίζω οικονομικά. Αυτό είναι μια αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι τακτικά. Κιόλας δεν έχει και τακτικά. Μας στηρίζει εδώ. Κατάλαβες. Οπότε και επειδή είναι και άμπαλος και αμπάσκετος, φέρνομαι μπροστά του, ας πούμε, οι Δήμων. Για αυτούς τους δύο λόγους τον φέρνω. Να είναι καλά το παιδί, υγεία να έχει. Ευχαριστούμε κύριε Πόστομα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Πάντα με το καλό. Πάντα με. Όπως λέει και ο φίλος μου, ο Κοκ πάντα έχει, λέει ο Τάδε, μία κακή κουβέντα για όλους. Να ακριβώς. Κατάλαβες. Εσύ έχεις πολλές κακές κουβέντες. Εγώ ναι. για κάτι σαν και σένα έχω. Λοιπόν, Στέλιο, θέλω να μας δώσεις ρεπορτάζ από την χθεσινή πρόκριση του ΠΑΟΚ και γενικότερα και τη σημερινή μέρα. Έχει πολύ ψωμάκι νομίζω. Και στο μεταγραφικό τομέα νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει νέα. Ή θα έχει ή έχει νέα ήδη. Έχει πολλές εξελίξεις ο ΠΑΟΚ σε όλα τα μέτωπα. Εχθές ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκρισή του και την συμμετοχή του στα play-off του Champions League μετά από μια μεγάλη πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα, την πορτογαλική Μπενφίκα, η οποία για να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος της Πορτογαλίας αλλά και για να μπει στους ομίλους του Champions League έχει σπαταλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ το φετινό καλοκαίρι και αυτή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα κατάφερε να την αποκλείσει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο καλός όσο θα ήθελαν οι περισσότεροι, αλλά θεωρώ πως στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ πιο διαβασμένος στο παιχνίδι και ουσιαστικά κατάφερε να πετύχει δύο γκολ με τη βοήθεια της τύχης φυσικά, ειδικά το πρώτο γκολ. Το πρώτο είναι αυτό γκολ έτσι του, πώς λένε αυτό από την Τότενα που είναι καλός αμυντικός. Του κεντρικού αμυντικού της Μπενφίκα, ναι, τώρα μου διαφεύγει. Ναι, πώς λέτε, ναι, εγώ τον ήθελα για τη Μάντσεστερ.
Τον ήθελα για τη Μάντσεστερ πριν δύο χρόνια. Πολύ καλός παίκτης αυτός, αλλά είδες το αυτογκολ. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι, σε τέτοιους αγώνες γενικότερα στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και τύχη. Γιατί αν δεν έχεις τύχη, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Ο ΠΑΟΚ στην εφεσινή αναμέτρηση έπαιξε ένα καλό παιχνίδι, τουλάχιστον όσο και στα δύο ημίχρονα. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλός, έφτασε στο top της απόδοσής του και ουσιαστικά με συνδυασμό και με την τύχη κατάφερε και πήρε μια ιστορική πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα και ουσιαστικά η πρόκριση αυτή έχει και πολλά οικονομικά ωφέλη. Η πρόκριση στα play-off του Champions League του δίνει άλλα 5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα για τον δικέφαλο του Βορρά, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει την επόμενη Τρίτη την ρώσικη Κράσνονταρ σε διπλούς αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Ρωσία και το δεύτερο, ο επαναληπτικός δηλαδή, είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Ουσιαστικά, εντάξει, το χθεσινό παιχνίδι, πριν πάμε στα μεταγραφικά, ήταν μια δικαίωση για τον Αμπέλ Φερέιρα. Εγώ προσωπικά τον Πορτογαλό προπονητή τον στήριζα όλο το καλοκαίρι και έλεγα από το Λίμπερο και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ ήθελα να σε πειράξω που πείραζα για τον θέμα του προπονητή, εσύ εδώ πέρα έλεγες, σε είχα ρωτήσει κιόλας αν ήσουν εσύ ο πρόεδρος τι θα έκαμνες, μου είχες πει ότι εγώ θα τον κρατούσα τον προπονητή τότε όταν πεζόταν το κεφάλι του και φαινόταν ότι θα φύγει κιόλας, έτσι. Ναι, ήταν προς το τέλος των play-off και μετά τα οριστικοποιήθηκε και η παραμονή του που είπα ότι ήταν μια σωστή κίνηση και ουσιαστικά η εμπιστοσύνη και ο χρόνος που δίνεται σε έναν προπονητή για να δουλέψει και να κάνει τη δικιά του προετοιμασία, να πάρει τους δικούς του ποδοσφαιριστές και να παίξει αυτό το οποίο θέλει, ουσιαστικά με μαθηματική ακρίβεια, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει κάποια στιγμή την ομάδα σε επιτυχίες. Ο Φερέιρα άργησε ένα χρόνο, αλλά το κατάφερε και ουσιαστικά έχει φτάσει ένα βήμα πριν την πραγματοποίηση του μεγάλου ονείρου του ΠΑΟΚ, που είναι η πρόκριση στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Τώρα, από εκεί πέρα. Πάμε στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά υπήρχε μια εξέλιξη που βγήκε στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί, αλλά ουσιαστικά το θέμα είχε κλείσει από την Παρασκευή το βράδυ και μιλάω για την περίπτωση της μεταγραφής του Τσούμπα Ακπομ στην αγγλική Middlesbrough, όπου οι δύο ομάδες είχαν έρθει σε συμφωνία το βράδυ της Παρασκευής και συγκεκριμένα μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Λάρισα και μετά την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του Ακπομ σε αυτό το παιχνίδι. Η συμφωνία των δύο ομάδων έχει ως 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος που φτάνει η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το 10% ποσοστό μεταπόλησης και ουσιαστικά έχει φυσικά και ρήτρα και η Arsenal από αυτήν την μεταγραφή. Η συμφωνία που είχε γίνει τότε όταν αποκτήθηκε ο Ακπομ με την Arsenal ήταν ότι υπάρχει 40% ποσοστό μεταπόλησης σε αγγλική ομάδα και 30% ναι. Μεταπόληση σε εκτός Αγγλίας. Οπότε ο ΠΑΟΚ θα δώσει περίπου 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά στην Arsenal από τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Mm-hmm. Και ουσιαστικά θα κινηθεί άμεσα και όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα στην απόκτηση ενός επιθετικού. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε πως μέχρι το παιχνίδι με την Κράσνονταρ ο Αμπέλ Φερέιρα θα έχει στην διάθεσή του τον επιθετικό που ψάχνουν. Ήδη υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που παρακολουθούν και με την οριστικοποίηση της μεταγραφής του ΑΚΟΜ, δηλαδή με τις επίσημες ανακοινώσεις, τότε θα δρομολογηθεί και η απόκτηση του νέου επιθετικού του ΠΑΟΚ. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει και μεγάλη μεταγραφολογία όσον αφορά και τον Δημήτρη Γιαννούλη, όπου χθες στο παιχνίδι με την Μπενφίκα ήταν εξαιρετικός, έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του και ουσιαστικά ανέβασε την τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μιλάμε για έναν παίκτη όπου είναι ουσιαστικά το πιο top όνομα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή στην μεταγραφική του βιτρίνα ο ΠΑΟΚ και είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολλές ομάδες να ενδιαφέρονται για το πρόσωπό του, για το συγκεκριμένο παίκτη. Ο Φερέιρα χθες στις δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον θέλει και τον χρειάζεται και ουσιαστικά θα εισηγηθεί και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά είπε ότι θα προσπαθήσω να πείσω την οικογένεια Σαββίδη και την διοίκηση στο να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα
Ο ΠΑΟΚ από την στιγμή που προκρίθηκε με την Κράσνονταρ έχει σταματήσει κάθε επαφή για την πιθανή πώληση του Γιαννούλη και ουσιαστικά μπαίνει σε μια διαδικασία να ανανεώσει το συμβόλαιο του νεαρού ΜΠΑΚ. Υπήρξε μια συνάντηση του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ του Όλα Φερέμπε με τον Γιαννούλη για να μιλήσουν για το μέλλον του ποδοσφαιριστή στον δικέφαλο του Βορρά και ουσιαστικά αυτό το οποίο η κίνηση που θα κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να του ανανεώσει συμβόλαιο με μια γενναία αύξηση των αποδοχών καθώς ο Γιαννούλης αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ έχει από τα χαμηλότερα συμβόλαια μέσα στην ομάδα. Μια γενναία αύξηση των αποδοχών και αναπροσαρμογή της ρήτρας. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Λογικό είναι, Στέλιο. Νομίζω ότι κάθε ομάδα το ίδιο θα έκανε. Δηλαδή θα περιμένει, σου λέει, ένα διπλό μάτς έχω. Αν μπω στους ομίλους, αυτόματα και ιδιαίτερα αν παίξει και ένα-δύο καλά παιχνίδια, αυτόματα η τιμή του θα διπλασιαστεί, έτσι. Υπεραξία δημιουργία μου πέρασε. Δεν το συζητάμε. Σωστά. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η ρήτρα είναι 10 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή για τον Γιαννούλη που μιλάμε και ο στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι δύο. Είτε να συνεχίσει να υπάρχει η ρήτρα στο συμβόλαιο αλλά με διπλασιασμό, δηλαδή η ρήτρα από τα 10 να πάει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά θα πρέπει και οι αποδοχές να διπλασιαστούν, τριπλασιαστούν. Είπαμε με γενναία αύξηση των αποδοχών. Αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχει αύξηση των αποδοχών. Και ή να βγει εντελώς η ρήτρα και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ να είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα με οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερθεί για τον συγκεκριμένο παίκτη. Για να βγει όμως η ρήτρα χωρίς να ξέρω πρέπει να συμφωνήσει ο αθλητής. Έτσι, γιατί... προφανώς. Είναι ένα συμβολέο, είναι ένα προσαρμογή συμβολέου. Βέβαια. Αλλιώς αν δεν συμφωνήσει δεν είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί, ας πούμε, να έρθει και από τη Λίβερπουλ, από τη Μάτσε, λέω, από 30 εκατομμύρια, γιατί δεν το δίνω. Δεν είναι έτσι. Όπου ο ποδοσφαιριστής πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να φύγει, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω έτσι θέλουν να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι ο Γιαννούλης, οποιοδήποτε Γιαννούλης. Ισχύει αυτό. Οπότε μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξει και εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά με τον Γιαννούλη. Οι επαφές ήδη έχουν ξεκινήσει. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τον κρατήσει τουλάχιστον έως τα παιχνίδια. Για τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ και μετά έχει ο Θεός, βλέπουμε τι κάνουμε. Εντάξει, τώρα ο Φερέρα από την πλευρά του θέλει να τον κρατήσει όλη τη σεζόν γιατί ουσιαστικά οι αγωνιστικές του αρμοδιότητες στην διάρκεια του παιχνιδιού είναι πάρα πολλές και είναι ένα θέμα. Τώρα δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μετά την Κράσνονταρ θα μπορέσει να τον κρατήσει. Δεν ξέρω και αν ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη να περάσει στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, τότε μιλάμε και για μια έξτρα εμπειρία και για τον Γιαννούλη ότι είναι κίνητο να παίξει στους ομίλους του Champions League. Οπότε εκεί πέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Οπότε ο στόχος είναι να παραμείνει για τα δύο παιχνίδια με την Κράσνονταρ και μετά από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Γιαννούλης. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο όσα σας ρώτησα εγώ για τα μεταγραφικά. Δεν εννοούσα βέβαια για τον Γιαννούλη αυτά ούτε για τον ΑΚΠΟΠ. Για κάποιους παίκτες που μετά και την πρόκριση ότι είναι κοντά στο να τους πάρει ο ΠΑΟΚ, έτσι κάτι τέτοιο νομίζω άκουσα το μεσημέρι για να πω την αλήθεια εδώ στο Λίμπερο. Υπάρχουν φυσικά θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αρχικά αυτό το οποίο έχει προτεραιότητα την δεδομένη χρονική στιγμή είναι η απόκτηση φορ. Ο αντικαταστάτης ουσιαστικά του ΑΚΠΟΜ. Δεν θέλω να μπω σε μεταγραφολογία γιατί όλα αυτά είναι σε πολύ λεπτές γραμμές και το ό,τι όνομα και να πούμε τώρα. Έτσι, ναι. Καλά. Okay. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Στέλιο. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις εσύ να προσθέσεις, οτιδήποτε θεωρείς εσύ σημαντικό να υποθεί. Εγώ θέλω να κάνω μια μαντεψία για το βραδινό παιχνίδι του Άρη. Είσαι πολύ καλός. Εγώ το έχω πει στο ποιος θα σκοράρει πρώτος. Και στα ακριβή σκόρ είσαι καλός, πιάνεις αρκετά, αλλά στο ποιο θα σκοράρει πρώτος μου έχεις πει τρεις φορές και βγήκαν τις δύο, η αλήθεια είναι. Για να ακούσουμε. Ναι, αυτό. Στο μεταξύ, σου είχα στείλει τότε την μέρα που έκανες εκπομπή με τον Ζαγόρα, τον Γκάμα, τον είπα τον Γκάμα για το ευρωπαϊκό και πήγε και με βόλευε εγώ στο πρωτάθλημα. Ναι, βαράει τα πέναλτ τον Γκάμα γι' αυτό. Εκτελεί τα πέναλτ. Είδες, εγώ επιμένω με Γκάμα όμως. Εκείνη τη μέρα είδες τι έχασα. Δηλαδή να πιάσω τον Ένικ να μου πληρώσει το στοιχηματάκι μου. Θα έχω το δικαίωμα να το κάνω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άνετα, φίλε. Άνετα, ακριβώς όπως προτείνω... Για πες, για να ακούσουμε. Προτείνω ξανά Γκάμα. Προτείνω ξανά Γκάμα. Ναι. Για γκολ.
Και σκόρα 1-0. Anytime. Α, δεν, αφόσον είναι 1-0, άρα είναι και το πρώτο. Συμφωνώ μαζί του. Νάτος. Καλός άνθρωπος. Είναι καλός τώρα, είναι και από την μέθη της πρόκρισης του ΠΑΟΚ. Τα λέει αυτά ο Σέλσιος, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου το είπε πριν την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Οπότε... Εννοώ για το σκόρ, συμφωνώ. Ναι, εντάξει, όχι λέω για τον Στέλιο. Για μην, μην πει κάποιος τώρα, ας πούμε, ο ΠΑΟΞής το λέει γιατί προκρίθηκαν και είναι σε καλή διάθεση. Ο Στέλιος μου το έχει στείλει αυτό 1-0 και Μπρούνο Γκάμα 2 μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, για να δούμε αν δικαιωθείς, Στέλιο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ, γεια σας, και σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα και να μετά να ξεκινήσουμε τα δικά μας, τώρα το είδα, δηλαδή πριν ήξερα ότι έπαιζε, τώρα το είδα, είναι μια καλή είδηση. Καλή είδηση τώρα, εντάξει. Για τον Άρη μπορεί να μην και τίποτα, έτσι. Αυτό δείχνει όμως ότι πιέζονται ακόμη περισσότερο οικονομικά οι Γιούγκοι, οι οποίοι αποκλείστηκαν από την Ομόνια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Ομόνια. Ήταν Ομόνια με Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρό Αστέρα. Άρα αποκλείστηκε η Ομόνια. 1-1 και βλέπω αστερίσκο στην Ομόνια. Άρα στα πέναλτι πέρασε η Ομόνια. Κάτσε να το τσεκάρω. Πω πω, δύο πέναλτι χάσανε. Ο Μίλος Ντέγκενικ και ο Ντιέγκο Φαλτσινέλη. Έχουνε ρε Φαλτσινέλη οι Γιούγκοι. Καλό UEFA να ψευδεθώ. Καλό UEFA. Πέρασε η Ομόνια. Άρα Ολυμπιακός Ομόνια. Λοιπόν, εμφύλιος, ας το πούμε, ελληνικός κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Με τον Όφη, και αυτός εμφύλιος, ναι. Άρα, όσον αφορά τον Άρη, αυτό δείχνει ότι πιέζονται πάρα πολύ πλέον οικονομικά, εφόσον δεν θα έχουν και την άπλα της πιθανής εισόδου. Βέβαια, για το Ματέο. Ναι, πιέζονται γιατί πρέπει να στείλουν και αυτοί χρηματάκια αλλού. Έτσι. Αυτό είναι μια ψιλοκαλή είδηση, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Βέβαια δεν μας απασχολεί αυτό, μας απασχολεί το αυριανό παιχνίδι, το οποίο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα αναλύσουμε εδώ αύριο. Αύριο. Καλά το πες σήμερα. Σε λίγο. Σε λίγο εδώ με τον ειδήμον. Παρακαλώ. Τον ειδήμονα του ποδοσφαίρου. Ωραία, φίλε. Προετοιμάς για μπάσκετ, θέλω να μας πεις που έχουμε έχουμε ομαδάρα, έχουμε φτιάξει τον μπάσκετ. Και στον μπάσκετ, θα πούμε και αρκετά πράγματα. Θα πούμε και στον μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε τότε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λιμπέρο 107,4. Και θα σου κάνω την ερώτηση. Παρακαλώ. Που σου κάνω συνέχεια, μια που ακούμε το ηχητικό. Για λέγε. Στη Μαδρίτη ήσουν, απόσταμαν. Βιθέντε Καλδερών. Ναι, ήσουν. Τον κρεμίσαν αυτό. Πήγες εσύ ο Κατσικοπόδαρος. Σε ξαναρωτάω, ήσουν. Όχι, ρε φίλε. Άκου τότε. Sergio Boque. The Spaniard. But the captain of the invading side from Greece, looking to tie this one up. Listen to this roar from the Thessaloniki fans if this goes in. And it's right down the middle like a dagger in the heart. We're tied at 2. Αν δεν καταλαβαίνεις, σου τα μεταφράζω, να ξέρεις. Σου κάνω και μετάφραση, έτσι. Να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Σαν μαχαίρι, λέει, στην καρδιά και έχουμε ισοπαλία στα 2-2-2. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Γρηγόρα, γιατί ακούσαμε. Χθες ναι. Σπάσανε ένα ρεκόρ κάποιο στην πόλη. Μετά από 40 χρόνια αποκλείστηκε η Μπενφίκα. Η Μπενφίκα αποκλείστηκε σε μόνο μάτς. Το επόμενο ρεκόρ, αυτό θα σπάσει ποτέ? Θα μας το πεις λίγο, κάτσε να ακούσουμε την περιγραφή, γιατί είσαι. Off the corner, glancing header all the way through, rebound, knockback, kick save De Gea, and it stopped on the doorstep. Rebound blasted, and it goes in! It goes in! It's Nikos Lazaridis, like Lazarus from the dead! Aris is in the lead, but it's the Greeks! The Greeks. Λοιπόν, ήσουν βάζω το ερώτημα. Ήσουνα στην Ισπανία, σε ξαναρωτώ. Λοιπόν, άσε με να κάνω πρώτο ερώτημα. Κάνε το ερώτημα. Πόσα χρόνια θα περάσουν για να κερδίσει ελληνική ομάδα στην Ισπανία? Ναι, στην Ισπανία. Και αυτοί θα σου πούνε στην Αγγλία πότε θα κερδίσει. Βέβαια η Ισπανία. Έχει κερδίσει και άλλη ελληνική ομάδα εκεί. Στην Αγγλία? Ναι, βεβαίως. Ποιος ο κέρδισε? Ο Γαύρος, πιστεύω. Αν κέρδισε την Άρσεναλ. Σωστά, την Άρσεναλ. Άρα λοιπόν, λέω εγώ. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν, σωστό το αληθές. Λοιπόν, να πω παιδιά, έχουμε ένα φίλο, θα τον πάρουν, θέλω να τον ακούσω, γιατί επέμενε, δεν θα πάρουμε γραμμές, αφήστε μας να πούμε δύο πραγματάκια. Ναι, δεν ξέρω, ο φίλος, εντάξει, μπορεί να είναι και ο φίλος. Έκλεισε. Να πούμε δύο πραγματάκια, έτσι, για το αυριανό μάτς του Άρη. Έχουμε δεύτερο παιχνίδι στην πόλη μας μετά το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Έχουμε αύριο την μάχη του Άρη
με τους Ουκρανούς για να περάσει στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA που θα συναντήσει την άλλη εβδομάδα, αν τα καταφέρει αύριο, την κροατική Ριέκα, έτσι. Η κυρία Ριέκα. Πάμε, ξεκινάμε κύριε Πόσμαν, γι' αυτό σε φέραμε να κάνουμε έτσι μια ψιλοανάλυση. Ψιλοανάλυση, κλάει mind. Έτσι, να πούμε δύο πραγματάκια. Στο μυαλό μου, ναι, έτσι, ναι, επειδή πάμε. Πραγματικά η αυριανή μέρα είναι για μένα γιορτινή. Mm-hmm. Έτσι, ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Άρη μας. Δυστυχώς χωρίς κόσμο, και αυτό είναι το αρνητικό, είναι το πρώτο και εύχομαι το τελευταίο παιχνίδι ευρωπαϊκό του Άρη που είναι και κλεισμένο των θυρών και είναι και μόνος αγώνας. Εδώ τώρα για να τα λέμε όλα, δεν ξέρω αν και ο ΠΑΟΚ αν πέρασε ο ομίλος του Champions, δεν το ξέρω αυτό πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος φίλος μπορεί να μας βοηθήσει με κάποιο inbox ή οτιδήποτε, ή αν ο Άρης περάσει οποιαδήποτε ελληνική ομάδα στους ομίλους, αν αλλάζει το καθεστώς τους ομίλους. Και θα υπάρχει έστω 10, 20, 30% κόσμου. Δεν το γνωρίζω. Γιατί κακά τα ψέματα σε όλα τα πρωταθλήματα, νομίζω και σε εμάς σύντομα, θα έχει ένα 20%, 30% κόσμο. Εικάζεται ότι θα υπάρχει. Στην Γαλλία δεν εικάζεται καθόλου, έχει 30% κόσμο. Στη Γερμανία, σύντομα που θα ξεκινήσει, θα έχει νομίζω και εκεί ανάλογο. Μίλησα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, εικάζεται. Σωστά το είπες, γι' αυτό είπα. Λέω, αν. Γιατί σίγουρα μέχρι τους ομίλους, είτε Europa League είτε Champions League, δεν θα έχει κόσμο. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Αλλά μετά, αν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, αν κάποιος γνωρίζει, πραγματικά δεν το έχω ακούσει ούτε από χίλιοι δημοσιογράφων να το σχολιάζουν αυτό το πράγμα. Οπότε είναι ένα μυστήριο πραγματικό αν θα έχει κόσμο ή όχι. Λοιπόν, σ' ακούμε. Πάμε πάντως, για το. Το θέμα ότι δεν έχει κόσμο. Είναι πολύ ανάλατο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, εγώ αυτό είπα και θα τελειώσω όταν ήθελα να πειράξω. Δεν ήταν πείραγμα, το πίστευα στον Τάσο. Λέω και πραγματικά, άσχετα που δεν θέλω, σαν Αριανός που είμαι, δεν θέλω να προκθεί ο ΠΑΟΚ στους ομίλους. Δεν μου κάνει και τίποτα έτσι όπως είναι τα πράγματα να προκθεί. Και τον έλεγα κιόλας, ρε Τάσο, να πας στο γήπεδο δεν θα μπορείς. Η Μπαρτσελόνα να έρθει, η Ρεάλ, η Μάντσεστερ δεν θα μπορείς να πας να το δεις. Εκτός δεν θα μπορείς να πας να το δεις. Εντάξει, θα πάρει λεφτά η ομάδα. Αλλά ο πρόεδρος έχει λεφτά. Να πω ότι ήταν κάποιος που δεν είχε και αυτά τα χρήματα θα ήταν ένα δελέρ, να πω ναι. Άρα μία ή άλλη. Ας παίξει τον, έλεγα. Εδώ πέρα τον Τάσο, έτσι. Το αντίστοιχο είχα αυτή τη σκέψη εγώ. Για φέτος, για τον τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Όχι, δεν είναι το δηλαδή, ίδιο. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Να κάνουμε μία αντιπαραβόλη. Έτσι, περίμενε. Ποιο είναι, για πες. Για σκέψου, πάνω σε αυτό που είπα, ποιο είναι το αντίστοιχο με το κυπέλλο Ελλάδος. Ας πούμε ότι ο Άρης πήγαινε στον τελικό. Πήγαινε. Έτσι. Ναι. Καταρχήν, δεν θα μπορούσες να πας, να ταξιδέψεις. Εγώ θα πήγαινα. Να πανηγύρι. Πώς θα πήγαινες. Θα πήγαινε το All About Aris. Ρε Σιζάχο, τώρα μη. Είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά, έτσι. Τον είπα, δεν με βάλεις μέσα, θα σε τεμαχίσω. Χωρίς κόσμο. Σωστό. Χωρίς μετακίνηση. Σωστό. Χωρίς πανηγύρι. Γιατί εδώ πέρα ούτε. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις πώς τα λέω. Μιλάμε κρυανάλατο. Ένα πράγμα το οποίο έγινε μεταξύ του Γαύρου και της ΑΕΚ, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω τι τηλεθέαση γι' αυτό ο τελικός. Ένα λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά για μένα δεν υφίσταται. Τα περισσότερα είναι σωστά που είπες, δύο λάθος έχεις. Ένα, το χωρίς πανηγύρι δεν υπήρχε, είδες στους Ολυμπιακούς έξω τι έγινε όταν πήραν το πρωτάθλημα. Έξω από το Καραϊσκάκι ήταν. Έξω, είχε 20.000, 15.000. Και χθες ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήταν καν να το σχολιάζει, γιατί καλά κράζουμε τους Ολυμπιακούς, έξω από το γήπεδο είχε αρκετούς συνωστοί. Δηλαδή δεν γίνεται να κράζουμε το ένα και όχι το άλλο. Δεν είναι και εμείς, αν παίρναμε το κύπελο, και εμείς θα πανηγυρίζαμε αυτό και αυτό άσε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πανηγυρίζαμε, άσε. Okay. Ναι. Δεν το βάζω έτσι, αλλά είναι άλλο πράγμα το να καλά, φυσικά είναι άλλο να πράγμα. Το σηκώσεις, φυσικά να γυρίσεις, είναι άλλο πράγμα, να ρε φίλε. Στον κόσμο, και ξεχνάς ότι εμείς έχουμε και μισό αιώνα να πάρουμε. Εννοείται, οπότε, οπότε δεν είναι ίδιο με αυτό που περιέγραψα εγώ για τον ΠΑΟΚ. Καθόλου ίδιο δεν είναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ και πήρε τίτλους. Και θα έπαιζε τώρα, ας πούμε, με ομάδες οι οποίες πραγματικά και εμείς θέλουμε και με τη Μάντσεστερ να παίξουμε και με τη Λίβερπουλ και με την Μπάγερν. Αλλά να είσαι στο γήπεδο. Εγώ το είχα δηλώσει ότι. Να είσαι στο γήπεδο, έτσι. Να το ζήσεις αυτό και να πας και εκεί πέρα. Ναι. Χωρίς κορονοϊό θα είχαμε 100.000 κόσμο, εγώ λέω, στο Λουξεμβούργο έτσι και το σηκώναμε. Ναι. Τώρα θα είχαμε, ας πούμε, 20. Δεν μας πειράζει, ρε φίλε, θα πάρουμε μία και εσύ με εγώ και εσύ. Καλά, εσένα δεν θα σε αφήσω καν γιατί είσαι και άμπαλος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα λοιπόν, να πούμε. Μην καλείτε, είπαμε μετά. Μην καλείτε λίγο, 10 και λοιπόν, 4. Να πάμε λίγο στο παιχνιδάκι και θα ξεκινήσω από τις συνεντεύξεις. Ώρες θα έχουμε, 2 ώρες καιρό. Λοιπόν, καιρό. Πάμε. Θα πάμε λίγο στις συνεντεύξεις, γιατί πάμε. Αυτή είναι το ρεζουμέ. Υπήρχε συνέντευξη σήμερα λοιπόν. Και του Ένικ και μίλησε ο Σάσα. Έτσι. Και λίγο να σταθώ σε αυτά τα σημεία που είπε, έτσι να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Μου είπε ένα πολύ ωραίο, δεν το ήξερα γιατί ήμουν απόγευμα δουλίτσα. Βγάλαμε έξω την. Ναι.
του Γκοβαλίνγκ, πώς τους είπαμε. Τους ταΐσαμε. Τους ταΐσαμε. Ναι. Μας χαιρίξαμε τίποτα, κανένα υγρό, τίποτα στο φαγητό. Είναι τσιρλιπιπί, αύριο να τους πιάσει τίποτα τσιρλιπιπί. Λες, θα θέλω να άμα δω κανένα. Μου θυμίζει κάτι αυτό. Άμα δω κανένα κάνει τίποτα έτσι. Για... ναι. Σε θυμίζει, ε. Πώς φαίνεται ότι είσαι ξανθόσκυλο. Πώς φαίνεται ότι είσαι ξανθόσκυλο. Προχώρα. Ήταν και, πήγε και στο, στο μουσείο. Τα νερά δεν. Συγγνώμη, τι πήγε. Πήγε στο μουσείο ο κύριος Ιωαννίδης. Περίμενα να τρίχιασα, φίλε. Λοιπόν, κάτσε. Πήγε ο Ιωαννίδης στο μουσείο, κάτσε λίγο. Ένα λεπτό. Πήγα αλλού τώρα. Περίμενα να τρίχιασα. Λοιπόν, να πιάσουμε από την αρχή, να πάμε. Βοήθεια θα δώσει ο κύριος Ιωαννίδης. Πήγε στο μουσείο, μπράβο του. Κοίταξε, βοήθεια μπορεί να. Είναι σε μια ηλικία τώρα. Και έχει ένα προβληματάκι. Εντάξει, όντως. Λοιπόν, το περνάει και ο πατέρας μου αυτό το πρόβλημα, οπότε. Άλλο, εγώ δεν είπα. Άρα λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν μπορούσε, εγώ πιστεύω μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε, όταν μπορούσε, δεν το έκανε. Λοιπόν, τώρα σε αυτήν την ηλικία μην ψάχνεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, ναι. Αυτά τα οποία. Αυτό μπορεί όμως. Έστω λίγο. Αυτό μπορεί. Ο κορυφαίος προπονητής. Αυτό μπορεί. Ναι. Ο κορυφαίος προπονητής, ο οποίος πέρασε από το σύλλογό μας, έτσι. Λοιπόν, ο άνθρωπος στον τίτλο. Σε τίτλους, ναι. Έτσι, σε επιτυχίες. Σε τίτλους, ναι. Ο κορυφαίος, εγώ δεν νομίζω. Αν πω ποιον θεωρώ κορυφαίο, θα πεταχτεί γιατί είναι μέσα ο κύριος Αγόρας. Ναι. Θα έρθει με ένα καδρόνι και θα αρχίσει να με βαράει. Οπότε θέλω την αγκέρα. Για πες, θέλω να το ακούσω. Εγώ θεωρώ τον Ντούντα Ιβκοβιτς, ο κορυφαίο που πέρασε από τον Άρη. Μάλιστα. Ωραία. Αυτός πέρασε, αλλά δεν ακούμπησε. Ποιος? Ο κύριος Ιβκοβιτς. Έτσι πιστεύω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μάλλον και με τον Γκάλι δεν έχει μεγαλώσει. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη σελίδα. Πάμε. Είναι για να μαθαίνουν οι νέοι, έτσι. Και να θυμούνται από πλευρά τίτλων και προσφορά είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Έτσι ακριβώς. Εγώ είναι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Που έκτισε την αυτοκρατορία εγώ του. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα από πλευρά ικανοτήτων. Θεωρώ ότι ο Ντούντα ήταν καλύτερος προπονητής. Θεωρώ. Θεωρώ. Πάμε. Μπορεί να κάνω λάθος. Πάμε στις συνεντεύξεις. Πάμε. Λοιπόν, Ένικ Σάσα. Θα σταθώ σε λίγα σε αυτά τα πράγματα έτσι επιγραμματικά θα τα πω γιατί έχουν ουσία αυτά. Πάντα πρέπει πάντα να βλέπουμε και λίγο πίσω από την κουρτίνα έτσι στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πάμε. Το πρώτο που είπε ήταν ότι ήταν ανταμοιβή της περσινής χρονιάς. Έτσι, αυτό εδώ. Το ότι θα παίξουμε αύριο το ευρωπαϊκό μας παιχνίδι. Γιατί? Αντιμετωπίζουμε ένα καλό αντίπαλο. Καλά προετοιμασμένο. Πού το ξέρει αυτό, μα είναι καλά προετοιμασμένο. Περίμενε, μην βιάζει. Πλεονέκτημα βέβαια λέει ότι παίζουμε στην έδρα μας, έστω και χωρίς κόσμο. Βέβαια, πλεονέκτημα. Πρέπει να κρατήσουμε λέει το 0 στην άμυνα και με ένα ή περισσότερα γκολ να πάρουμε την πρόκριση. Αυτό είναι το θεμητό. Η τακτική, και το υπογραμμίζω αυτό, θα παίξει σημαντικό ρόλο και θα το πούμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν πάμε με αλαζονία, αλλά πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Και μ' αρέσει αυτό που είπε, ότι δεν πάμε σαν υπερόπτες να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό θα το δούμε αύριο, αν δεν πάμε. Για να το λέει ο προπονητής, κάτι ξέρει. Έτσι δεν είναι. Ναι, αυτά αποδεικνύονται στο χόρτο όμως. Είναι δήλωση. Ότι εντάξει. Έχει μεγάλο κίνητρο ο αντίπαλος, αλλά εμείς θα καθορίσουμε την εξέλιξη. Και εμείς έχουμε κίνητρο. Μόνο ο αντίπαλος έχει. Ναι, okay. Και είπε ότι είναι μεγάλο βάρος στην πλάτη μου για την ευρωπαϊκή ιστορία του Άρη. Ναι, γιατί έχει το αίτητο, όντως. Έτσι, ακριβώς. Εύχομαι, λέει, να ζήσω ανάλογες στιγμές με τους προηγούμενους προπονητές. Θέλει να ζήσει και αυτό, όντως, πραγματικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη. Και έκρυψε, βέβαια, στην ερώτηση, πώς θα παίξετε, κύριε Ένικ. Έκρυψε τα χαρτιά του όσο αφορά το σχήμα της δεκάδας. Έπαιζε χαρτιά. Και είπε το εξής, εδώ απαντάει σε αυτό που λες εσύ που το ήξερε. Λέει ότι κάναμε καλό σκάουτινγκ από την ομάδα του τεχνικού μας team. Άρα λοιπόν. Ναι. Την αναλύσαν πάρα πολύ. Την Κόλος. Η δουλειά τους είναι. Τι την αναλύσαν. Έτσι. Η δουλειά τους είναι να την αναλύσουν. Την αναλύσαν πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, άρα λοιπόν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. Γιατί είναι βασικό αυτό το σκάουτινγκ, το τελευταίο δηλαδή. Το τι ακριβώς. Το τι μέλη γενέστε με τον. Γιατί δεν την έχουν δει πουθενά. Πέρα από τα βιντεάκια αυτά τα, και το πώς έπαιξε σε ένα παιχνίδι αυτό το τελευταίο. Αυτή τη δεσάρα που έριξε εκεί πέρα στο πρωτάθλημα το. Καλά, αυτά εγώ δεν τα, ναι, δεν τα εγώ βλέπω. Δεν τα εντάξει, τώρα μπορεί να έπαιζε με την τελευταία ομάδα. Έτσι, ή μπορεί να σου πω κάτι, επειδή άσχετα λέμε, όλοι το λένε και λίγοι το κάνουν. Το είδα, λέει το μάτς. Είχαμε έκατσε να δει κανένα σε 90 λεπτό Κοβαλίνγκα Στρουγκολίνγκα. Κάζε το δε. Παραμύθι. Και αυτό που το λέει ψεύτη. Δηλαδή, αν το είπαν 100, να το είδαν οι δύο. Και πολλοί σου είπαν. Όλοι τα highlight ήταν και έβγαλαν τέτοι. Άμα δει τα highlight ενό παιχνιδιού. Και δεις μόνο τις καλές φάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις το παιχνίδι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Πάλι Σοφία Δίνο, τι θα γίνει. Πάμε στον Σάσα. Γιατί ποιον Σάσα. Το λόγο. Α, το Σάσα, μίλησε. Ναι. Ο Σάσα, ο οποίος τον περιμένουμε τον Ατζέντη. Πρόσεξε με λίγο.
Όσο είναι σημαντικό αυτό για τον ατζέντη, διότι τον περιμένουμε. Ήρθε ο ατζέντη, γιατί ο Σάσα τώρα τελειώνει το συμβολαιό του ή τον πουλάσει, τον κάνει ανανέωση. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Αυτά τα οποία δεν έκανε. Και το ΦΕΤΦΑ. Βέβαια. Αυτά πλέον δεν μπορεί να κάνει τέτοια λάθη πλέον. Επαγγελματική ομάδα. Συμφωνώ. Και τον λες, σου πουλάω αν δεν θέλει να μείνει ή θέλει να μείνει, κοιτά το επόμενο συμβόλαιο κτλ. Προχώρα. Αυτό εστίασε σε 3-4 πράγματα. Είπε ότι απέβαλε καταρχήν τον τίτλο του φαβορή από την ομάδα. Έτσι. Ναι. Εντάξει, φαβορή είναι ο Άρης τώρα, να μην λέμε ότι θέλουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, καλά να το λέει, φαβορή είναι ο Άρης. Οι πιθανότητες είναι 50-50. Δεν είναι 50-50 όμως. Εντάξει. Είπε ότι στόχος είναι οι όμιλοι, αλλά πάμε βήμα-βήμα. Σωστό αυτό. Έτσι. Δεν είπε και στην ερώτηση την προσωπική του για ναι. το τι θα γίνει, είπε, ήρθε ο ατζέντης μου, θα γίνει συζήτηση. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα. Καλώς. Αυτό σωστό. Έτσι, γιατί αύριο έχουμε το παιχνίδι. Μετά το παιχνίδι θα πούμε αρκετά πράγματα. Λίγο να γίνει και λίγο καλύτερος, γιατί από τα play-off και τώρα, μέχρι τώρα δεν βλέπετε ο Σάσα. Ίσως να είμαι λίγο υπερβολικός. Πάντως δεν είναι ο Σάσα που ήμασταν όλο το πρωτάθλημα. Αρχή είναι ακόμα. Είναι, αρχή. Είναι αρχή ακόμα. Σου είπα τα play-off, σου είπα. Εντάξει, εκεί. Δεν, τώρα θα μου πεις ήταν και αδιάφορα και εντάξει. Ακριβώς, καλά. Εντάξει. Αυτό θα σε λέω. Αλλά και προχθές το μάτι δεν φαινόταν. Ήταν, μπορεί να ήταν το χειρότερο παιχνίδι του στην καριέρα του, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά νόμιζα ότι μπήκε κανένας που σου λέμε Λούκα Λάικ, ο ίδιος που το μοιάζει και μπήκε μέσα να παίξει μπάλα. Και έλεγα δεν είναι ο Σάσα. Αυτός αποκλείεται να είναι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Κοίταξε. Μέχρι να γυρίσει το σύστημα στο 4-2-3-1. Ναι, άντε πάλι τα σύστηματα. Ναι, παίζουν ρόλο. Ναι. Είδες μετά, ελευθερώθηκαν όλοι. Δηλαδή για παίζουν, γιατί το είπα προχθές και προχθές. Εγώ να κάνουμε μια έναλπ. Ναι, ναι. Αν παίζαμε με τους ίδιους παίκτες, αντί για 4-2-3-1, θα κερδίζαμε. Εννοείται. Όχι. Εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω. Έτσι λες. Ξέρεις γιατί. Για να πούμε. Στο καινούριο σύστημα τι γίνεται. Δίνονται καινούργιοι ρόλοι. Ναι. Μέσα στο γήπεδο. Οι χώροι. Έτσι. Ναι. Τα μαρκαρίσματα. Το πώς θα κάνω ανάπτυξη στο παιχνίδι κτλ. Είναι τελείως διαφορετική στο ένα με το άλλο σύστημα. Ναι. Το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Άρα, ο Σάσα και ο κάθε Σάσα, όπως και για το Ματίγια που λένε κτλ. Όλοι αυτοί, μέχρι να αφομοιώσουν το τι πρέπει να κάνουν, πού πρέπει να σταθούν και πού πρέπει να πασάρουν, πού πρέπει να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, έχουν θέμα. Ρε Γιάννη, συγγνώμη ρε φίλε. Ο Σάσα προχθές έκανε τρεις φορές το πρώτο ημίχρονο, δύο, για να μην δεν θέλω να λέω υπερβολές. Δύο. Στα δύο μέτρα ήταν δύο παίκτες του Άρη. Ναι. Μάλιστα ήταν προς τη θύρα 2, πρόσεξε, προς τη θύρα 2 και στο κέντρο. Ακριβώς στο κέντρο. Και είναι δύο παίκτες του Άρη. Ήταν ο Γκανέα, δεν ξέρουμε που τονίζει ο άνθρωπος, και μπροστά ποιος ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι. Και στα δύο μέτρα την έδειχνε την μπάλα ανάμεσά τους. Στο αράουτ. Δηλαδή αυτό παίζει ρόλο που παίζαμε 4-3-3. Ναι. Και αν παίζαμε 4-2-3-1, θα την έστελνε σωστά. Ξέρεις γιατί Ζάχο. Μα δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτό. Ξέρει, ήξερε γιατί ο Σάσα ότι ο περσινός πλάγιος, ναι. έτσι, ο Κόρχουτ, ναι. ήταν σε εκείνο το σημείο. Ρε φίλε, τους έβλεπε. Γανέα, οπτικό πεδίο είχε. Άκουσε με λίγο. Ναι. Γι' αυτό παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά που σε λέω. Ωραία. Η χημεία, το πώς. Δηλαδή, αποκτάς χημεία μέσα στο γήπεδο σαν ομάδα. Ναι. Παίζει δηλαδή, με κλειστά μάτια να ξέρεις ότι ο πλάγιο σου. Ο μπροστινό σου, ο πίσω. Καταλαβαίνω τι λες, ρε φίλε. Γι' αυτό και γίνονται λάθος. Ο Γκανέα, πόσες λάθος πας έκανες στο γάμο. Καταλαβαίνω τι λες. Αυτό όμως μπορώ να το πω όταν, ας πούμε, χωρίς να κάνω αυτό που λέμε αυτοματοποιημένες κινήσεις, να γυρίσω και κάνω μια παλιά στα 20 μέτρα. Εδώ αυτός ήταν στα 5 μέτρα. Δηλαδή είχε οπτικό πεδίο. Τους έβλεπε. Και έδειχνε την μπάλα ανάμεσά τους. Δηλαδή μόνο επίτηδες θα έλεγα ότι μπορούσε να γίνει. Το έκανε δύο φορές αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει, ήταν, είπαμε, η στιγμή, εντάξει, πολλά ήταν, βασικά έβλεπες ότι δεν πήγαινε. Ναι, αυτό καλά, αυτό ήταν ολοφάνερο. Δηλαδή, όλο αυτό. Όχι, έβλεπες ότι δεν πήγαινε, η Λαμία φαινόταν. Και εγώ δεν ξέρω τι. Μπάγκερ φαινόταν η Λαμία, εντάξει. Ακριβώς. Εντάξει, να μην τρελαθούμε κιόλας. Συνέχισε. Έτσι. Συνέχισε, λοιπόν. Απλά σε 5 λεπτά θα κάνουμε, γιατί πρέπει να μπει ακριβώς η ώρα, υπάρχει χορηγός ώρα. Ωραία. Δεν τους είπες ο χορηγός μας, έτσι. Δεν είναι προχώρα, ξέρω τι κάνω εγώ. Οκ, λοιπόν. Επειδή. Έγινε, θα πάμε στην έβριξη τώρα των Κροατών. Των Ουκρανών. Των Ουκρανών. Γιατί ξέρεις και τους Ουκρανούς, έμαθες. Καταρχήν, ναι, βέβαια. Άμα ήταν καμιά Ουκρανή, Ουκρανέζα να την ήξερα. Στους Ουκρανούς πώς τους ξέρεις. Έχω ένα αίσθηκτο. Τι αίσθηκτο. Δηλαδή την ομάδα θέλω να τη δω από το που θα βγει από το αεροπλάνο. Θα μου πεις γιατί ρε, εσύ, τι βλέπεις, ας πούμε. Τι είναι, τους Ουκρανούς είδες που βγήκαν από το αεροπλάνο, σοβαρά μιλάς. Θέλω να δω τι είδους ομάδα είναι και από εκεί φαίνεται. Τι βγήκαν ο ένας με την Βερμούδα και ο άλλος με την Τούκη. Πολύ μπουζουαρζία, φίλε. Άντε ρε. Υποτίθεται δηλαδή, ότι υπάρχει χρήμα. Κουστούμια τα οποία. Α, χλίδα εννοείς. Εγώ νόμιζα. Χλίδα εννοείς. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, κουστούμια τα οποία
Τα πέτα ήταν. Χρυσά μανικετόκουμπα. Καλά, είναι και το πρώτο του παιχνίδι στην Ευρώπη, εντάξει. Είναι μια ομάδα 8 χρόνων, μην το ξεχνά. Αυτό είναι και το πρώτο του παιχνίδι. Και με έκανε εντύπωση ότι τα σήματα επάνω στα κουστούμια του και στι μπλούζε του. Τι ήταν. Ήταν, ρε φίλε, ραμμένα. Δηλαδή ήταν. Πώ να το πω, ήταν. Λεπτοδουλειά. Τι να, δεν ήταν σήμα το οποίο το έβαζε. Δηλαδή τη βάψαμε, δηλαδή. Κοίταξε. Δείξαν ένα πολύ συγκροτημένο. Σαν ομάδα, ένα look το οποίο ομάδα η οποία έχει χρήμα, αυτό φάνηκε τουλάχιστον, ναι. Εμένα αυτό μου έδειξε. Λοιπόν, θα μου πεις, όντως μετά από το 16 ιδρύθηκε και το 2020 παίζει Ευρώπη, Ευρωπαϊκό το 12, παιχνίδι. Το 12 ιδρύθηκε. Το 12 8, ιδρύθηκε. 8, 8 χρόνια. Ναι, έπαιζε στις μικρές κατηγορίες, από εκεί ναι. Και μετά, όταν πλέον ανέβηκε. Λοιπόν, μέσα, είναι 8 χρονών ομάδα και βλέπεις παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι για πρώτη φορά, το οποίο είναι πιστεύω από τα λίγα που έχουν κάνει ομάδες. Οι οποίες είναι σε αυτή την περίπτωση που έχουν δει. 8 χρόνια βέβαια. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν δείχνει ότι έχουν τα φράγκα. Έτσι. Ναι. Δείχνουν ότι είναι μια ομάδα η οποία έρχεται για να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί. Δεν ξέρω καλά, τώρα στο μυαλό τους αυτό που της αναλογεί πόσο την πρόξηση, μεγάλο είναι. Τι είναι, φίλε, την πρόξηση θέλουν. Σιγά. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλουν να έρθουν να χάσουνε. Κοίταξε. Αυτές οι ομάδες. Ναι. Το ότι έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή αν είναι μια ομάδα η οποία η φιλοδοξία της είναι να φτάσει να παίξει το ευρωπαϊκό παιχνίδι και να κλείσει, ας πούμε, την χρονιά της και να φύγει, είναι διαφορετικό. Αυτοί μου δείχνουν ότι έχουν ένστικτο να προχωρήσουν. Αυτό λέω. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό αύριο. Φυσικά θέλουν να προχωρήσουν, φίλε. Δεν μπράβο. Παίζουν με την Μπαρτσελόνα. Λοιπόν. Λογικό είναι. Πάμε τώρα στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος. Δηλαδή, εμείς ένα λεπτό, χωρίς να ξέρω καν, εμείς όταν παίξαμε το πρώτο ευρωπαϊκό, τι πήγαμε για να χάσουμε. Πότε, με τη Ρώμα. Όταν παίξαμε το πρώτο. Με τη Ρώμα παίξαμε, ρε φίλε. Το πρώτο ήταν με τη ναι, Ρώμα. Με τη Ρώμα ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό. Πήγαμε για να χάσουμε. Λοιπόν, τι να αυτοί τώρα που παίζουν με τον Άρη. Ναι. Έτσι, πώς τον βλέπουν, δεν τον βλέπουν Ρώμα. Όχι. Όχι. Τι τον βλέπω, Ρώμα, τον βλέπουν τον ναι, Άρη. Βέβαια. Όχι. Ρε φίλε, μία λένε ομάδα. Μία ομάδα. Είναι ιδρυμένη το 2014, ναι. Μάλιστα, μα έκανε αυτό και μνήμα σε εμά. Μα θεωρεί. Ναι. Εντάξει, διάβασα. Θα τα πω παρακάτω. Τα διάβασα, ρε. Τα διάβασε. Άρα λοιπόν, αυτοί μα βλέπουν σαν ίσο. Αυτό βλέπω εγώ. Και γι' αυτό σαν ίσο με αυτούς λες. Και ότι δεν έχουμε άλλα σαν ζωνία. Σαν ίσο με αυτούς λες. Ακριβώς. Και ότι καλά, δεν εσύ μας είπες Ρώμα. Τι είναι ήσαν. Πολύ καλό αυτό. Και Ρώμα μας είπες. Ρώμα μας είπες. Σαν ίσο με αυτούς. Δηλαδή η Ρώμα είναι ίσως με αυτούς. Έτσι έπρεπε να μας έβλεπε. Α, εσύ λες. Όχι, όχι. Σαν ίσο μας βλέπουν. Ακριβώς. Φυσικά μας βλέπουν σαν ίσο. Και αν το πάρεις, μπορεί και πιο κάτω να μας βλέπουν. Γιατί. Γιατί. Με κάνεις τώρα και γίνομαι. Λοιπόν. Γιατί σου λέει λογικά εμείς έχουμε 10, 15, 20 εκατομμύρια μπάτζετ και αυτοί έχουν 5. Ναι, τι ίσο να μας δούνε, αν το πάρουμε και από την άλλη. Δεν ξέρω τι μπάτζετ έχω, θεωρώ. Ναι. Άρα δεν μας βλέπουν ίσο, χειρότερος μας βλέπουν. Δεν ξέρω. Και εγώ είπα ότι έπρεπε μια ομάδα 8 χρονών ομάδα, η οποία καταρχήν δεν έχει τα μεγάλα ονόματα μέσα στη σύνθεσή της. Όλοι παίζουν για πρώτη φορά Ευρώπη. Ναι. Το ίδιο προπονητής. Όλοι, ναι. Όλοι, 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 πάντες. Λοιπόν, δεν έχουν εμπειρία τίποτα. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα όταν έρχονται να παίξουν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όταν βλέπουν ότι παίζουν σε ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, το ελληνικό, το οποίο είναι πολύ παραπάνω από το ουκρανικό, έτσι λέω εγώ. Λοιπόν, σαν δεν ξέρω το ουκρανικό, δεν νομίζω πάντως. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η πρώτη πεντάδα των ελληνικών ομάδων είναι πολύ πιο ψηλά από την πρώτη πεντάδα των ουκρανικών ομάδων. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται να παίξει ένα τέτοιο ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε βλέπει στα μάτια, στα νήσο, αυτό κάτι λέει. Δηλαδή, αν παίξει Σακτάρ με τον πρωθυπουργό Ελλάδος, θα αποκλειστεί Σακτάρ, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εσύ δεν το λες. Εγώ δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Και αυτό σε λέω. Νομίζω. Πιθανότητες είναι 50-50. Μπορεί να είναι και 51 υπέρ Σακτάρ. Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα. Στοπ! Στοπ, σταματάμε. Άρε, φίλε, okay. Σε έπιασα. Πάμε παρακάτω. Όχι. Θα πάμε παρακάτω μετά το διάλειμμα. Περίμενε, Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, είπαμε γύρω στις 10 και 4 θα ανοίξουμε τις γραμμές. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε εδώ πραγματάκια. Θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα κάνουμε και διάλογο, θα ακούσουμε για τη δική σας άποψη. Θέλουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για το αυριανό παιχνίδι του Άρη. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που γίνεται στην πόλη μας. Είμαστε Άρης, θέλουμε η ομάδα μας να προκριθεί, έτσι, λογικό. Και θέλουμε όχι να προκριθεί, θέλουμε να πάει και στους ομίλους. Μείνετε συντονισμένοι έτσι. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Postman και Drooling, Γιάννης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα. Δεν θα ανοίξουμε, θα μας δώσετε λίγη ώρα ακόμη και θα ανοίξουμε τις γραμμές στο 2310. 287 και 38. Πριν πάμε να συνεχίσουμε το σχολιασμό, εδώ κάποια μηνυματάκια που μου ήρθαν. Ο Νίκος, ο αεξής, ο φίλος μας από την Αθήνα, μου λέει: Ζάχο, πώς βλέπεις μεταγραφή Σάκοφ στην άκρα. Δεν είναι μεταγραφή, ελεύθερος δεν είναι ο Σάκοφ. Ελεύθερος. Εντάξει, δεν τον είχα και σε πολύ συνυπόλοιψη, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ένας καλός. Και ένας πολύ καλός. Ναι, και σκόραρε κιόλας και στον ΠΑΟΚ. Έβαζε αρκετά κολλάκια ο Σάκοφ. Και είναι προτέρημα για μέσο να σκοράρει έτσι και να πατάει η περιοχή.
Έτσι. Για τα ελληνικά δεδομένα μια χαρά είναι. Νίκο, τώρα αν λες και για Ευρώπη, τώρα μου πεις και η Άξι θα παλέψει για να μπει στους ομίλους. Ένα λεπτό, Παρασκευά, σε αυτό που είπες για χρήμα, που είπες έχει χρήμα, μου λέει και σωστά και η Μπενφίκα χρήμα είχε, αλλά. Ναι. Ναι, ναι. Είπαμε. Άμα είναι να κερδίζει αυτός που έχει το περισσότερο χρήμα, δεν θα γινόταν τα παιχνίδια, όχι, έτσι. Βέβαια, θα λέγαμε, τι έχει το budget, εσύ, 20 εκατομμύρια, εσύ, 17. 1-0. Ποιος, αυτός. 1-0. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματα. Κάτσε να δω λίγο. Δεν είπα φυσικά. FM κενό, το ξέχασα. Σαν Βλάξ που είμαι. FM κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας. Τι στέλνετε στο 54-222, 62 λεπτά του ευρώ η χρέωση. Και ξεκινά να δω να δεν υπάρχει μηνυματάκι. Ελά, nope. Πάμε, λοιπόν, συνεχίζουμε και θα ανοίξουμε θα τις γραμμές τώρα, έτσι. Και θα ανοίξουμε τις γραμμές, έτσι. Πολύ ωραία. Και μετά αναλόγως θα καθορίσουμε και την ροή. Έρχεται τώρα, λοιπόν η κόλωση στα χτωπούτα. Ποιος? Κόλωση στα χτωπούτα. Δεν σ' άρεσε? Το όνομα δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που το λες. Πες Κοβαλίνκα. Κοβαλίφκα, όπως και αν το πεις λάθος δεν πειράζει. Ποια είναι το όνομα της κόλωσης? Ναι, δηλαδή αν τη λέγανε κάπως αλλιώς. Επειδή έχει ένα όνομα το οποίο με εμάς είναι ανάρμοστο, δεν πρέπει να το λέμε. Δηλαδή αν την έλεγαν κάποιο. Είναι το πούλμα του, το είδες? Όχι. Τι είχανε, κανένα. Τι είχανε, κανένα ποπό? Είχανε βράδυ. Δεν το πούλμα τους, λίγο να δεις τι γράφει απ' έξω. Ναι, το είδα, το όνομά του θα γραφτεί, θα γράφει εσύ. Με πόσα, με... δεν ξέρουν τι θα πει στην Ελλάδα το συγκεκριμένο όνομα, γι' αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Είπα ότι είναι γιορτή ο προπονητής τους. Hey. Παρακαλώ. Άρης FM το κάναμε. Το κατάλαβα. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Εγώ φεύγω τώρα από το πρωί. Ναι. Μπορεί να έρθω. Α, δεν έρθει τουλάχιστον πες να ξέρουμε. Όχι, δεν λέω. Θα περιμένεις την έκπληξη. Ορίστε. Άκουσα τον κύριο διευθυντή. Παρακαλώ. Αυταρχικός. Αυτά είναι, κύριε. Αυταρχικότατος. Αυτά είναι, κύριε. Μπούλινγκ, το μπούλινγκ είναι δεδομένο. Έτσι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Αν θέλω θα έρθω, λέει. Κατάλαβατε. Ο κύριο Ζαγόρα ήταν. Πάμε. Έκανε ένα έτσι ρετουσάρισμα για την ομάδα μας. Μας είπε ότι μας θεωρεί μεγάλη ελληνική ομάδα. Με 13 πρωταθλήματα και τις πορείες που έχουμε διαγράψει τα χρόνια στα ευρωπαϊκά μας. Mm-hmm. Έτσι. Είπε ότι είμαστε φαβόροι. Βέβαια. Γιατί ήθελε λίγο. Θα να αποφορτήσει και την ομάδα του, λογικό, αλλά είναι. Έστω είπε μικρό. Όμως το εξής. Πολύ δύσκολη ομάδα για μας ο Άρης. Ναι. Αισιόδοξος όμως ότι όλα γίνονται. Καλά, βέβαια. Βέβαια για το πώς θα παίξει, κλειστά χαρτιά. Και αυτός. Και αυτός χαρτιά. Εννοείται. Του αρέσουν τα χαρτιά γι' αυτό. Και πάμε για στον Γιαβρίς, αυτός είναι ο αρχηγός τους. Ποιος? Γιαβρίς, έτσι λέγεται. Βιτάλη Γιαβρίς. Ναι, νόμιζα Γιαβρί. Γιαβρίς νομίζω. Mm-hmm. Είπε ότι όλα θα κρυθούν στις λεπτομέρειες. Γιαγλής να μην είναι μόνο. Μπορεί να είναι και Γιαγλής. Πίστη ότι θα κάνουν. Ότι θα κάνουν κάτι καλό. Αυτοί έχουν μεγάλη πίστη. Σήμερα λέει είμαστε χαλαροί και αύριο θα αρχίσει το άγχος. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά τα οποία μας είπαν οι Ουκρανοί ερχόμενοι εδώ στην πατρίδα μας για το αυριανό παιχνίδι. Θες λιγάκι να πούμε για το παιχνίδι πώς πρέπει να... Θα πούμε, θεωρώ, ναι. Εγώ πάντα η σκέψη μου και δεν μπορώ να λέω άλλα παραπέντε και άλλα και πέντε είναι ότι ο κόσμος δεν παίζει μπάλα, έτσι. Εννοείται. Παίζει, αλλά όχι τόσο όσο το θεωρούμε στην Ελλάδα. Αλλά για το συγκεκριμένο μάτς, επειδή είναι μια ομάδα που θα βγαίνει πρώτη φορά από την χώρα της, πιστεύω ότι αν είχε κόσμο, δύσκολα θα ξέφευγε. Τώρα έχει περισσότερες ελπίδες, λογικό είναι. Θεωρώ αν είχε κόσμο που θα ήταν και γεμάτο το γήπεδο. Δύσκολα. Έτσι. Γιατί θα ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς, έτσι. Όταν παίζουν σε ένα γήπεδο 5-6 χιλιάδες, ναι, σωστό. Αλλά τώρα φυσικά ο κορονοϊός και όλα αυτά και με τα μονά παιχνίδια, τον πιο αδύνατο τον φέρνει πιο κοντά στον πιο δυνατό, έτσι. Και το είδαμε και χθες, ας πούμε, αυτό και στην Τούμπα. Το βλέπουν και σε άλλα μάτς και σε εκπλήξεις που έχουν και σε άλλα παιχνίδια των ευρωπαϊκών προκριματικών. Πάμε λίγο αυτό και να ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι. Το πώς θα παίξει αύριο, προσωπική μου άποψη. Καταρχήν. Πώς θα πρέπει, πώς θα παίξει. Πώς θα πρέπει να παίξει, πώς πρέπει να παίξει, ναι. Για μένα. Ναι, για σένα. Αύριο. Λοιπόν, καταρχήν, θα πρέπει να μπει μέσα με πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Πρόσωπα θέλω, δεν θέλω τέτοια. Θα φτάσουμε εκεί. Στα πρόσωπα θέλω. Λοιπόν, γιατί... πολύ μεγάλη πίεση να μην τους δώσει αναπνοές. Με τίποτα. Στην αρχή λες, να έτσι. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι είναι μια ομάδα άπειρη. Δεδομένο είναι ότι είναι άπειρη, δεν θεωρείς. Άρα λοιπόν θα είναι επιρρεπή σε λάθη. Ναι. Αυτά θα πρέπει ο Άρης να τα εκμεταλλευτεί. Εκεί πήγαινε και η πίεση του κόσμου, έτσι, που σου ακριβώς, είπα. Ακριβώς εκεί πήγαινε όπως το λες. Λοιπόν,
Οπομένως αυτά θα μεταφραστούν σε γκολ. Εάν τυχόν γίνουν λάθη και τα εκμεταλλευτούν, θα γίνουν. Θα γίνουν ευκαιρίες, πρέπει να γίνουν γκολ. Το ότι θα γίνουν ευκαιρίες δεν σημαίνει ότι θα γίνουν γκολ. Πρέπει να προσέξει ο Άρης. Γιατί αυτό το οποίο διάβασα, ότι έχουν γρήγορο transition, έτσι. Θα πρέπει να τους το κόψει αυτό. Και εδώ ερχόμαστε τώρα. Γενικά οι ρώσικες ομάδες έχουν αυτό το γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Είναι το transition που λέμε. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό εδώ έχουν, είναι πολύ γρήγορο. Αυτό πρέπει να ανακοπεί από τον Άρη. Λοιπόν. Ρώσικες, είπα Ουκρανικές. Το ίδιο πράγμα. Άρα λοιπόν, εδώ κάνουμε επιλογή συστήματος. Ερχόμαστε δηλαδή. Α, μάλιστα. Ορίστε ο κύριος. Τι εννοείται είναι άπειροι. Άπειροι. Δεν έχουν παίξει, ρε φίλε. Και τι διαφορά έχει αυτό. Έχει μεγάλη. Πού δεν έχουν παίξει. Μεγάλη διαφορά. Πού δεν έχουν παίξει. Στην Ευρώπη. Ποιο επίρρημα είναι από εμάς. Παίζουν τρία χρόνια μαζί. Λοιπόν, άλλο θα αυτό. Με κάνει σεξουαλική περίμενε. Δεν έχουν παίξει αυτό. Μαζί. Μισό λεπτό. Περίμενε λίγο. Αν το Χαριλάου ήταν γεμάτο. Ναι. Είχαμε τον κόσμο. Έτσι. Πιέζαμε και κάναμε. Ναι. Η απειρία θα μετρούσε. Μπράβο. Θα έρθουν σε ένα άδειο γήπεδο να παίξουν. Ωραία. Και είναι πιο δεμένοι από εμάς. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε μειονέκτημα στο κομμάτι. Έχουμε 10 καινούριους παίκτες. Σωστό είναι αυτό. Άρα καθόλου άπειροι δεν είναι. Άπειροι όσον αφορά. Τι, τι. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκές και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άλλη μπάλα θα παίξουν τέτοιο. Άλλη μπάλα θα κυλάει. Εσύ τώρα θα κάνω σεξουαλικό σχόλιο. Τι εννοεί άπειροι. Σεξουαλικό σχόλιο θα κάνω. Όχι. Ενώ εσύ όταν πήγε πρώτη φορά με γυναίκα. Απόδοσε το ίδιο όταν πήγε 50η φορά. Αυτό ακριβώ σου λέω. Τρία χρόνια παίζουν μαζί. Άπειροι είμαστε εμεί, όχι αυτοί. Τρία χρόνια παντού συνέχεια. Τον κύριο Πόστμαν. Τρία χρόνια. Με όχι, μην γυρίσει τώρα την Κολοτούμπα. Εγώ την Κολοτούμπα. Το ακούω όχι. Από όλου το άπειρο. Είναι άπειρο ομάδα είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, λέω. Σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, λέμε, ρε φίλε. Τι διαφορά έχει το ευρωπαϊκό διαφορά, παιχνίδι. Μεγάλη. Τι διαφορά. Έχει στι μυρωδιέ, στον χρόνο, στον τόπο που θα παίξουν όλα αυτά. Οι μυρωδιέ, αν είχε κόσμο, ξαναλέω, θα το δεχόμουν την απειρία, την πίεση κτλ. Ωραία. Τώρα τι διαφορά. Τι πέσουμε. Τι κάνετε εδώ. Τι γίνεται εδώ. Τι πέσει. Φάγαμε πέσει. Τι Ουκρανία, ρε φίλε. Τι άπειρη. Έκανα του. Τι πέσει. Εξοργήσει τώρα δύο φορέ. Κλείσε το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Όχι, όχι, α το μικρόφωνο. Κάνουμε εκπομπή τώρα, κύριε Ζαγόρα, εδώ πέρα. Ακούω και άπειροι. Λοιπόν, μπήκαν οι διευθυντάδες μέσα. Να σηκωθούμε να κάνετε εσείς εκπομπή. Μπήκαν μέσα οι διευθυντάδες να χαλάσαν την εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Ξαναλέω. Λοιπόν, η απειρία λοιπόν θα μετρούσε αν υπήρχε κόσμος. Εκεί δεν θα μπορούσε ο Ουκρανός, ο άπειρος, να διαχειριστεί ένα γεμάτο Βικελίδης. Αυτό είπα εγώ. Χάνουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Που δεν είναι το γήπεδό μας. Έτσι. Δεν υπάρχει απειρία για μια ομάδα που παίζει τρία χρόνια μαζί. Ίσα-ίσα είναι πλεονέκτημά τους. Έχουν πέντε χρόνια τον ίδιο προπονητή. Πες ναι, αν δεν πεις ναι, δεν φεύγει από εδώ. Πες ναι. Είναι όχι. Διαφορετική άποψη, τη σέβομαι. Όχι, όχι, δεν είναι διαφορετική. Τι σέβεσαι. Τι σέβεσαι, τι θέλεις να κάνεις. Καλά, σέβεται. Μόβ γυαλιά φοράς. Εγώ θεωρώ. Τι μου γυαλιά είναι αυτά. Ρε. Έτσι τι και κάνουμε, οι φιλελευθεροί άνθρωποι είμαστε. Αν προσέξει λίγο, αφήστε τα γυαλιά. Συγγνώμη, οι φτωχοί φοράνε. Επειδή κάνουμε κουβεντούλα. Έτσι. Ήταν τα πιο φθηνά που υπήρχαν. Και μου αρέσει έτσι να μιλάω ποδοσφαιρικά έτσι. Λοιπόν, δηλαδή, μαμά, τι μιλά. Εσύ δεν είσαι μπαλά το μαθητή. Είσαι και το σύμπαν μιλάμε. Δεν του άπαλε. Για να βάλω έναν άνθρωπο. Και οι δύο άπαλοι είναι μπαλά. Πε τα το καρτούν αυτό. Οι δύο άπαλοι συνεννοούνται, παιδιά. Οι δύο άπαλοι. Μπαίνοντα μέσα λοιπόν, Χρήσανδε, και εξασκόντουσαν μεγάλη πίεση να μην του δώσει αναπνοέ, είναι αυτό που λέω. Εκεί θα είναι πολύ επιρρεπή στο λάθο. Εάν είναι μια έμπειρη ομάδα που το έχει αυτό το πράγμα ξανακάνει. Έχει ομοιογένεια, μπορέσει... λέει. Έχει ομοιογένεια. Η ομοιογένεια είναι κομμάτι που συμβάλλει στην καρδούλα, πίεση. Η καρδούλα και το άγχο στα πόδια είναι καρδούλα... διαφορετικό. Εμεί τα έχουμε από πιο πολύ. Πιο πολύ άγχο έχουμε. Έτσι, έτσι έχουμε και ακροατήρια. Αυτοί αν χάσουν, θα έχουν χάσει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Εμεί αν χάσουμε και αποκλειστούμε, θα έχουμε θέμα προπονητή. Θα έχουμε πολλά. Ποιο έχει πιο πολύ άγχο. Άγχο έχουμε. Εγώ είμαι αντιδραστικό. Πάντα στο γυρίζω. Ό,τι επιχείρημα έχει, το γυρίζω ανάποδα. Ο Ένικ έχει άγχο. Ο Ένικ στο Βόλο, με σένα θα πάμε προπονητή. Άμα χάσει την αυτοκίνητα. Γι' αυτό λοιπόν λέω, εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα. Ωραία. Ότι όταν ο Ένικ ξεκινάει σήμερα και λέει πρέπει να κρατήσω το 0 πίσω και όταν μου δοθούν ευκαιρίες μπροστά, είναι λάθος. Άρα να βάλουμε λίγο μια άλλη παράμετρο τώρα. Στη δεύτερη ερώτηση ο Ένικ το γύρισε. Ότι εμείς πρέπει να κοντρολάρουμε το παιχνίδι. Η πρώτη του απάντηση με τη δεύτερη του απάντηση ήταν διαφορετική. Προφανώς το σκέφτηκε. Ο Ένικ πρέπει να μπει και να τους πατήσει. Είπε, έχει μεγάλο κίνητρο αντίπαλος, αλλά εμείς καθορίζουμε την εξέλιξη. Μπράβο. Πρέπει εμείς να μπούμε και να τους πατήσουμε αύριο. Έτσι ακριβώς να νιώσει ο Ουκρανός ο μεγάλος Άρης. Έτσι δεν είπα. Ο Ευρωπαίος. Συμφωνούμε. Ναι, αλλά δεν είναι άπειρη να ξέρεις. Εγώ πάντως είναι πιο έμπειρη ομάδα στα παιχνίδια από εμάς. Εμείς, τι εννοώ έμπειρη. Εμείς έχουμε από τους 11 παίκτες. Οι 7 παίζουν πρώτη φορά. Θεωρείς ότι είναι δεύτερη. Κάτι αντίστοιχο στη Σκαγκελόνια. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Όχι, γιατί μιλάμε για διπλά παιχνίδια
Μιλάμε για διπλά παιχνίδια. Και μιλάμε για παιχνίδια που είχε γεμάτο Βικελίδη. Στις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο στον Άρη. Ναι. Οι ελληνικές ομάδες, οι έδρες τους. Μιλάμε για τις μεγάλες ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Είτε ο Ατρόμητο, είτε ο Αστεραδίπολης. Παίζουν σημαντικό ρόλο. Εννοείται. Δηλαδή, Άρης Ατλέτικο με τον κόσμο μπορείς να κερδίσεις. Άρης Ατλέτικο χωρίς κόσμο θα έχεις λιγότερες πιθανότητες. Πολύ λιγότερες. Είδες τι λάθος είχαμε κάνει τότε με την Γκαγκελόνια. Το θυμάσαι. Γκαγκελόνια. Λοιπόν, Γκαγκελόνια. Λοιπόν. Είχαμε κάνει το εξής. Είχαμε μπει χαλαρά, αν θυμάσαι. Τότε λάθη δεν γινόταν γιατί ήμουν υπεύθυνος εγώ. Αγγλικά Τσίπρα. Λοιπόν. Όχι μπήκαμε, όχι μπήκαμε χαλαρά. Δεν μπήκαμε νομίζαμε ότι τελείωσε. Ακριβώς. Το πήρανε, τους δώσαμε αναπνοές, άρχισαν να πιστεύουν και προηγηθήκαμε. Αν θυμάστε. Καλά, 2-1. Προηγηθήκαμε εμείς και έγινε 2-1. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το λάθος να μην το κάνουμε αύριο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια αντίστοιχη περίπτωση για Αγγελόνιας. Εγώ πάντως, αν ήμουν ένα προπονητής της Ουκρανικής ομάδας, θα κατέβαζα αντί για τους παίκτες τις γυναίκες τους. Κάτος. Η Άμπαλος. Μίλα τώρα. Άμπαλος με μόβ γυαλιά. Τι να σε πω, Χρυσάντα. Παιδιά, το ωραίο είναι, παιδιά, ακούστε. Δικαιώνει τον Παντελή τον BBC. Έχουν δύο διαφορετικές απόψεις και λένε με ένα άμπαλο. Ναι. Δηλαδή, ο ένας διαφωνεί με τον άλλος, αυτό όχι, που λένε. Διαφωνήσαμε στο κομμάτι. Δύο φάτσες συζητούν για μπάλα και λένε διαφορετικές απόψεις. Τα τυροπιτάκια. Ο άμπαλος επιμένει στη μία και μόνιμη άποψη. Τα τυροπιτάκια, τα κατάπιες. Να το βάλουμε λίγο παρακάτω. Άρα λοιπόν. Εγώ να φύγω, καθίστε. Τι σύστημα ξεκινά στον αγώνα. Όχι 4-3-3. Ακριβώς. Ή αν είναι 4-3-3. Ο τρίτος χάφ είναι επιθετικογενής και πίσω από το φορ. Δεν είναι αμυντικογενής. Άρα στη βάση βάζεις ποιον? Το Τζέκο. Έτσι, και δεν είναι αμυντικογενής. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι τρία αμυντικά χάφ. Με Μπερτόγιο μιλάς. Είναι δύο. Ναι. Έτσι, σαν Μπερτόγιο. Ή Μαντσίνη. Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο μου, είπε ένας φίλος. Αυτός θα βάλει τον γκολ. Αυτός θα βάλει τον γκολ. Με στη Ριέκα θα το βάλει αυτός. Μακάρι. Εγώ το περιγράφω. Άρα λοιπόν συμφωνήσαμε στο μόνο κομμάτι της απειρίας, δεν διαφωνήσαμε. Τέλος πάντων. Όχι, λέω ότι η απειρία υπάρχει για αυτούς και ευρωπαϊκά. Καθέστε, δεν πειράζει. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις κόσμο, το χάνεις. Ισορροπεί το πράγμα. Αυτό λέω. Άξι, okay. Εκείνη η απειρία. Εκεί που θα έχει πάρει το κεφάλι του δικού μα. Να το σπάμε. Και θα λέει ο άλλος. Εκείνη η απειρία. Εκεί δεν μπορεί να διαχειριστεί. Σε ένα άδειο γήπεδο. Θα παίξει μπάλα η ομοιογένεια που έχουμε. Και πρέπει να την προσέξουμε. Θέλω να σου πω ότι αυτό είναι μεγάλο. Περιμένετε, αυτός που φτιάχνει τα τυροπιτάκια ο Λευτέρης μου είναι μεγάλος φαν σου και θέλει να σε γνωρίσει. Βεβαίως. Αριανός είναι. Αριανός. Θα το γνωρίσω κι εγώ. Είναι ο Χρήστος που είναι παοξής το πρωί. Τόσα από λουκανοπιτάκια δεν κάνει. Ωραία. Το πρωί είναι τα λουκανοπιτάκια, εξατμίζονται. Γενικό, τι έχει. Τα πάντα όλα. Φουρνό. Όχι, ρε. Καφέδες τέτοιο. Στάση κολόβο. Θα πάμε. Θα σου φέρω. Έχει και τέτοια. Σάντουιτ με μπακετούλα μαύρη με γαλοπούλα. Ωραία. Μπορείς να πεις να μου φέρνει κάθε μέρα το πρωί εδώ πέρα 12 η ώρα μια μπακέτα τέτοια. Θα το διευθετήσουμε. Και φρέντο εσπρέσο πίνω. Θα πληρώνω το. Α, και έχω εσένα, θα πληρώνεις εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος δεν είναι Κολόμπου, θα λέω σούπερ αυτά. Βέβαια. Πάρτε να αναμάθεις. Τι θέλει. Βέβαια. Κάτι θα πληρώνουμε τα. Επίσης βάλε και τα τυροπιτάκια για τον Ζαγόρα γιατί του άρεσαν. Ναι, το ξέρει. Πάλι και αυτά στην χορηγία μέσα. Μπράβο, χορηγός. Τελείως. Αποκτήσαμε και ένα χορηγό. Άκουσε, τα ακούει την εκπομπή ο Λευτέρης. Γεια σας, κύριε Χρυσάνθη. Θα με ερημνήσει ο Λευτέρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-1 θα έλεξει, κύριε Χρυσάνθη. 3-1 τη Ατσαλτίδη. Θα έλεξει και 3-1 στα πέναλτ. Εγώ 3-1. Και μισό μηδέν να τελειώσει, γιατί δεν πειράζει. Αποκλείστηκε ο Ερυθρός Αστέρας, σου το δίνω τέτοιο. Γιάρκε τον Γκαρσία. Αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε, σου είπε. Πέρασε η Ομόνια. Ναι. Άρα περνάει ο Ολυμπιακός. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει το παρακάτω. Μας ενδιαφέρει ο τέτοιο. Ότι έχουν προβλήματα αυτοί. Παίρνουν βαθμοί η Ελλάδα, παίρνουν βαθμοί. Εντάξει, είναι και αυτό. Και αυτό. Η ομάδα που πήρε βαθμούς δεν ήμασταν. Όχι, εγώ δεν ήμουνα. Δεν ήσουν με όχι, όχι. Δεν μπορώ να λέω τέτοιο. Εγώ, αλλά αυτά που πιστεύω κι άλλα να λέω στο μικρόφωνο δεν γίνεται. Με την Μπενφίκα ήμουν, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας πολύ, χωρίς πλάκα. Και α παίξουν, σαν παίζουν. Γιατί μήπως δεν απέξουν δηλαδή. Όχι. Πώς θα γίνει, θα αποκλείονται συνέχεια, δεν θα παίξουν. Ναι. Εντάξει. Πολύ μου άρεσε. Ωραία. Εντάξει. Γίνεται και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Στοπ. Στοπ, γιατί όχι. Κοίτα, πάει 10.30 έχουμε βγάλει, έχουμε δύο ακροατές, θα τους ακούσουμε και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι τις 12. Ωραία, μια χαρά, κερδί, καλό είναι. Μη σου πω ότι μπορεί να πάμε και περισσότερο, δεν το βλέπω και ο κύριος Αγόρα να έρχεται. Καλησπέρα. Δεν πειράζει. Καλά είμαστε εδώ. Καλησπέρα, φίλε. Κατακίτρινη βερσιόν, δεν είπες. Βέβαια. Κατακίτρινη σήμερα είναι, βγάλαμε και ρεπορτάζ ΠΑΟ. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να μιλήσει, είτε άρεσε, είτε ΠΑΟ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι, φίλε μου, το όνομά σου. Γιώργος από Νέα Σμύρνη. Έλα ρε Γιώργη, δεν σε κάτι έκανα. Νάτος. Νάτος ο Γιώργης. Νάτος.
χαιρετίσματα και στο φίλο. Ποιο είναι ο Αντώνης? Νιόνιος. Όχι, όχι, όχι. Είναι ο φίλο μου, ο Γιάννης, ο ταχυδρόμος, ο Postman κοινό. Έχουμε ξαναμιλήσει. Έλα, έλα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Μπράβο, ναι. Πάμε, ρε Γιώργη, να ακούσουμε. Ο Τάσος που είναι, τι γιορτάζει ο Τάσος και. Λόγω εργασίας δεν μπόρεσε, φίλε, δηλαδή τελείωσε πολύ αργά. Δηλαδή με πήρε το μεσημέρι και μου είπε βρες κάποιον γιατί θα τελειώσω του Αγίου 9 η ώρα. 9... Όχι, εντάξει, λογοπαίγνιο ρε παιδάκι μου, γιατί ναι. Σήμερα έπρεπε να ήταν ασχολία. Τι είναι σήμερα, ποιος γιορτάζει και είναι σήμερα? Όχι ρε παιδάκι μου, επειδή νίκησε ο Πάουκ. Α, νόμιζα που λες γιορτάζει σήμερα. Είναι ερωταστικό, την εκπομπή ερωταστική ασπρόμαυρη αυτό. Α, καλά, εντάξει, ναι, έκανε χθες. Όχι ασπρόμαυρη, με το Ζάχο ρε παιδάκι μου, ξέρεις. Ναι, θα είναι, αύριο είναι το Μάστο Άρη την Παρασκευή, την Παρασκευή με τον Τάσο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, την Παρασκευή δεν παίζει και ο Πάουκ ή και ο Ολυμπιακός νομίζω. Όχι, ο Άρης παίζει, αύριο παίζει ο Άρης. Αύριο παίζει ο Άρης και για πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Για Ευρώπη λέμε. Αύριο παίζει ο Άρης και όχι η Ευρώπη. Α, μπράβο, ναι. Για τον ΠΑΟΚ που παίζει την Παρασκευή. Τέλος πάντων. Παρασκευή παίζει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παίζει. Παρασκευή, Τετάρτη. Παίζει Παρασκευή. Παρασκευή τον έχουν. Α, σωστά, γιατί Τρίτη πάει στη Ρωσία. Τι ώρα παίζει? 7 η ώρα νομίζω παίζει ο ΠΑΟΚ και 9.30 Ολυμπιακός με τον Αστέρα. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα παίξει Παρασκευή, γιατί και αυτός έχει ευρωπαϊκό. Σωστά, και αυτός έχει ευρωπαϊκό με τους Κυπρίους. Με τους Κυπρίους, ναι. Πάμε. Να πω για τον Άρη, χρειάζεται μια προσοχή. Βέβαια. Μπορεί να είναι μια άσημη ομάδα, να μην είναι γνωστή. Μην μπει καθόλου όπως μπήκε με τη Λαμία στο πρώτο λεπτά. Πάμε με τη Λαμία διότι θα έχει περιπέτειες. Βέβαια, αν κάνει είναι την εμφάνιση του τελευταίου 20 λεπτού και είναι ο γνωστός Άρης της περσινής περίοδου, νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Να δούμε, ρε Γιώργο, είναι, και είναι άγνωστη αυτή η ομάδα, δεν την ξέρουμε. Αυτές οι ομάδες είναι επικίνδυνες. Όπως παράδειγμα, χθες η Μπενφίκα είχε το πρέπει που ήταν το φαβορί. Βέβαια. Γιατί και ο Πάοκ δεν είχε να χάσει κάτι. Έτσι, έτσι. Ο Πάοκ δεν είχε να χάσει κάτι. Το Europa το είχε και να αποκλείονταν την Μπενφίκα. Έτσι, έτσι όπως το λες. Απόλυτα. Έτσι και ο Άρης τώρα και σαν brand name και σαν prestige και σαν τέτοιο είναι το φαβορί. Υπάρχει την έδρα του. Το είπες πολύ ωραία. Υπάρχει το πρέπει. Υπάρχει το πρέπει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Γιατί μπορεί να κάνεις, και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε πριν ο Χρυσανθός, αν θυμάμαι καλά που το είπε, ότι με γεμάτο Χαριλάου θα φαινόταν η απειρία τους. Και εμείς το είπαμε εδώ προηγουμένως. Ναι, βέβαια πιστεύω ότι και σε αυτά τα μονά μάτς η καλύτερη ομάδα, αν παίξεις και έξυπνα και σωστά, νομίζω ότι έχεις σε καλύτερη ομάδα, πιο πεπειραμένη, έχεις μια αλφα ποιότητα, θα περάσεις. Τώρα να πω ένα μπράβο στον ΠΑΟΚ, άσχετα που κάνετε, εντάξει, είστε Αγιάννη. Καλά, φυσικά, ρε, εμείς θα σου πούμε τι θα πεις. Ήταν, όχι, εντάξει, παιδάκι μου, γιατί όπως και αύριο θα πω συγχαρητήρια, αν με το καλό περάσει ο Άρης, και στον Όφη και εγώ γενικά είμαι της παιδείας, είμαι με τις ελληνικές ομάδες. Είσαι φύλαθρος, εμείς είμαστε πρώτα οπαδοί και μετά φύλαθροι, έτσι. Κοίταξε, Ζάχο, και εγώ έχω κάνει πολλά χιλιόμετρα σαν οπαδός, αλλά θέλω να είμαι και λίγο αντικειμενικός. Δηλαδή, να σου πω. Προφανώς και άμα παίζει ο Πανιόνιος με οποιαδήποτε ομάδα είναι με τον Πανιόνιο. Ναι, καλά, ναι. Και καμιά άλλη ομάδα, δεν γουστάρω, ξέρω εγώ, Γαύρο ή Παναθηναϊκό και ΑΕΚ πιο πολύ του ΠΟΚ. Καταλαβαίνω. Ομάδες, καταλαβαίνω. Ζεις στην Αθήνα, γι' αυτό το καταλαβαίνω. Γι' αυτό. Ναι, εντάξει, λογικότατο. Αλλά όταν παίζω στην Ευρώπη, ρε φίλε, επειδή γενικά έχουμε ξεφυλιστεί σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, καλό είναι να φέρουν βαθμούς. Για να έχουμε και μια κατάταξη όπως είχαμε στο παρελθόν που βγάζαμε και 2 και 3 ομάδες στο Champions League. Και είχαμε επιδείξει και κάποιες καλές πορείες. Γιατί την τελευταία δεκαετία ειδικά μας έχει πάρει κάτω βόλτα. Μπράβο λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Και να έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Ωραία. Καλή επιτυχία και αύριο στον Άρη. Ελπίζω να φανεί σοβαρός. Και εμείς το ελπίζουμε. Και με το καλό να έρθει η πρόκριση. Ωραία. Σας αφήνω γιατί έχετε και άλλες γραμμές. Να σε καλά. Γεια σου Γιώργη Πανιόνια. Εμείς ευχαριστούμε Γιώργο. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια σας παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας. Γνωστή φωνή είναι ο... Ο Ερυθρός Αστέρας, ναι, θα παίξει προκριματικά στον επόμενο γύρο για το Europa. Άρα μπορεί να είναι και ένας υποψήφιος δικός μας αντίπαλος. Ο Ερυθρός Αστέρας γιατί θα παίξει προκριματικά και ο ΠΑΟΚ... Θα παίξει για το UEFA. Ο... Που βάστηκε από το Champions League, δεν πέρασε, πάει στο UEFA στον επόμενο γύρο. Και ο ΠΑΟΚ πώς παίρνοντας έναν, μάλιστα τον προηγούμενο γύρο παίζει Champions League. Έτσι πηγαίνει. Οι ομάδες που αποκλείονται τώρα στο δεύτερο γύρο του Champions League παίζουν για να μπουν σε ομίλο του UEFA. Ακόμη καλύτερα, αν αποκλειστεί και από αυτό, τότε θα είναι η οικονομική θηλιά πολύ σφιχτά στο λαιμό τους. Λοιπόν, μπορεί και εμείς, αν περάσουμε, να πέσουμε και πάνω στον Ερυθρό Αστέρα, ποιος θα μπει στο ομίλο. Πιθανό. Καθόλου θα είναι αυτό. Δεν είναι καθόλου απιθανό. Θα το ξέρεις, δεν έχει αποκλειστεί. Όχι, βέβαια. Θα παίξει ένα γύρο ακόμα.
Μπορεί να γίνει εδώ το παιχνίδι, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει στον επόμενο. Δεν το συζητάμε τώρα, παιδιά, εγώ δεν συζητάω για αύριο. Δεν συζητάω για αύριο, αν θες να έχεις πρόοδο, δεν συζητάμε. Έτσι, τώρα, αυτό είναι το δεν που είπαμε και το πρέπει. Τώρα τι συζήτηση να κάνω, μια ομάδα ναι, που δεν έχει ένα ξένο. Αυτό είναι το πρέπει που λέμε. Έτσι, έτσι. Πρέπει να φανεί, το πρέπει να φανεί στο γήπεδο μου. Υποτίθεται ότι αν θέλω να προοδεύσω και αυτά που έπαθα πέρσι που την οπάδησα στην Κύπρο κτλ. Αυτό το σκαλοπάτι το πρώτο να το περνάω αέρα έτσι, πατέρα. Με τη Μόλδε λες τώρα για την αποκλεισμό. Όχι, για την Κύπρο. Όχι, για το πρώτο παιχνίδι. Καλά, το πρώτο, εντάξει, για το πρώτο παιχνίδι καλά, που δυσκολεύτηκε. Το απέκρουσε. Το απέκρουσε τότε εκεί τέσσερα στην αιστεία. Τι είναι τώρα, τι να συζητήσει μια ομάδα. Δυσκολεύτηκε. 0-0 εδώ και εκεί, βέβαια εδώ ήμασταν. Δηλαδή, μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά και στο πρώτο και τέταρτο ήταν. Με τη ρέκα τι να πάω να καλά κάνω. Καλά σου λέει. Όχι, μαζί του είμαι εγώ. Δεν το συζητάω τώρα. Άλλο αυτό βέβαια. Φίλε μου, άλλο αυτό, αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί και να αποδειχτεί στο γήπεδο, έτσι. Δεν το συζητάω. Όπως δεν συζητάω και την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Δεν επιτρέπεται τη διαφάνιση αγόρι με τη Λαμία. Δεν το συζητάω τώρα. Λαμία τώρα αυτές εδώ τις ομάδες θα κάνεις μια χαψιά φέτος. Σωστός. Υποτίθεται ότι πρόοδεψες να πούμε, έχεις το team, έχεις τον προπονητή από τις αρχές της χρονιάς, έχεις το χαριστέ αντίπλα εκεί, εδώ πρέπει να φτιάξουμε κάτι καλύτερο από πέρσι, να φτιάξουμε κάτι χειρότερο από πέρσι. Έτσι, βήμα προς τα πάνω. Βέβαια, θα πας ένα βήμα προς τα πάνω, θα παλέψεις τώρα, όπως πέρσι πάλεψες με την άλλη, σε διπλό παιχνίδι φυσικά με τη Μόλντε. Θα πας με τη ρέκα να την παλέψεις και να την παράστρεφεις. Έτσι ακριβώς. Να πας ένα γύρο παραπάνω. Συμφωνώ. Να πας ένα γύρο παραπάνω. Εγώ το είπα και εδώ. Μια λογική κλήρωση, ας πούμε, στο Ερυθρός Αστέρας που είπα προηγουμένως, να πεις ότι θα τα δώσω όλα, πας και πού και στον Όμιλο. Έτσι. Θα είναι για μένα η μεγαλύτερη οικονομική επιτυχία που θα έχει κάνει ο Άρης φέτος. Μα τι το συζητάμε, από πού θα μάθει λεφτά φέτος. Αρχίζει κατευθείαν να αλλάζουμε επίπεδο, καθαρά. Δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τ' άλλο. Γιατί τα συστήματα δεν συζητάω, εγώ ούτε με ενδιαφέρουν. Δεν περπατάει ένα σύστημα, αλλάξε το. Έλα, αλλάξε το. Κατευθείαν και έτσι, ακριβώς, μαζί σου. Ωραία. Μα το κάνει ήδη. Το έκανε και δεν το έκανε τη Λαμία. Ωραία. Αν δεν το έκανε, δεν θα κερδίζαμε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έχει γούστο να είμαι εγώ. Μάλλον είσαι εσύ. Θανάσης. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Καλώς το Θανασάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καιρό έχω να σας ακούσω για... Εγώ σε ακούω, είσαι λίγο ψιλομαϊντανός βέβαια. Και εμείς, εμείς καιρό έχουμε να μας ακούσουμε. Καλά ρε φίλε, μαϊντανός είμαι στο... Γεια σου Θανασάκη. Σε κάτι Σάββατα μεσημέρια που έτσι. Είμαστε τρεις και ο Κούκος. Έχει κάτι απογέματα ξέρω εγώ... Με το Παπαδόπουλο που μας λέει ότι πήγε και φαντάρος να πούμε τρεις μήνες. Κάθε βραδινά που σε γυρνώντας από Χαλκιδική σ' άκουγα με το που πιάνω. Κάθε βραδινά. Βραδινά ξέρεις που βρισκόμαι Γιάννη ναι, ναι. Και εκεί ξέρω. Να περάσει και λίγο η ώρα βραγόρι μου. Ξέρω αγόρι μου, ξέρω. Ναι. Α, μπράβο. Ωραία. Τι να πούμε για το αυριανό. Για το ριζικό μας και η τύχη μας τι θα πει. Γιατί... με αυτό το άθλημα που μπλέκεις, το ριζικό και η τύχη μας. Για μένα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία και για τα δύο παιχνίδια. Η ομάδα, άμα θέλει να αλλάξει επίπεδο, πρέπει να τα περάσει τα παιχνίδια. Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Και για μένα αυτοί που θα παίξουν, αφού θα είναι μόνοι τους, αυτοί θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και πρέπει να αναλάβουν ευθύνες ως προς το... Όταν ζητάνε κάτι, θα πρέπει να ξέρουν και τι ζητάνε, αλλά... Και έχουν και υποχρέωση να πάνε την ομάδα εκεί, ώστε να μπορέσει και η ομάδα του χρόνου, όταν θα κλείνουν τα συμβόλαια, ξέρω εγώ, και θέλουν να ανανεάσουν συμβόλαια, να λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε φίλε, σε πήγα και στους 32. Έτσι, πήρες λεφτά. Τα 400, ας πούμε, θέλω έτσι. Να τα κάνω 600. Έτσι, έτσι. Να είναι μούγκα ο άλλος. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Πήγαινε με στους ομίλους. Για να ανεβάσει και το επίπεδο σου, ρε παιδί μου. Αυτό είναι βασικό. Και το δικό σου το επίπεδο. Το αγωνιστικό σου επίπεδο. Ιδεάλους, ρε φιλαράκια, τι να σας κάνω. Έτσι. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε που σας το λέω αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι. Και, και οι δυο ομάδες για μένα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα δούμε την τρίτη ποια ομάδα θα είναι. Η τρίτη, για μένα, θα γίνουν παιχνίδια. Θεωρώ ότι και τα δυο θα τα κερδίσουμε. Οποιαδήποτε αποτέλεσμα στραβό και ανάποδο με τα δοκάρια, δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα τα κάνετε δοκάρια και μέσα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα τα κάνετε δοκάρια και μέσα. Δυστυχώς όμως γιατί με το περσινό. Σίγουρα, αγόρι μου. Έτσι. Σίγουρα.
Αλλά δεν γίνεται το περσινό να ξαναγίνει και φέτος. Ναι, ναι, καλά, κοινό ήταν ρε φίλε. Θα πρέπει τα λάθη σου να μην τα ξανακάνει. Εφιάλτης ήταν εκείνο. Και θες να σε πω και κάτι. Εγώ το μάτς μέσα στη Μόλτε έγινε 3-0. Εντάξει, έγινε τελείως. Φτάνεις εδώ που φτάνεις στο δεύτερο παιχνίδι. Την έχεις ξεβρακώσει. Ρε φίλε, το επόμενο παιχνίδι είναι για να πας στους ομίλους. Και αυτά που τα λέγαμε με τον Ζάχο να πούμε θα παίξουμε και με τη Μάντσεστερ και γελούσαμε και τελικά η πραγματικότητα ήταν σε ένα γκολ. Τι λέμε τώρα. Και τι γκολ, ε. Φρένα συνέχεια στην ομάδα βάζουν οι ίδιοι. Για μένα πρώτα αυτοί που παίζουν και μετά αυτοί που προπονούν βάζουν φρένα. Γιατί αυτοί που παίζουν είναι αυτοί και που... Και η εξέλιξη ομάδας αυτοί οι ίδιοι δεν είναι Ζωστανάς. Έτσι. Αυτό είναι. Πώς θα γίνει τώρα. Ο Θεός μαζί μας για αύριο να πάει δοκάρι και μέσα. Έτσι θέλουμε και γιατί, μέσα, αυτό. Γιατί αυτά που γίνονται και τα βλέπεις, δηλαδή το να κερδίζει η ασθενέστερη ομάδα, την πιο ισχυρή ομάδα στο ποδόσφαιρο, το χθεσινό το παράδειγμα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, γίνεται πάρα πολύ συχνά. Το έχεις κάνει και εσύ, το έχουν κάνει και αυτοί, το έχουν κάνει και οι άλλοι, το έχουν κάνει και όλοι το έχουν κάνει. Γίνεται. Άρα λοιπόν είναι θέμα πίστης, διάθεσης, θέλησης, ικανότητος. Και τύχης. Αυτό νομίζω. Έτσι. Ωραία. Δεν είναι. Και τύχης, α. Θανάση, κλείσε αυτή τη σκέψη σου, γιατί πρέπει να πάω στο διάλειμμα, το έχουμε προσπεράσει αρκετή ώρα και ωραία, θα ανοίξουμε και μετά τις γραμμές, δεν είναι θέμα, θέλεις. Και υπάρχει... Με το καλό αύριο, με το καλό τίποτα άλλο, με το καλό αύριο. Όλα βολικά. Α, και κάτι ακόμα. Ωραία, κλείσε. Κάτι τελευταίο, Δεν τον διώξαν, δεν τον απολύσαν οι άλλοι. Ναι. Οι δικοί μας, για τους δικούς μας τώρα, να τον διώξουμε αυτόν που είναι κάτω από τα goal post. Καλό σας βράδυ. Να σε καλά. Γεια σου. Να σε καλά. Να σε καλά. Μόνο που το ένα είναι για προπονητή και το άλλο είναι, και είπαμε, στην Ελλάδα, μην πω και σε όλο, απλά στην Ελλάδα περισσότερο. Νομίζω παντού λίγο πολύ ισχύει αυτό. Όταν δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα, θα φύγει ο προπονητής, δεν μπορεί να φύγει όλη η ομάδα, έτσι. Δεν το λέμε, παντού γίνεται αυτό. Πάρα και στην Αγγλία που υποτίθεται και κάθονται και όντως κάθονται. Είδαμε στη Λίβερπουλ 25 χρόνια ένας, στη Μάντσεστερ ο Άλεξ Φέργιουσον το ίδιο. Ναι, ναι. Αλλά και εκεί όταν βλέπεις, όταν είδες μετά τον Άλεξ Φέργιουσον, όποιος δεν φέρνει αποτελέσματα παίρνει τον πούλο. Κατευθείαν. Έτσι. Έτσι. Απλά υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ανοχή εκεί. Εντάξει. Δεν είναι όπως εδώ. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Και άλλο επίπεδο και άλλη κουλτούρα. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Ανοίγουμε πάλι τις γραμμές. Έχουμε να σχολιάσουμε κι εμείς. Έχουμε να συνεχίσουμε. Είχαμε την εισβολή του κυρίου Τσαλτίδη. Έτσι. Είχαμε την εισβολή, μας την έπεσε. Εντάξει, μας λέει παιδιά, ο άνθρωπος. Μας είπε ο Αμπάσκετης και ο Άμπαλης, μας είπε εμάς έτσι. Είναι νούμερο ένα ο άνθρωπος, σαν δημοσιογράφος, στο δικαστικό, παραδικαστικό, νομικό κομμάτι και γενικά στο να ξετρυπώνει η δύσκολη. Είναι νούμερο ένα άνθρωπο. Μπάλε τώρα μας πει. Για μπάσκετ μιλάει 10 χρόνια μεγαλύτερο. Όταν βλέπαμε εμείς μπάσκετ, αυτό ήταν στην Περπαρτούρα και μας μιλάει για μπάσκετ. Δηλαδή ντροπή. Θα ξαναμπεί μέσα. Ντροπή. Τον προκαλείς. Ντροπή. Κανόνης. Ντροπή. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε. Ο Γιάννης, ο Πόστμαν απέναντί μου. Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 12 τουλάχιστον θα είμαστε εδώ παρέα σας. 2310-287-38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω. 2310-287-38. Είχαμε και την εισβολή. Αλλά για ρεπορτάζ να μας δώσει και τις σκέψεις του Χρήσανδου Τσαλτίδη εδώ στο στούντιο. Δύο διευθυντάδες. Ο Ζαγόρας μπήκε. Ο κύριος Ζαγόρας από πίσω που είπε ότι κάναμε το RSFM, λέει, κάναμε εδώ πέρα. Εντάξει, αύριο παίζουμε μάτς. Τι να κάνουμε. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ήταν η μέρα του ΠΑΟΚ και η Τρίτη. Αύριο είναι η δικιά μας ημέρα. Έτσι πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Η επικαιρότητα πάντα είναι νούμερο ένα, έτσι. Λοιπόν, 2310 είπαμε 287 και 38. Ας ακούσουμε τους φίλους. Καλησπέρα. Και μετά θα συνεχίσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου, το όνομά σου, αν θες. Ο Γιάννης είμαι. Σε ακούμε, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, τη Δευτέρα το βράδυ είχε έρθει ο Σαλέας και ο Μάγκας. Ναι. Για συναυλία την Τρίτη το βράδυ. Φύγαν όμως. Αυτή η συναυλία δεν έγινε. Ποτέ. Αλλά δεν φύγανε. Καθίσαν. Ναι, είναι εδώ και τσίπορφα. Περιμένουν μήπως γίνει αύριο. Την Πέμπτη περιμένουν μην γίνει. Λογικό. Λοιπόν. Ναι. Πήραν διανυκτέρευση δηλαδή.
Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, θα παίξουν αύριο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Φυσικά επικίνδυνο. Βέβαια, εννοείται. Δεν υπάρχει εύκολο ευρωπαϊκό μάτς για καμία ελληνική ομάδα, έτσι. Δεν είμαστε τόσο σε τέτοιο επίπεδο που μπορούμε να υποτιμήσουμε καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Οι άλλοι μπορεί να μας υποτιμήσουν. Θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Είναι το καλό ότι έχουμε προϊστορία στην Ευρώπη. Ελπίζω να μην σπάσει. Για ποιο λόγο να σπάσει, όχι βέβαια. Τουλάχιστον άμα έσπασε, σπάσει να σπάσει από καμιά άλλη. Θα γίνουμε ανέκδοτα άμα σπάσει από αυτού. Έτσι. Ανέκδοτο θα γίνει. Δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Παίζουν πάρα ρόλο και το πιο βασικό είναι ότι δεν έχει κόσμο. Όντως. Αυτό είναι μείον για μας. Συν ότι είναι στο γήπεδό μας. Είναι πολύ μεγάλο μείον λόγω του ότι θα ήταν δηλαδή. Άμα κρεμόντουσαν τα τσαμπιά, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ένας φόβος. Αυτό που είπε υπάρχει ο Χρήστος. Υπάρχει ένα δέος. Να στο πω διαφορετικά λίγο. Εάν παίζαμε σε αυτούς την έδρα, λοιπόν, ναι, πώς θα ήταν τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα είχαν αυτή το άγχος. Ενώ λες τώρα, ας πούμε, ότι αυτοί δεν θα έχουν άγχος με την έννοια ότι επειδή είναι πρώτη φορά παίζουν και να αποκλειστούν δεν έγινε και κάτι. Αυτό λες. Ενώ για μας είναι μεγάλη ζημιά. Αυτό. Φυσικά είναι μεγάλη ζημιά. Είναι μεγάλη ζημιά γενικά για το σωματείο. Έτσι. Πέρα δηλαδή από το πρεστίζ. Είναι και το prestige, είναι και των φιλάθλων το συν. Θα υπάρχει, για να μην το ξεχυλώνουμε, όπως είπε και ο Χρυσάνθος, δεν ξέρω να μας το πει ο Χρυσάνθος, αν αποκλειστεί τύπα ξύλο από αυτούς, θα υπάρχει γκρίνια. Γκρίνια μεγάλη. Και θα μπει και σε αμφισβήτηση και ο προπονητής. Παντού. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα η κοδόν μου άρεσε, εγώ πιστεύω. Μεγάλη γκρίνια. Για να δούμε. Ναι, δεν παίζουμε με την Μπαρσελόνα, μην το αφήσουμε. Βασίζεται ο πρόεδρος πάρα πολύ. Εντάξει, δεν παίζουμε την Μπαρσελόνα, αλλά η μπάλα είναι. Καλά, φυσικά η μπάλα είναι. Επαναλαμβάνω, η ελληνική ομάδα από τη μεγαλύτερη έως τη μικρότερη δεν μπορεί να υποτιμήσει καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είμαστε σε επίπεδο που μπορούμε να υποτιμήσουμε κανένα. Έτσι. Οπότε προσοχή θέλει. Πίεση, πίεση και πίεση και θα προκριθούμε, πιστεύω. Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε, φίλε. Να σε καλά, φίλε μου. Καλησπέρα στον επόμενο. Γεια, καλησπέρα σας. Καλώς. Ωραία, φίλε. Μας ακούει και το Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό. Και κυτρινόμαυρο. Φυσικά. Το ξέχασα. Γιατί έτσι είπες στον Νικολάκη που μας ακούει και το Αιγαίο. Είναι σε νησί του Αιγαίου αυτή τη στιγμή. Α, ναι. Α, δεν το ήξερα. Νικόλα, μου περνάς καλά. Τι μόνο εσύ θα περνάς, τι μιλώ. Μόνο εσύ. Δεν κατάλαβε. Καλά, λέει, μας έπρεξες. Μας έπρεξες με τις φωτογραφίες. Δεν είδα ανάρτηση, ρε φίλε, γι' αυτό δεν ξέρω. Πού βρίσκεσαι. Τόσα like έχω κάνει. Like. Το είδα. Τα είδα. Like. Μπαρα like. Δεν θα σε έχω. Εγώ έλεγα θα σε δούμε λιγάκι αύριο. Κυρία ηγεσία, αλλά. Πού να τον δεις αύριο. Έλεγα, ήταν θα πας στο γήπεδο εσύ. Εδώ ήταν, άμα ήταν. Σε έχω ικανό να πας στο γήπεδο εσύ. Γιατί άσχημα θα ήταν. Και να θες να πει. Εν πάση περιπτώσει έκλεισε ξέσπου. Να πάει. Κοίταξε, για το αυριανό δεν χρειάζεται πολύ. Ούτε άγχος, ούτε βάχος. Γιατί σας είδα προηγουμένως, υπήρχε μια. Όχι, εγώ δεν έχω άγχος. Ποια κολοκόλο και ποια σοβαρή. Καλά, και εσύ μην το τερματίζεις. Όπως ήρθαν έτσι να φύγουν. Λοιπόν, κοίταξε. Γαβροβάζει εδώ στο Αιγαίο. Μου ξέρετε, μου πάνε. Για πες. Τι τυχόν και φάτε κάνα αποκλεισμό. Έχετε ξεφτυλιστεί σε όλη την Ελλάδα. Έτσι το πιο σημαντικό. Viral θα γίνεται. Viral. Viral. Έτσι, Με αυτό το πιασάρικο όνομα. Κόλο. Σου μιλάω, θα γίνει το έλα να δεις. Άστο, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Μην το συζητάς. Ούτε προπονητής, ούτε πρόεδρος, ούτε μόεδρος. Τίποτα. Και γράψτε την. Έχεις χαιρετίσματα από τον Ομανό, από τον Ομάν. Από τον Κώστα. Α, από τον Κωστάκη. Κωστάκης. Παλεύει εκεί ο άνθρωπος. Είναι γίγαντας, φίλε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι Αιγαίο. Ομάν.
Και ουλελέ αμάν αμάν. Ουλελέ. Φαντάζομαι αυτό το ίντερνετ τι κάνει. Γι' αυτό είμαι. Το ίντερνετ μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα. Για πες. Όλο τον πλανήτη. Συνέχισε η ηγεσία και πάμε προς την κορύφωση του έργου. Τι να πω, εντάξει, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, γι' αυτό πήρα. Mm-hmm. Δεν πιστεύω να γίνει κανένα. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Δεν κάνω να το εννοείται, εννοείται, δεν λοιπόν. Το απλά περιμένω. Εμείς όμως έπρεπε να τα πούμε αυτά. Έτσι. Κυριακά, πότε παίζουμε. Αν περάσουμε την άλλη εβδομάδα, είναι στο καπάκι. Αν μη μου γυρίσει. Την άλλη Πέμπτη. Άρε φίλε, είμαι σίγουρο. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε ηγεσία. Έπρεπε να στο πήρε. Ένα λεπτό ρε ηγεσία. 1% δεν έχουν οι άλλοι. Καμία, τίποτα. Μηδέν έχουνε. Ωραία, εγώ σου. 0%. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, γεσίνιο. Ωραία, μιλάμε. Τίποτα, φίλε, δεν υπάρχει. Τεράστιο. Τεράστιο είσαι, τεράστιο. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Μηδέν. Τέλος. Τέλος. Αυτός είναι παύλα το αύριο, ήρθαν εδώ. Να κάνουν ένα ταξιδάκι και πιούν κανένα καφέ. Φάγανε, τους βγάλαμε στην Καλαμαριά, φάγανε. Φάγανε και πολύ λέει από την Ελλάδα. Φάγανε και ψαράκι, λες ψαράκι. Oh, νερό δεν ήπιαν λέει, περιέργο δεν ήπιαν νερό λέει. Πάντως τα κουστούμάκια τους ήταν και ντυμένα, να ξέρεις. Στο χέρι ήτανε. Στα χέρι. Τα προσέχει αυτά. Πώς σημαίνει τα προσέχει. Τα προσέχει τα γεντυμένα. Με τα πέτα, έτσι, με το σήμα της ομάδας. Σε μεδάκια τέτοια, άμα ήταν τέτοια τα προσέχει. Σένι ήταν όλοι. Σένιος. Ναι, ωραία, ναι, για να δούμε αύριο, ρε φίλε. Για να δούμε, για να δούμε. Τι να δεις, δεν υπάρχει να δεις, ρε φίλε. Να δούμε, ρε φίλε, το μάτζε. Τι θα το δούμε το μάτζε, τι είμαστε. Μόνο περιμένω το πρόκριση, ούτε δεν με ενδιαφέρει ούτε το σκόρ. Καλά, θα το δεις το μάτζε. Δεν θα είμαι, σε 7 η ώρα θα είμαι. Από τι άλλε. Οπότε παίζουμε την Ριέκα. Ριέκα την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη πάλι. Ωραία, αυτό. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Νικολάρα μου. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Αύριο από τις 7 η ώρα θα είμαι εδώ pre-game, 2 ώρες πριν το match. Δηλαδή 7-9 pre-game θα είμαι εδώ. 9-12 θα είναι το match με τις συνεντεύξεις. Ωραία. Και 12 θα κάτσει και με το Ζαγόρα. Έχεις με το Ζαγόρα μετά, εντάξει. Καλό πρωί. Αύριο βασικά λέω να έρθω το πρωί εδώ με μια σεζλόγκ. Έτσι. Να κάτσω, να πάρω και ένα ταπεράκι φαγητό. Μια χαρά. Καλώ είμαι, έτσι. Ό,τι πρέπει. Προπονούμε. Είναι, μια χαρά δεν έχει αρχίσει το νέο πρόγραμμα μετά. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Πώς είσαι. Νάτος. Νάτος. Πες Άρης είσαι. Άρης είσαι, Άρης είσαι. Πες αύριο αρχίζει η εποπία μας. Αύριο αρχίζει η εποπία. Το είδες γραμμένο. Πού να το δω γραμμένο. Εποπία να μην είναι πομπία μόνο. Πομπία να μην είναι. Είδες όλο. Πού να το δω. Εκεί που λέω. Εντάξει, σε έκανα φίλο. Μη μιλάς, σε έκανα φίλο. Ναι, γι' αυτό δεν τα βλέπεις αυτά που γράφω. Πώς να τα δω ρε φίλε, 5.000 έχω. Πού να τους βλέπω όλους. Κάπου είχε επειδή μου 6 σχόλια, 10 σχόλια. Έχει 10 σχόλια. Επειδή σημαίνει τα έχουν κρυφά. Α, τα έχεις κρυφά, να μην τα βλέπουν οι κατάσκοποι. Δείτε και τα 6 σχόλια. Όχι, γράφουν διάφορα. Θα τα δω, θα τα δω, Χρήστο. Χρήστο, θα τα δω, να πάω σπίτι. Και γράφω κάπου. Τι γράφεις. Όχι, αρχίζει η εποπία μας. Ή, αρχίζει η εποπία. Ναι. Μπράβο. Για πες, για να δούμε. Δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε, Χρήστο, πώς το βλέπεις το πράγμα. 4-2. Όχι ρε το μάτσα. Αυτό θα κάτσε να τον κάνουμε γιατί την άλλη φορά γελούσαμε και κοντά ήταν με την Παρή. Καλά το πεις. Εκεί που είναι ο Μάνος. Ποιος Μάνος. Κάτω που έχει δημοσίευμα για το Μάνο, έχω. Ναι. Από κάτω έκτος εγώ γράφω. Έκτος γράφεις. Μάνος ναι, και το γράφω και be the first scorer. First be the woman. Ωραία. Ο πρώτος που θα σκοράρει είναι, αύριο, ο πρώτος που θα ανοίξει τον δρόμο για μια μεγάλη υπόκριση. Ποιος θα είναι ο πρώτος που θα σκοράρει αύριο, να τον παίξουμε. Βίτς Μάνος. Ο Μάνος. Ναι. Πώς θα σκοράρει από την κερκίδα. Δεν τον έχει στο τέτοιο, στην αποστολή. Στην αποστολή θα τον έχει, αλλά στην ενδεκάδα δεν θα τον έχει. Τι θα τον κάνει, θα περιμένουμε μέχρι το 70 να βάλουμε γκολ. 4-2 είπες. Πότε θα μπουν τα γκολ. Αφού δεν θα ξεκινήσει. Όπως βάλαμε εδώ πέρα. Ρε φίλε, ρε Χρήστο, ρε Χρήστο. Μας είπες πρώτο σκορ, το πρώτο γκολ θα το βάλει ο Μάνος. Και ο Μάνος δεν θα ξεκινήσει εντεκάδα, πώς θα το βάλει. Δεν πειράζει. Α, δεν πειράζει. Το βάλει. Θα το βάλει, πες από τα επίσημα. Θέλω πίστη. Ακόμα και αν χάνουμε 0-2. Ναι. Θα τους ρίξουμε 5. Μπράβο. Η πίστη και βουνά κοινή. Εγώ πάντως μετά τις τελευταίες σου προβλέψεις που πήγες πολύ καλά και που γελώσαμε εμείς με τα 11 φράγκα διπλό της City που έπαιζε με την. Με ποιον έπαιζε με την τέτοια. Λοιπόν, εγώ το 4-2 θα το βάλω μισό ευρώ. Να ξέρεις, το 4-2. Θα το βάλω, είσαι καλός. Πώς να, τι είμαι ο Βαρδινογιάννης σήμερα, φίλε. 10 ευρώ παίζουμε, όλο, 20 ευρώ όλο το μήνα. Τι αβάλω να βάλω. 4-2. Κάτσε να δω και πόσο δίνει και θα σου το πω μετά. Εντάξει, προχώρα, βάλω προχώρα. Over προχώρα. Βάλω over 3,5, εντάξει. Α, όχι, δεν θέλω over 4-2 είπες. Όχι. Εντάξει. Over 3,5 είναι και το 2-5. Over 3,5 είναι.
Συν 4-2 μας είπες, δεν θέλω. Όχι, νίκη Άρης, ναι. Νίκη Άρης και over 6,5. Δεν δίνει τίποτα αυτό. Προχώρα. Ναι. Πάμε. Είχα πάει σε έναν προποντή. Ναι. Το λέω, βάλε για νίκη με τον Ολυμπιακό. Του λέω over 2,5 και νίκη Άρης. Ρε, πες για τον Άρη, άσο τώρα τον προποντή. Ναι. Που μας έκανε τη ζημιά. Μου άρεσε πολύ, ρε. Για να δω το. Βλαμμένος εκείνος. Όχι, άστα βλαμμένος, δεν λέμε τέτοια στον αέρα. 4-2, λοιπόν. Το 4-2 πληρώνει 91. Βάζεις ένα ευρώ και παίρνεις 91. Τι θέλεις, κανένα τάγκ. Και τι άλλο θα συνδυάσεις. Θα συνδυάσω. Ναι. 91 λίγα είναι δηλαδή. Τι πρέπει να συνδυάσω. Επιτρέπεται μέχρι ένα εκατομμύριο. Επιτρέπεται μέχρι ένα εκατομμύριο. Ναι, τι συνδυάσεις. Τρελός είναι. Τι ένα εκατομμύριο να βάλω. Ρε, εσύ είσαι καλά. Όχι, επιτρέπεται να κερδίσεις μέχρι ένα εκατομμύριο. Ναι. 91. Θα βάλω ένα ακόμη 91. Να πάω 1000 συντελεστή. Θα βάλουμε 2 ευρώ. Πάρουμε 2000 ευρώ. Εντάξει είσαι. Μια χαρά. Ωραία. Χριστάρα, δεν ξέρω αν έχει τίποτα άλλο. Βάμος Ιερόλ. Πάει αυτός. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ. Έλα, ρε Χριστό. Έλα, γουρμέρα, γεια σου, Ζάχο, γεια σου, τον Πάσμα. Για χαρά, για χαρά. Πάμε. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, εγώ, σαν κάποιος που σχολιάζαν τη διαιτησία προχθές αυτό είναι, ναι, την Τετάρτη, συγγνώμη, την Παρασκευή θα τα πούμε με τον Τάσο. Το ναι. Οποίο μου δίνει αστείες, λίγο 10 δευτερόλεπτα για να πεις ό,τι θέλεις. Όσο θες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά που ο άνθρωπος δεν κάνει. Προσοχή, δεν κάνει κάτι σπουδαίο. Κάνει το αυτονόητο. Μιλάω για τον Κλάντεμπεργκ. Ναι, ναι. Τον οποίο πραγματικά έλεγα και πριν ότι όσοι με ακούνε πολλά χρόνια ξέρουν ότι λέω: αν θέλετε ισότιμο πρωτάθλημα, πρέπει. Άγγλος αρχιδιετής, το λέω πάνω από 10 χρόνια. Αγγλική αθλητική δικαιοσύνη και η αγγλική ΕΠΟ να διοργανώνει το πρωτάθλημα. Αυτά τα τρία. Και έρχεται ο άνθρωπος και τι κάνει, το ξέρω αυτονόητο. Να ακούμε τις συνομιλίες του διαιτητή με το ΒΑΡ. Έτσι. Δεν είναι μυστικά του κράτους. Δεν θα αποκαλύψουμε αν έχουμε όπλα κάτω στη Λίμνο ή στη Ρόδο ή στο Καστελόριζο. Τους διαλόγους των διαιτητών. Τους βγάζει φόρα παρτίδα. Έτσι είναι η διαφάνεια. Έτσι αποδεικνύεις αν είναι ισότιμο το πρωτάθλημα. Και τι, και λέει τον κανονισμό και τον αναλύει και λέει ο ίδιος ο αρχιδιαιτητής την άποψή του. Και λέει φυσικά το αυτονόητο ότι υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει offside όπως το είπαμε, γιατί είναι από την κεφαλιά του Λόπεθ, δεν υπάρχει κανένα χέρι. Κανένα. Λέγανε, έλεγε και ο Τάσος προχθές ότι χτύπησε η μπάλα στο χέρι. Το λέει, παιδιά, στην πλάτη είναι η μπάλα και λέγε στο χέρι. Εντάξει. Και φυσικά λέει δεν υπάρχει κανένα χέρι και είναι ολοφάνερο φάουλ. Αυτό που είδε ο κάθε μη κομπλεξικός. Έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι το Βαρούχα. Ναι. Εδώ αποδεικνύεται. Εδώ αποδεικνύεται. Και μπράβο τον Κλάντεμπεργκ. Και όχι επειδή υπέρ του Άρη, έτσι, επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος έκανε το αυτονόητο. Έτσι θα κάνουμε βήματα μπροστά. Μπράβο του. Και δεν με ενδιαφέρει τι λέει, γιατί μου είπε κάποιος, Ρεζάχο λέει κατά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, και τι μας νοιάζει επειδή είναι Ολυμπιακός κατά του Κλάντεμπεργκ. Είναι πολύ σωστός. Έτσι πρέπει να πάει. Sorry, ρε Χρήστο, ήθελα να το πω αυτό το σχόλιο. Όχι, καλά κάνεις και τα είπες. Μπράβο, εντάξει. Έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πριν πούμε για το Άρη. Επειδή ξαναλέω, δεν είμαστε κομπλεξικοί και σαν κάποιος που σχολιάζει τη διαιτησία, ας πούμε, κύριο Ναβδόν σαν κιόλας. Mm-hmm. Συγχαρητήρια προχθές στην αντίπαλη ομάδα της πόλης που πέρασε. Μεγάλη πρόκληση είναι. Είναι μεγάλη πρόκληση, εντάξει. Έστω αν η Μπενφίκα τους έπαιζε σαν τη γάτα με το ποδίκι. Είναι η σχέση, φίλε, το αποτέλεσμα μετράει. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει. Τώρα η Μπενφίκα τους έπαιζε, εντάξει, έχασε 2-3. Καλά, δεν τους έπαιζε και σαν τη γάτα με το ποδίκι, μην τρελαθούμε. Έχασε 2-3 ευκαιρίες. Εννοείς την κατοχή τώρα. Την κατοχή τώρα. Η κατοχή το 40 είχαμε. Εντάξει, η κατοχή δεν λέει και τίποτα. Αν δεν κάνεις ευκαιρίες, δεν λέει τίποτα. Άμα δεν κάνεις φάση και εμείς με Ρέρα και με τέτοιο κατοχή είχαμε και δεν κάναμε τίποτα. Η κατοχή δεν λέει κάτι. Εντάξει, φλίαρη ήταν η Μπενφίκα. Έχασε 2-3 ευκαιρίες αυτό. Ανέτοιμη για μένα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αυτή την ομάδα μα δεις μετά από 2 μήνες ένα άλλο. Δεν μας ενδιαφέρει, τώρα παίζουν. Τελείως. Τι θα πει, αν τα λέγαμε αυτό. Τώρα παίζουν. Και ο Πάοκ ανέτοιμος είναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Έλα. Μην πάθουμε το ίδιο με την Κοπρίβνητσα που έχει, είναι παρόμοιο ακουστικά το όνομα, ας πούμε. Η Κοπρίβνητσα, να πω, μπορεί. Εντάξει, ξέρεις τι παθαίνουμε, μεγάλο ιδεατισμό, ας πούμε. Η Κοπρίβνητσα εκείνη τη χρονιά ήταν δεύτερη στην Κροατία, βγήκε. Δεν ήταν καθόλου καφένιο. Δεύτερη στην Κροατία. Αν πιστεύουμε ότι έχουμε καλύτερο πρωτάθλημα και παίκτες και ταλέντο από τους Κροάτες, να σου πω ότι. Να σου πω ότι πλανόμαστε πλάνη νυχτρά. Έτσι, επειδή λεγόταν Κοπρίβνητσα. Ναι. Ας έπαιζε η Κοπρίβνητσα, μεγάλο για να δούμε. Ναι, βγήκε δεύτερη στην Κροατία. Ναι. Αλλά αν θυμάσαι καλά, εμείς τότε, καταρχήν δεν ήταν κάτι το φοβερό, ας πούμε.
Και αν θυμάσαι, μας έβγαλε την πίστη για να τους κερδίσουμε στο Χαριλάο, να σου θυμίσω, και χάσαν και ευκαιρίες στο Χαριλάο η Κοπρίβνησα. Ναι. Και εμείς χάσαμε. Στο επαναληπτικό όμως και εμείς χάσαμε ευκαιρίες και είχε, ναι. Βάλαμε αυτοκόλ. Ναι, το εντάξει. Α, μην το βάζεις, ρε φίλε, ναι. Τι θα πει. Βάλαμε αυτοκόλ. Βάλαμε αυτοκόλ στο 30. Δεν μπορούσα να του βάλει γκολ. Ναι. 30, 60 ναι, λεπτά έχεις να τους βάλεις. Την έβλεπε ο Νάτσος και φίλε, στο 25ο λεπτό μας βάλαν γκολ. Είχες 65-70 λεπτά να τους βάλεις γκολ, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, για μην λέμε. Κοίταξε, αν θες αυτό που είπαν οι περισσότεροι, και ειδικά ένας κάποιος που έλεγε για πρόβλημα, ας πούμε, πρέπει να τους κερδίσεις αυτούς. Καλά, βέβαια. Εύκολα ή δύσκολα πρέπει να τους περάσεις. Μισό μηδέν να περάσεις, τελείωσε. Ναι. Και ακόμα και τη Ριέκα, εγώ θα πάω πιο μακριά. Ακόμα και η Ριέκα που είναι, νομίζω, τρίτο, τέταρτη δύναμη στην Κροατία. Mm-hmm. Και εκεί, άσχετα αν παίζει την έδρα τους, πρέπει και αυτούς να τους περάσεις. Αν θες να λέγεις, ρε παιδί μου... Έτσι, μα συμφωνούμε. Και φτάνουμε να φτάσουμε στο τελευταίο μεγάλη, δεν είμαστε και να δούμε. Ναι, πρέπει να κερδίσεις. Αυτό τώρα το σκοράκι 4-2 μου αρέσει. Θυμάσαι, είχα πει 4-1-5-1. Ναι, το... 91 το είδα. Γιατί μπήκα να το δω, 91 το έχει. 4-2. Ναι. Στοίχημα. Το ΟΠΑΠ, τον ΟΠΑΠ, άμα το 91 θα το δεις 50, θα το δεις 45. Δεν υπάρχει ΟΠΑΠ. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι. Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς, δεν παίζω. 3.700 πήρε ο Βάζελος. Ξέρεις αυτό. Για ποιο πράγμα πήρε 3.700. ΟΠΑΠ. Καλά κάνει. Καλά ξηγείται. Ο κρατικοδίαιτος. Καλά κάνει. Πόσο μπορεί και τα παίρνει, κάτσε εσύ με... Κλείσε με αυτό λίγο, ρε Χριστάρα. Κλείσε ναι, Ζάκο, ευχάριστο είναι αυτό που αποκλείστηκε ο τέτοιος, ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι, αυτό που μας είπε ο φίλος δεν το ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι πήγαινε κατευθείαν στους ομίλους όπως ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν το ήξερα αυτό. Να αποκλειστεί και στον άλλον την επόμενη φάση. Ναι. Να αρχίσουν να δίνουν κανένα παίχτη. Να μου, γιατί πολύ κράτησε αυτό το σκηνικό με το Σίλερ με τον Ματέο. Άντε. Για να δούμε. Είδομε. Να σε καλά, Χριστάρα. Έγινε, παιδιά. Γεια σου, Χριστό. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Λοιπόν, γραμμές δεν θα τα πούμε. Ο κόσμος προηγείται, εννοείται. Προηγείται ο κόσμος. Καλησπέρα. Πάντα. Για χαρά, μαγκές. Καλώς τον. Γεια σου, φίλε μου, το όνομά σου. Σπύρος λέγομαι. Γεια σου, Σπύρο. 3-0 είναι ο Άρης, παιδιά. 3-0. 3-0 είναι ο Άρης, 1-0 και 2 γκολ μετά. 1-0 ημίχρονο και 3-0 τελικό. Ναι, 3-0, ναι, και θα το δείτε. Μ' αρέσουν αυτά τα έτσι. Εν τω μεταξύ, έχουν πάρει αέρα οι άλλοι. Και θα βλέπουνε Τρίτη Πέμπτη ο Κλίαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Κάθε και θα δεις. Σπύρος είπε, ο Σπύρος Ολυμπιακός. Για τον ΠΑΟ κλαίω. Ολυμπιακός. Τρίτη Πέμπτη Ολυμπιακό Άρη θα βλέπουνε. Ναι, μην. Όχι θα βλέπουνε. Αυτοί θα βλέπουν ο Κλίαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Πρόσεξε, γιατί βλέπω εδώ κάτι μηνύματα Κυπρίων, λέει θα τον κάνουμε μια χαφιά τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν είναι και ο Κόκαλης να πάρει το Γιαννούλη και να τον δώσει δανεικό στον Άρη. Πρέπει να ήταν ο Κόκαλης εδώ. Να πάει το Γιαννούλη. Ναι, γιατί με τον Κόκαλη. Να το δώσει δανεικό στον Άρη. Mm-hmm. Δανεικό. Ο κυριαρχός. Όπως και τον άλλον. Το... Ποιον. Τον τέτοιο, δεν πέσω, ναι. Το. Στο Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεν είναι ελεύθερος παίκτης είναι αυτή τη στιγμή. Ελεύθερος. Πάνε πάρτον. Πάνε πάρτον. Δεξιμπάκ, ποιον έχεις εσύ τώρα. Αριστερό και λέει. Για να τον δώσει δανεικό στον Άρη. Ποιον έχεις. Πάνε πάρτον το Βιερίνια. Ελεύθερος είναι. Καλύτερο θα βρεις. Πάνε πάρτον. Όχι, να τον δίνεις δανεικό στον Άρη, εδώ είναι το γέλιο. Τι γέλιο έχει. Άντε κλείσε. Ο Κλέαργος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Εντάξει, έφυγες. Άντε, έφυγες. Πρόσεξε, γιατί η Κύπρη μια φορά αποκλείσκες. Από ποιον είχε, από την Ανόρθωση. Ανόρθωση. Τώρα έρχεται η Ομόνια. Μη σε κάνει κανένα τέτοιο. Πλατεία Ομονίας. Και προχθεί ο ΠΑΟΚ και πάρει όλο το πουλ. Τα 25 εκατομμύρια. Όλα. Έτσι. Είναι διπλό. Πάει διπλό. Ναι, βέβαια, το παίρνει όλο. Όλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νάτος. Θόδωρος. Νάτος. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται. Έλα, ρε φίλε, καλά. Να, παλεύουμε εδώ πέρα. Θόδωρος. Καλησπέρα από και στο φίλο δίπλα. Ο Γιάννης. Γεια σου, Θόδωρε. Πόστμαν. Γεια σου, Γιάννη. Εκεί τους ταχυδρόμους πώς τους λέτε, ρε, στη Γερμανία, για πες. Πόστμαν. Ακριβώς. Μ' άρεσε. Με γερμανική, με γερμανική προφορά το πες. Ωραία, πάμε, ναι. Πάμε Θόδωρε. Πάμε, κοίταξε, για χθες για το παιχνίδι μεγάλη πρόκριση, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Κάναμε εμείς μεγάλο παιχνίδι, φοβερή τακτική. Αυτό εκεί είναι όλο το κόλπο γρόσο και κάτι δεν το σχολιάζει κανένα. Τώρα πήρε ο Ολυμπιακός ο προηγούμενος. Εντάξει, μωρέ, καζούρα κάνει. Καζούρα είναι, μ' αρέσει, εντάξει, ωραία είναι.
Τώρα, φίλε, η κοκαλική είναι. Έχουμε στήσει και τα δοκάρια. Θα ήσουν εσύ περήφανος να έχεις πρόεδρο μαζί με τον κοκαλιάρι, να είναι σε όλες τις κασέτες μέσα και να μην συζητάνε. Να έχεις θεωρητικά ομαδάρα και να προσπαθείς για να έρθεις να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ του 1 εκατομμυρίου και 10 εκατομμυρίων χρεών και τον Άρη με το ένα πόδι στη Β' Εθνική και να στήνεις 4 διαιτητές. Είσαι εσύ περήφανος σαν Ολυμπιακός και να λες ότι το πήρα ανταηλίκη το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες χρονιές με Καρεμπέ, με Ριβάλτους, με είχαν ομάδα. Φυσικά είχε καλύτερη ομάδα, εννοείται, δεδομένο. Και πήγαινε καλά και στο Champions League. Εντάξει, έτσι είναι, ρε φίλε, το παιχνίδι στην Ελλάδα. Κατάλαβες, αυτό είναι. Για να το παραδεχτείς κάποιον, πρέπει να μην σου φέρνει, ρε φίλε, τις ιδέες. Αυτοί είχαν αρρωστήσει και από τότε δεν έχει. Απ' την άλλη όμως να μην το απλώνουμε. Δηλαδή δεν τα έπαιρνε όλα τα πρωταθλήματα έτσι. Και σε μερικά ήταν πολύ καλύτερος και με μεγαλύτερη διαφορά έτσι. Δεν ήταν. Είπαμε, φυσικά ήταν καλύτερος, αλλά από τη στιγμή που το έκανε αυτό που έκανε τα είχε αμαυρώσει όλα. Εν πάση περιπτώσει, φεύγουμε από αυτούς εδώ. Πάμε αύριο, έχετε και εσείς παιχνίδι. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Καλά, δεν είναι φίλοι 4 και 5. Αλλά ο Άρης δεν είναι ακόμα έτοιμος για να ρίξει 4-5. Εγώ νομίζω ο προπονητής σου, επειδή είναι καλός, το έχει δει το έργο, θα την κρατήσει την ομάδα σφιχτά, θα φύγει και αν τους δώσει και μια ψευτοκατοχή και φύγει και στην αντιπίθεση, γιατί εκεί είσαι καλός. Δηλαδή άμα βρουν και τι θα βάλεις στις μπάντες σου το φετφατζίδι με τον Γκάμα, άμα βρουν χώρους αυτοί θα τους διαλύσουν, θα βάλουν, θα κάνουν ζημιά, θα κάνουν να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι μια παρένθεση να κάνω. Ναι. Γερμανία, ναι. Πόσα χρόνια πολλά. Αρκετά. 8. Ασχολείσαι εκεί καθόλου με το γερμανικό? Όχι, με την προπονητική ασχολείται. Δηλαδή θέλω να το ρωτήσω. Με την προπονητική ασχολείται. Μπράβο. Άρα λοιπόν ακόμα καλύτερα. Τον Ένινγκ εκεί, σαν όνομα ρε παιδί μου. Είχε δεν τον ήξερα. Δεν τον ήξερες. Άρα δεν ήταν. Όχι, δεν τον ήξερα. Δεν ήταν ας πούμε από τους γνωστούς προπονητές της Γερμανίας. Ποιος είπε ότι ήταν από τους γνωστούς? Όχι, δεν ήταν. Εδώ στην Braunschweig κοντά σε μια πόλη. Ήταν σε χαμηλό επίπεδο, αλλά λίγο. Να σου πω κάτι, λίγο σημασία έχει αυτό. Είσαι κοντά σε εδώ όλες οι ομάδες, είτε δουλέψεις γάμα εθνική είτε αλφα εθνική, έχουν τον επαγγελματισμό μέσα τους. Δηλαδή. Όλοι οι παίκτες είναι σοβαρά δομημένοι, η διοίκηση είναι σοβαρή, σου δίνουν τα γήπεδά τους είναι όπως είναι τα γήπεδα αλφα εθνική σε εμάς. Μιλάς τώρα για... έχουν φυσιοθεραπευτή, έχουν γιατρό, τώρα πού να τα βρεις αυτά σε γάμα εθνική. Σε ποια πόλη, έχουν βοηθούς προπονητών, έχουν εργοφυσιολόγους, έχουν δηλαδή πιο επαγγελματικά γενικά. Μάλιστα. Και εγώ τους έχω γενικά σε εκτίμηση. Τον Ένινγκ στην αρχή κάναμε την καζούρα με τον Ζάχο. Αλλά από τα πράγματα που είδα, εμένα μου ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Ας πούμε και στο προηγούμενο παιχνίδι στη Λαμία, το είδε το έργο που δεν τραβούσε, το γύρισε 4-2-3-1. Έτσι. Το πήρε το παιχνίδι. Δεν είναι... Μπορεί και να μην το έπαιρνε να μου πεις, αλλά το θέμα είναι ότι το είδε και το γύρισε. Έτσι, δηλαδή ο καλός προπονητής πρέπει να είναι και καλός coach. Κατάλαβες. Ωραία. Και τώρα ας πούμε έχει το Λόπες το center forward, τον οποίο βιάστηκατε λίγο να τον κακολογήσετε. Εγώ θα ήθελα να περιμένω. Δεν, ακόμα δεν είναι έτοιμος ο παίκτης. Ακόμη, θα τον δούμε. Δεν είδα άσχημες. Είχε καλή κίνηση, βγήκε στο χώρο λίγο, είχε πλάτη. Είδα και 2-3 στοιχεία. Δηλαδή αυτό θα το δεις μετά από 2 μήνες. Εκεί που θα είναι full φόρμα, θα είναι και όλη η ομάδα φορμαρισμένη, ανεβασμένη. Συμφωνώ. Να το δεις δίπλα με full φόρμα την ομάδα πώς θα πάει. Έτσι. Και από εκεί και πέρα τώρα ο Ντάτκοβιτς πίσω έχεις θέμα, έχεις αργό στόπερ. Γι' αυτό θέλουν, γι' αυτό ψάχνει ένα ακόμη εκεί ο Άρης, αυτό λένε οι πληροφορίες. Ψάχνει ένα και ακόμη. Ο Βέλεθ μπορεί να μην ήταν γρήγορος, αλλά ήταν πολύ εγκεφαλικός. Δηλαδή ο Βέλεθ το ισοφάριζε την αργοπορία του με, την εγκεφαλική, με τον εγκεφαλικό του παιχνίδι. Προέβλεπε. Προχθές στην Τρίπολη δεν ήταν καλός ο Βέλεθ, τουλάχιστον όσο είδα έτσι, είδα κάμισα ώρα, έβλεπα αποσπασματικά. Δεν ήταν καλός ο Βέλεθ. Κοιτάξτε, ο Βέλεθ ήθελε παιχνίδι Άρη. Τώρα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού να πάμε κατακτικά και να το βγάλω μέχρι τη μέση, μέχρι το κέντρο να έχει από πίσω θάλασσα, δεν είναι καλός. Ο Βέλεθ είναι καλός σε πιο λίγα μέτρα. Ναι. Να μπορέσει εκεί να γεμίσει την περιοχή σου, να μην πάρει κεφαλιά ο αντίπαλος. Και όταν είναι και λίγα μέτρα, είναι και στα χαμηλά καλός. Και καλός, με το που πάρει και την μπάλα, έχει το πλεονέκτημα ότι βγάζει μπροστά στα πρώτα 5 μέτρα. Δηλαδή αυτό που θες, να ανακτεί ο χαφ και να του βγάλει την παλιά. Και γκολ σου κάνει. Είναι καλό. Εντάξει, δεν είπαμε προς Θεού. Δεν θέλουμε να τον αποδομήσουμε. Πάντως το παιχνίδι του Παναθηναϊκού προχθές στην Τρίπολη, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο που ήταν κατηφόρα, δηλαδή έπρεπε να ήταν 0-3 ας πούμε, το σκορ, γιατί το είδα όλο το παιχνίδι. Yeah. Όλο ξεκινούσε από το Βέλα. Από πίσω όλα ξεκινούσαν. Όλα από γύρω. Έτσι γίνεται. Πάντα η ομάδα από πίσω ξεκινάει το χτίσμα τον build-up. Το δεύτερο είδα κάνει 20 λεπτό μισάωρο. Δεν ήταν καλό το δεύτερο. Ωραία. Θόδωρε, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχεις να πεις και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ αύριο. Ε, κοίταξε, βαρόμετρο για μένα θα είναι ο Τζέκο με τον τέτοιο. Τα αμυντικά με τον Σάσα. Ναι.
Έτσι, στο πώς θα πάνε εκεί ο Σάσα είναι δεδομένο ότι τρίτος, θα παίξει καλά. Εάν αμυντικά... βάλει τρίτο χαφ, ποιον λες, τον Μπερτόγλιο ή τον Μαντσίνη? Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Μαντσίνη. Τώρα θα μου πεις Μαντσίνη. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ ο Μαντσίνη δεδομένη. Ή ο Ματίγια. Για μένα ο καλύτερος είναι ο Ματίγια. Χριστέ μου, Χριστέ μου, Θεέ μου. Αλλά ο Μαντσίνη, κοίταξε, σου δίνει γκολ. Θα σου δώσει κάποιο γκολ από κάπου. Από την άλλη, ο Ματίγια είναι πιο soft, αλλά όταν έχει τους δύο που μαρκάρουν, έχει φάουλ, έχει στημένα, έχει μπαλιά, έχει προώθηση. Μην τα βλέπεις έτσι. Έχει γκολ από σουτ. Δεν διαφωνώ μαζί. Δηλαδή από όλα αυτά τα χρειαστεί. Για το Ματσίνη, εγώ διαφωνώ, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εγώ νομίζω Ματίγια θα ξεκινήσει. Δηλαδή παίζει να δούμε έτσι, και τριάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει Ματσίνη. Αν παίξει 4-3-3. Αν παίξει. Ωραία. Εγώ βλέπω να παίζει 4-2-3-1. Άρα δεν θα ξεκινήσει. Να είναι και Ματίγια μέσα και να παίξει τις μπάντες. Μπορεί να γίνει κάτι για να σε κλείσω, Θόδωρο, γιατί είναι γεμάτες οι γραμμές. Εμείς θα τα πούμε. Είναι γραμμές, δεν κλείσεις. Και την Παρασκευή. Ωραία, λοιπόν, αυτό. Να σε καλά. Τα λέμε αύριο. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Από το Τζέρμανε. Εγώ θεωρώ κάτι ανάμεσα από τα δύο θα γίνει. Θεωρώ ότι θα βάλει το Μαντσίνη, γιατί θεωρώ ότι αυτό που είπε και ο Χρήστανθος έχει δώσει αληθεία, ότι θα είναι λίγο. Θα φυλάει λίγο τα νότα του και επειδή το μόνο προσόν του Μαντζίνη είναι ότι μπορεί και έχει, γυρνάει και μαρκάρει. Πιστεύω ότι θα κοιτάξει αυτό που είπαμε, να μην φάμε γκολ και σου λέει ένα γκολ θα το κάνω σίγουρα. Mm. Και πιστεύω θα βάλει το Μαντζίνη για αυτό το λόγο. Αλλιώς, ας πάντων, να μην κάνω γιατί θα φανώ ότι είμαι και εμπαθής. Είσαι εμπαθής. Καθόλου δεν είμαι. Ό,τι βλέπω σφυρίζω και όπως βλέπεις δυστυχώς δι' εσάς δικαιώνομαι συνέχεια. Καλησπέρα. Αν και άμπαλος. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε ποιος είμαι. Ο Ντρούλη. Το καταλάβαμε. Εγώ είμαι ο Ταχαμάτα. Έλα, Ταχαμάτα, τι κάνει. Καλά, ρε Ντρούλη, τι γίνεται. Όλα καλά. Καλά, ρε Γιάννη. Θανάτος και ο Γιάννης. Καλό. Έλα, πάμε, ρε. Πληροφορίες λένε σε ψάχνουν για το φόνο που κάνατε προχθές το βράδυ με τον Ζαγόρα. Τι φόνο, τη βρωμούσα. Δεν τις κάτω αίματα. Δεν τις ωραία. Μπήκε μέσα από το παράθυρο. Θα πω την αλήθεια. Έχω και αποδείξει. Δεν τις σκότωσα εγώ, κύριο Ζαγόρας. Το άκουγα λεπτό προς λεπτό. Τις σκότωσε, φίλε, τίποτα. Τα χέρια του βάφτηκαν με αίμα βρωμούσας. Να ξέρεις. Μετά μείναμε άγαλμα. Λέγατε για πλάκα πάνω να φύγουμε και τελικά φύγατε μια και έξω. Συγγνώμη, στα πλήκτρα ήταν ο κύριος Αγόρας. Παρακαλώ. Ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Ρε το Πίπι, πλάκα έχει ο Πίπις. Ποιος είναι ο Πίπις? Ο Πίπις, ο Σπύρος. Ο Σπύρος. Εντάξει, σας τσιτώνει. Πίπι, το λεωφορείο θα φύγει. Ρε, το Κοσκοτά θέλεις να έχεις. Πίπι. Κοσκοτά, ναι. Ο Κοσκοτά, γιατί ο Κοκάλης, πιο δυνατός ήταν ο Κοσκοτάς. Μια απόφαση περιμένω από τις 31 Ιουλίου για το Ολυμπιακό, ακόμα να βγει. Πού να βγει αυτή? Τι έγινε, δεν έβγαινε. Έβγαινε. Σε 50 χρόνια. Κάτσε. Ρε το πιπί. Μαζί με την τέτοια θα εκδικαστούν. Μαζί με τη δικιά σου για την πολυδιοκτησία θα κάνει και τις... πώς έγινε αυτό? Η Ξάδη πώς πουλήθηκε για αυτό που λες? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι τα λες εμένα, το δικαστήριο θα πει. Άμα ήταν δικιά μας δεν τα πουλιότανε. Ρε εσύ μην κάνετε τους. Κανείς δεν λέει ότι ήταν το Σαβίδι η Ξάδη. Έτσι που λένε οι δικηγόροι. Δεν λέει κανείς ότι ήταν. Τι λέει, ήταν μεγαλομέτωχος της Ξάνθης ο Σαβίδης? Λέει ότι είχε έναν. Δεν λέει αυτό. Συγγνώμη. Όχι, γιατί δεν λέει αυτό, ρε φίλε. Δεν λέει αυτό, φίλε. Η κατηγορία δεν είναι ότι είχε ο Σαβίδης τις μετοχές της Ξάνθης. Η κατηγορία είναι. Τώρα πώς πουλήθηκε. Όχι, ρε φίλε. Τώρα πώς γίνηκαν οι μετοχές. Ναι. Ήτανε για το Ανιψιό. Ανιψιός ήταν αυτός. Ό,τι ήταν, ναι. Και Ανιψιός δεν ήταν, ρε Γιάννη. Πώς έγινε μεταβίβαση? Τι εννοείς μεταβίβαση? Υπέγραψε ο Ανιψιός και έγινε η μεταβίβαση. Έβγαλε τα φράγκα, πήρε αυτό που ναι, πήρε δηλαδή. Αυτή που η Μαρούπα, ο Αρκούδας και ο Μπούδας από εκεί από το Πειραιά που ήταν επιτροπή, πώς δεχτήκαν να γίνει μεταβίβαση? Πώς γίνει, υπάρχει τίμημα που γίνεται? Προφανώς, έχω την εντύπωση ότι δεν το είχαν ψάξει τόσο βαθιά. Έτσι πιστεύω. Θέλανε να ρίξουν το ΠΑΟΚ, στήσανε μια στημένη δουλειά, να ρίξουν το ΠΑΟΚ έξω και τη Ξάνθη. Όλες. Και τόλμησε να τους πάρει δύο φορές χ. Πάντως αυτό που λέγουμε και είναι το αυτονόητο, ότι δηλαδή πριν ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα όλες οι δικαστικές υποθέσεις έπρεπε να είχαν τελεσιδικήσει. Δεν έγινε φυσικά. Για άλλη μια φορά. Τις αφήνουμε και υπάρχουν εκεί. Να δώσω και μια ευχή για αύριο. Δώσ' την. Δώστε. Υποστηρίζω Κόλο. Καλά κάνεις. Αυτό έλεγε. Φυσικά. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Τι ήθελε. Αυτό έλεγε να υποστηρίζεις τον Άρη. Δεν είμαστε καλά. Δεν θέλουμε.
Καλησπέρα. Λοιπόν. Ναι, θα. Μα δεν θα ήταν αλήθεια αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Γιάννη, είναι και ο Ζάχος εκεί. Είναι, Τζίμι, είναι. Τζίμι, ρε, ο Άκης είναι. Ο Άκης, γεια σου Άκη, γεια σου ρε Άκη. Άκη, Άκη μου ήρθε ένα ωραίο, θα το πω. Δεν θυμάμαι ποιος την προηγούμενη εβδομάδα. Παοξίστε μάλλον ήταν ο φίλος. Λέει, ο Άκης είναι από τη Γαλλία, συνήθως από τη Γαλλία, δεν μας παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή Παρίσι έλεγες κιόλας, Παρίσι. Είναι από το Παρίσι, Άκης. Για τον κωδικό. Μπορεί να ήταν και εκείνη η μέρα με τον κωδικό. Όχι. Μου λέει, άρα ο Άκης παίρνει από το Παρίσι, άρα είναι Παριζάκι. Εγώ το έγραψα αλλού αυτό. Πετυχημένο ήταν. Ήταν ωραίο. Ωραίο. Έγανε Παρίζα και έγραψε ότι αν ήταν από το Παρίσι θα τη λέγανε Παριζάκι. Παριζάκι. Ήταν πολύ καλό, ωραίο. Δηλαδή γέλασα και έλεγα θα το πω, όλο το ξεχνούσα. Τώρα το θυμήθηκα που βγήκε έτσι. Πάμε. Λοιπόν, επειδή για τον προηγούμενο από τη Γερμανία ρώτησε για τον Ένικ. Ναι. Ο Γιάννης το ρώτησε. Εγώ τον ρώτησα. Ο Γιάννης το ρώτησε, ρε. Ναι, και είπε δεν τον ήξερε. Ναι. Και λέω εγώ, όταν ήρθε ο Σασία στην Ελλάδα, τον ήξερε κανένας. Πέπε Σασία, όχι βέβαια. Κανένας. Μήπως θυμάται κανένας τι έκανε. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Ο Σασία βρήκε μια ομάδα πολύ έτοιμη, έτσι. Είχε δουλέψει. Ο Τσατσεύσκι τότε πάνω σε αυτό. Ομαδάρα είχε φτιάξει. Ήταν ομαδάρα είχε φτιάξει ο άλλος και αυτός απλώς ήταν ο τυχερός που την πήγε εκεί που την πήγε. Με Πέπε Σασία ο Άρης πήγε στους 16 του UEFA, έτσι. Έτσι ακριβώς. Να λέτε και κάτι άλλο για να ακούν και κάποιοι άλλοι από δίπλα. Ότι μέχρι σήμερα το ρεκόρ του Άρη 17 αγώνες του Χαριλάου, 17 νίκες δεν το έχει κανείς. 20. Κανείς δεν το έχει σπάσει μέχρι σήμερα. 20 είναι. 24-25 είναι. Όχι, είναι 28. Παιχνίδια. Όχι, άλλο λέει. Δεν λέει τα ευρωπαϊκά, λέει Τσατσεύσκι. Α, για Τσατσεύσκι λες. Ναι. Ήτανε. Άκουσε με. Τρία μάτς ήταν τη μία χρονιά. 17 ολόκληρα τη μία χρονιά. 20 και 4-24. Τι λες ρε φίλε, Τσατσεύσκι δεν μας λες. Για τον Τσατσεύσκι δεν μας λες. Άλλο σου λέω ότι το ρεκόρ 17 μάτς στην έδρα. Ναι. 17 νίκες. Δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Το έχει κάνει, είδες που κάνει. Το έκανε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Είδες που δεν τα ξέρεις. Τι έκανε ο Ολυμπιακός, έχει 17 νίκες. Βέβαια. Και η ΑΕΚ. Πρώτα η ΑΕΚ και μετά ο Ολυμπιακός. Μετά από μας βέβαια. Μετά. Ο Άρης πρώτος. Ο Άρης το έκανε. Τα χαμάτα, τα κατάκα τον έκανες. Δεν ξέρω τα χαμάτα, πώς το λένε και τα λοιπά, για τη Ξάνθη που έλεγε. Mm. Που είναι καθαρή η Ξάνθη. Καλά, δεν είναι. Δεν κάνει να το συζητάμε σήμερα. Έτσι. Θα πρέπει να τους αφήσουμε να γιορτάσουν την νίκη τους, γιατί η ευχή μου έπιασε από ό,τι είδες. Έδωσες ευχή, φίλε, δεν το ξεχνάω εγώ, είναι στα μείον σου αυτό, να ξέρεις. Να ξέρεις. Εντάξει, έπιασε όμως. Έπιασε. Όσο για τη Ξάνθη, θέλω να του πω, αφού ήταν καθαρή, γιατί δεν πήγε ούτε στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ να δικαστεί και έπεσε. Ούτε στο ΚΑΣ. Αφού ήταν καθαρή, έτσι. Γιατί δεν πήγε και κάθισε και έπεσε. Γιατί δεν πήγε στο ΚΑΣ. Εγώ πάντως. Αυτή να μας πει. Εγώ ξέρω ότι όταν σε καταδικάσουν μια φορά άδικα, προσπαθείς να βρεις το δίκιο. Πας στο εφετείο, πας κάπου. Αυτοί δεν πήγαν πουθενά. Μπορεί να μας, πει γιατί, για ποιο λόγο. Δεν πήγανε στο ΚΑΣ. Και να το ρωτήσω και κάτι άλλο. Την υπόθεση με το Φασίδη την ξέρει που είπα και προχτές. Δεν την ξέρει. Πήγαν και πήραν έναν παίκτη λοιπόν που ήταν τραυματίας 2 χρόνια. Πληρώσαν 500 χιλιάρικα. Έτσι. Ούτε καν ανακοινώσαν τη μεταγραφή. Τίποτα. Και τον αφήσαν και στην Ξάνθη πάλι δανεικό. Και αν ανοίξει σήμερα το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ο Φασίδης είναι στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αυτά τα ξέρει αυτός. Μ' αρέσει που δεν θα έλεγες είναι γιορτινή μέρα. Είναι γιορτινή μέρα. Άμα δεν ήταν γιορτινή, θα πετούσες 2 όλμους στην Τούμπα. Με συγκλείσανε λίγο. Ναι, μπράβο, Άκη. Μπράβο. Εγώ μαζί σου είμαι πάντα. Θέλω την άλλη φορά. Εγώ μαζί σου δηλαδή, είμαι. Δηλαδή θα εύχονται να τους. Να μην τους ευχηθείς να προκριθούν, κατάλαβες. Την άλλη φορά αυτό θα λένε, να ξέρεις. Αυτά γιατί δεν τα λέει και βγαίνει και ο συνέτερός σου εκεί πέρα και κάθε μέρα συνέτερος. Εντάξει, αυτό θέλει να πει, αυτό λέει. Είπαμε. Και αυτός σε εμπόδισε κανείς να τα πεις. Είπαμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, απλά εμπεριστατωμένα. Κοσμία και έτσι. Πάντα με επιχειρήματα. Εντάξει.
Λοιπόν. Δεν νομίζω να παραφέρθηκα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κοσμιότατος ήσουν. Λοιπόν, για το συνέτερό σου. Δεν συνέτερο, συνεργάτη εδώ στο ραδιόφωνο. Συνέτερο. Δουλειά έχουμε. Κάπου με κρουλιάζει ο συνέτερο με ρετσίνε για την νίκη χθε το βράδυ. Ποια δουλειά σε ψήνει ότι είναι. Μ' αρέσει που είναι και μ' αρέσει που είναι και η κρίση του ραδιοφόρου και τα λες, να ξέρεις. Πού να μην ήταν, καλός άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ακή. Καλό σου βράδυ. Γεια σου, Αργιανάκη. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Πού να μην ήταν τέτοιο, να μην χαλάσει το γιορτινό κλίμα. Έτσι. Εννοείται. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα. Κώσταν Μαχάιμ. Ο Γιάννης, ο Γιάννης. Γεια σου Κώστα. Πες μας τώρα την πρώτη ερώτηση που θα σε κάνω και θα σε αφήσω να μιλήσεις το χρόνο που πρέπει να μιλήσεις. Θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για τον Άμπελ Φερέιρα. Η ίδια. Ο άμα αρέσεις. Ήταν κατά του Φερέιρα, κατάλαβες. Και συνεχίζει να και είναι. Συνεχίζει να είναι κατά. Νομίζω ότι... Κώστας από το Μαχάιμ. Κώστας από το Μαχάιμ, πάω ξέρεις. Και μπορεί να το επιχείρημα, θα ξέρεις, εγώ πάντα μιλάω. Πάμε, 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 βέβαια. Άκουσα με Ζάχο. Ναι. 100 παιχνίδια λάθος, 100 ναι. κριτικές έκανα. Ναι. Είδαν όλοι οι δημοσιογράφοι ένα παιχνίδι καλό και τα βάλαν... Τα ξεχάσανε. Εχθές πάντως Κώστα ήταν φορμαρισμένος ήταν έτσι χθες. Ο προπονητής έτσι. Ναι βέβαια. Αυτό όμως θα το δω σε 3-4 παιχνίδια. Θέλει διάρκεια σου λέει ο Κώστας. Διάρκεια λέει. Κοίταξε, θα σε πω δύο πράγματα. Εγώ Αργιανός σήμερα θα σε πω δύο πράγματα που έκανε αυτός ο συγκεκριμένος προπονητής. Γιατί πραγματικά. Πρώτον, πέταξε απ' έξω όλοι. Τη Γερουσία που για μένα ήταν Μάτος, Βιερίνιες, ιστορίες όλους αυτούς mm-hmm. και καθιέρωση παιδιά 18χρονα και 19χρονα και 20χρονα τα οποία δεν θα βλέπανε ποτέ με τον άλλον προπονητή σας με δεκάδα. Μέσα μαζί είμαστε. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Άρα λοιπόν ο συγκεκριμένος προπονητής δούλεψε. Θα το δούμε. Θα δούμε, θα δείξει αποτελέσματα. Θα δείξει για τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδος, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, μπορώ να πω αυτό που θέλω τώρα. Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Εσύ πήρες τηλέφωνο, βεβαίως, ό,τι θες. Εμείς τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις, Ζάχο, εγώ ένα χρόνο που παίρνω στη δικιά σου παρέα. Ποτέ μου, μα ποτέ μου δεν έχω προσβάλει κανέναν. Πάντα έχω okay. το καλύτερο για όλους. Όμως θα σου πω μια παλιά πανδημία. Πάμε. Εμείς στα χωριά μας, γιατί και εγώ σε ένα χωριδάκι μεγάλο σε Θεσσαλονίκη, αλλά και mm-hmm. σε ένα χωριό. Και είμαι και μια ηλικία που από τους παππούδες μου άκουγα. Χίλιοι καλοί λέει χωρά σε ένα τραπέζι, ένας στραβός μπορεί να τα ναι, καταλαβαίνω μαζί σου. Ναι, δεν διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε. Και το θέλω αυτό παράδειγμα για πού, χωρίς να θέλω να το προσβάλλω τον άνθρωπο γιατί δεν τον ξέρω. Ναι. Αλλά με τα λεγόμενα του, λέγεται Πίπης. Ο? Για το Σπύρο λέει. Α, ο Σπύρος. Ναι, εντάξει, ο Σπύρος είναι Ολυμπιακός. Θέλει... Όχι, το λέω με επιχείρημα και αυτό θα σου εξηγήσω πώς. Δες πόσο καιρό βγαίνει και ναι. κάνει σιγά σιγά την εκπομπή, τη δική, ναι. τη δική σου, που είναι μια πανέμορφη εκπομπή, με ωραία επιχειρήματα, πώς συνέχεια σμπρώχνει, πώς λέμε το συζητάνιο, ναι, να μας την κάνει σε στήλα Αθηναϊκή. Ξέρεις τι, καταρχήν να ξέρεις ότι δεν μπορούμε, το είπαμε και προηγουμένως, πριν κάποια δευτερόλεπτα, δεν μπορούμε να κλείσουμε κανένα που δεν βρεις δεκαετία. Όχι, και δεν ζητάω να το κλείσεις. Όποτε έχει ξεπεράσει. Εγώ θέλω να ακούω και να μπορώ να το αντιμετωπίζω. Εντάξει, δεν θέλω να πω πίσω να λέω τίποτα. Εντάξει, εγώ εντάξει. θέλω να τον ακούω. Οκ. Okay. Ας ακούσαμε, Κώστα. Ακούσαμε, ένα αυτό και ένα ακόμα θέλω να πω. Πάμε. Μία ερώτηση τελευταία προς το φίλο μου τον Άγκη. Ναι. Μία ερώτηση. Την επόμενη φορά που θα βγει, ναι. να μου πει τι γίνανε εκείνα τα χιλιαρικάκια στην αρχή της περίοδου που ακόμα κανένας δεν ασχολείται. Και ξέρω ότι ο Ζάγος θέλει πολλές φορές να πει, αλλά ξέρω ότι... Το κρατάς και κάποια στιγμή θα βγει. Γιατί οι αρχαίοι έλεγαν ότι δεν κρυπτών από τον ήλιο. Ωραία, Κώστα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Αλλά να μας το πεις μετά τον Άγκη. Okay. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά. Γεια σου, Κώστα. Καλή επιτυχία αύριο, Άγκετε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Το ξέρεις ότι το λέω. Το ξέρουμε ότι το εννοείς. Να σε καλά. Να σε καλά, ρε Κώστα. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε, βέβαια. Εντάξει, okay. εντάξει. Άστο είναι φίλος εκπομπής και πολύ τακτικός. Οπότε πολύ μπορούμε. Ωραία. Μπει τώρα γίνεται πανικός πραγματικά με τις... και θέλουμε να πούμε κι εμείς κάποια πραγματάκια πριν τις 12 και μας πιέζει ο χρόνος. Πάμε στον επόμενο φίλο και θα το λύσουμε. Διάλειμμα θα κάνεις ή θα πας. Πώς θα κάνω διάλειμμα. Να κάνω διάλειμμα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Και ο φίλος μας ο Πόστος. Καλώς ήρθες, Ιωάννη, στην εκπομπή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
Στην Ελλάδα, Ζαχαρία μου, όλα κρατάνε τρεις μέρες, όλο το γεγονότο το μεγάλο. Αυτό είναι ίδιο χαρακτηριστικό της φυλής μας. Ναι. Δεν μου λέτε, όταν πήγε στην ΕΕΑ και βγήκε η απόφαση, με πόσους πόντους τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ? Με μείον 7. Η Ξάνθη? Μείον 12. 12. Διέτη? Η Ξάνθη είχε και ένα ακόμη θέμα, τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Τι είχε θέμα ήτανε? Ότι δεν είχε, το θυμάμαι, θα σας το πω τώρα λίγο μπεκαλίστη κατά το πω, ότι δεν είχε δηλώσει την αλλαγή... Το μετεχολογίου. Κύριε Βασίλη, τι κάνετε εδώ στον αέρα αυτή τη στιγμή? Κύριε Βασίλη, καλώς ήρθατε, αγαπητέ μου Γεωργία. Έχετε ευκαιρία να δώσετε τη φωλιά να ξεφωνήσετε τον ΠΑΟΚ? Θα τα πούμε, κύριε Βασίλη. Εμένα με βγάζεις εκτός, γι' αυτό το λέω τώρα στον Ζάχο. Καλά κάνετε, κύριε Βασίλη, μπράβο. Μαζί σας είμαι. Λοιπόν, η Ξάνθη είχε καταθέσει, λοιπόν, γιατί για την Ξάνθη μιλάμε, δεν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, ένα πλαστό μετεχολόγιο. Διότι ήταν το παλαιό της. Ναι, δεν είχε ενημερώσει την καινούρια. Ενώ είχε αλλάξει, ναι. Ναι. Δεν είχε χαλάσει το φάξ. Πέρασε διόρια που έπρεπε να το είχε. Και δεν πέρασε και ο δικηγόρος, είχε ένα ραντεβού. Mm-hmm. Είχε χαλάσει το καλτσόν του, δεν πρόλαβε την ΕΠΟ. Ναι. Και ήταν το παλαιό καταταθειμένο. Λοιπόν, όταν γίνεται αυτή η τιμωρία και ο ΠΑΟΚ προσέφυγε στο ΚΑΣ και η Ξάνθη, γιατί δεν πήγε στο ΚΑΣ? Διότι όταν ο ΠΑΟΚ δικάστηκε στο ΚΑΣ και το έστειλε πίσω στην υπόθεση στην Ελλάδα να δικαστεί, mm-hmm, την ίδια ώρα ο κύριος Πανόπουλος και συναυτό άλλαξαν το μετεχολόγιο στη Ξάνθη. Το καταλάβατε? Οπότε δεν μπορούσαν να πάνε, ας πούμε, λέτε, αυτό λέτε? Μα αν πήγαινε, θα πήγαινε παλικάρι με το μετεχολόγιο που φαινόταν ότι υπήρχε εμπλοκή οικονομική με τον ΠΑΟΚ. Άλλαξε το μετεχολόγιο για να τη μεταβιβάσει. Mm-hmm. Και γι' αυτό την δέχτηκε η Επιτροπή. Όπως άλλαξε και έδρα. Ψάξτε το και βρείτε το Μάρτιο. Από το Μάρτιο εκεί έχει μας... αλλάξει. Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Βασίλη. Εκεί που μας κλείσανε μέσα και δεν έβγαινε κανένας έξω χωρίς SMS. Στο lockdown λέτε. Στο lockdown. Ακριβώς. Άλλαξε και το μετεχολόγιο και την έδρα της. Η Ξάνθη, για την Ξάνθη. Για να πεμπλακεί φυσικότατα. Mm. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, κύριε Βασίλη, εγώ θεωρούσα ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, που το προσέφυγε στο ΚΑΣ, αυτόματα αυτός είναι παρέσυρε και την Ξάνθη. Δηλαδή, σαν μία υπόθεση ήταν αυτό. Δεν ξέρω πώς διαχωρίζονται οι υποθέσεις. Δύο ανεξάρτητες ομάδες. Ναι, δύο ανεξάρτητες ομάδες, αλλά μία υπόθεση όμως, και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός κατηγορεί ότι ο ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. Δεν κατηγορεί τον ΠΑΟΚ μόνο. Και την Ξάνθη. Μα η Ξάνθη, σου είπα, όταν ο ΠΑΟΚ προσέφυγε, η Ξάνθη άλλαξε μετεχολόγιο. Ωραία, εντάξει, αυτά είναι νομική στην κατάσταση. Διότι υπήρχαν διεργασίες ότι η Ξάνθη θα πουληθεί. Ναι. Το είχε ανακοινώσει ο μεγαλομέτοχος, βρήκαν αυτό τον Σαραίο, ο οποίος κατοικοέδρευε χρόνια στην Αυστραλία, mm-hmm, και τον φέρανε στην Ξάνθη και αγόρασε την Ξάνθη. Ωραία. Έτσι, όχι, γιατί πολλοί απορούν γιατί έγινε δεκτή η μεταβίβαση. Διότι απλά άλλαξαν τα στοιχεία. Ωραία. Το καταλάβατε? Μάλιστα. Και επειδή η Ξάνθη και αυτή την έννοια έγινε να μεταβιβαστούν και, mm-hmm, γι' αυτό δεν προσέφυγε, δεν ήταν τα χρήματα. Δεν νομίζω κανείς έλεγε για τα χρήματα, εντάξει. Όχι, πολλοί είπαν ότι ή το ακριβό το... Η παράσταση που κάνεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή. 50 με 100 χιλιάδες. Και η Ξάνθη δεν είχε τα χρήματα. Δεν ήταν για τα χρήματα. Δεν ήταν τα χρήματα. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν ήταν τα χρήματα. Και αν δεν, όταν είσαι, είναι τόσο σοβαρή η υπόθεση, τα βρίσκεις τα χρήματα. Δηλαδή λέτε εσείς τώρα για να καταλάβετε. Τα ραδιόφωνα και το ίντερνετ είναι για ανθρώπους για να αποπροσανατολίζουν τον υπόλοιπο κόσμο. Ή παραλείποντας ή προσθέτοντας κάτι σε μία ιστορία. Αυτό κάνανε και με τη Ξάνθη και βγήκανε και δικηγόροι και πανηγυρίζανε και άλλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ιδού οι απόδειξες, είμαστε καθαροί ως περιστερές. Ενώ ήταν η κολυβήθρα του Σουλάμ, ξέρετε, είναι κλειστή. Από τότε που στο Βόλιο και ο Χριστός έκλεισε και η κολυβήθρα. Ωραία. Και πήγαν να τα εξαγνήσουν. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και για να μην νομίζουν ότι όλος ο κόσμος, επειδή λείπει τον καζόν από τους κήπους, ότι τρώνε χόρτο όλοι. Και είναι απλό να το επιβεβαιώσετε, να το δείτε δηλαδή.
Να ρωτήσω η πρώτη κάτι. Τιμωρία των μείων 5 και έγιναν το συνολικό 12, από που ήταν ανεξάρτητα, πώς γύρισε πίσω το παλιό δικτυωσιακό καθεστώς και ξαναγύρισε πάλι στο παλιό πίσω. Άρα, για να γίνει μεταβλήση. Λέτε το εξής όμως τώρα, ότι με το παλιό ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν μπορούσε να πουληθεί η Ξάνθη. Φυσικά, πώς θα πουληθεί. Γιατί. Δεν μπορούσε. Διότι με το παλιό. Αγόρι μου ήταν η απόφαση που ήταν η ΕΕΑ. Ορίστε. Δεν μπορεί η Δημένα και η Δηλητέρα να μετέχουν οικονομικά με εξτρέ τραπέζες κατεχειρωμένα και επιβεβαιωμένα από την Επιτροπή αμέσως των τραπεζών, γιατί ξέρετε αυτός που προεδρεύει και έχει το ρόλο του εισαγγελέως. Το τηλέφωνο σας διακοπές κάτι, κάνει. Κάτι έγινε στο τηλέφωνο, δεν σας ακούμε. Μας μπλοκάρανε. Όχι, να παράσεις το πήγε, τώρα καθαράστε. Λίγο καλύτερα, τώρα συνεχίστε και να κλείσουμε με αυτό. Διότι ευρέθηκε ότι υπήρχαν υπόγειοι λογαριασμοί. Ναι. Οι οποίοι προέρχονται από τη Βιλτέρα και τη Δημέρα. Τη Βιλτέρα δεν την ήξερε κανένας. Επανήστηκαν σε αυτά τα έξτρα. Που επηρέαζαν το ποσοστό κίνησης των κεφαλαίων στην ΠΑΕΞΑΝΘΗ κατά 30%. Τι ήταν αυτές οι διαδρομές και για από πού έρχονταν αυτές οι διαδρομές. Και δι' αυτό αν ενθυμίστε είχαν κληθεί αυτές οι δύο εταιρείες, οι οποίες και δεν παρουσιάστηκαν, και όταν παρουσιάστηκαν οι δύο δικηγόροι δεν έδωσαν σε κανένα περαιτέρω στοιχείο εις της υπηρεσίας. Ναι, άρα εμάς υπήρχε, άλλα μας υπήρχε, είπατε, γεια σας θέλουμε. Αυτό με λέτε τώρα, ότι υπήρχε θέμα όμως, αυτό δεν λέτε. Σαφέστατα υπήρχε θέμα. Το οποίο εσείς δεν διελευκάνθηκε. Δεν διελευκάνθηκε αυτό. Αυτό τώρα τι θα κάνει η Επιτροπή που επιστράφει πίσω. Ωραία. Θα ξαναεξεταστεί λοιπόν το θέμα. Απλά το ΚΑΣ πήρε τα χρήματα, το Ευρωπαϊκό ΚΑΣ εννοώ, πήρε ακριβώς τα χρήματα, ένιψε τα σχήρας του, βεβαίως, γιατί είναι ένα προδιαιτητικό. Και λέει, βγάλετε εσείς τα μάτια μόνοι σας. Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν γιατί πήγαν στο ΚΑΣ, χωρίς απόφαση από εδώ. Δεν λειτουργήσε, δηλαδή δεν βγήκε απόφαση εφετειακή. Έπρεπε να βγει και για να πας στο ΚΑΣ έπρεπε να είχαν αυτό απόφαση. Αυτό είναι το δεύτερο ψέμα. Όταν ο κύριος Γραμμένος έκανε το πραξικόπημα στην πρώτη εμφάνιση του Ευγενάκη στη Βουλή, όπου πήγαν να περάσουν ότι οι πλειοδεικτησίες δεν εφίστανται και δεν τιμωρούνται, και το πήρε χαμπάρι τυχαία ένας γραμματέας ότι δεν ήταν μέσα στο αρχικό νομοσχέδιο και το αποσύρανε, τότε άρον-άρον, δείτε εκείνον τον Αύγουστο την ΕΠΟ τι έκανε, διέγραψε την ναι ποινή από το ποινολόγιο με μπλάνκο σας παρακαλώ, ούτε με καινούργια σελίδα, και έστειλε την απόλυτη εξουσιοδότηση περί πολυδεκτησίας στην ΕΕΑ. Δι' αυτό όλοι βγαίναν και λέγανε ότι είναι δεσμευτική η απόφαση. Διότι εκείνο τον κογκλάβιο της ΕΠΟ ήξερε ότι το έκανε και έκανε τη μούγκα. Ωραία. Κύριε Βασίλη, επειδή έχουμε διάλειμμα, δεν κάναμε εδώ και μία και ώρα, πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον κύριο Συμπέθερο. Έρχεται και άλλη φορά να μην κυνηγάει έντομα και να φτιάχνει εκπομπές. Ωραίο. Υπάρχει και DDD, άμα δεν το ξέρει. Μπα, με σκούπες εδώ, το καθάρισε. Τίποτα. Ξέρω, άκουσα και τον μπαμ, κάτι γλέπετε κάτω. Είχε πάρει δύο πόδια. Πρώτα τρία πόδια, εσύ είπες να τα αποδαρούσα και πήγαινε λέγοντα. Έτσι, ακριβώς όπως τα είπατε. Σας χαιρετώ. Κλείστε τον, κλείστε τον. Εκπομπή έκανε. Ποιος κάνει εκπομπή, εσείς ή ο Βασίλης. Κλείστε τον Συμπέθερο. Με το τηλέφωνο το οποίο δεν το έχει φορτίσει. Ζαχαρία, εσένα το λέω. Εγώ τι φταίω. Εσύ φταίς. Πώς να το κλείσω, μια χαρά μιλάει ο άνθρωπος. Δεν το κάνω. Ω, σας παρακαλώ. Έλα, φίλε μου, τελευταίος πριν πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια χαρά. Συγγνώμη, κρατήσαμε λίγο περισσότερο τον κύριο Βασίλη. Σας ζητάμε συγγνώμη. Πάμε δεν πειράζει, κύριε. Δεν πειράζει. Σας ακούμε. Από Βανκούβερ. Ναι. Το όνομά σας, αν θέλετε. Αγεσίλαος. Έλα, Αγεσίλαος, σε ακούμε. Από Βανκούβερ, Καναδά, ωραία. Δουλεύω χρόνια να πούμε σερβιτόρος. Ναι. Και έχω ακούσει ότι υπάρχουν σερβιτόροι που μπορούν και αγοράζουν ομάδες. Εντάξει, είναι ο Σπύρος. Έχω μαζέψει μερικά λεφτά. Θέλω να πάρω την καλαπανιά. Φτάνει. Μόνο παλάκι. Το είπες και το κοσμητικό επίδετο. Μ' άρεσες.
Το είπες, όλο λέει. Συνεχίζει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μας μείνει ένα τεταρτάκι. Δεν θα πάρουμε γραμμές γιατί δεν είπαμε αυτά που θέλαμε να πούμε, έτσι. Έτσι κι αλλιώς μετά έρχεται και ο Γιώργος Αγόρας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, πιστεύω. Λοιπόν, βλέπω είναι και 35 και το διάλειμμα είναι και μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά σχολιασμός για το παιχνίδι, έτσι τα τελευταία, αυτά που θέλαμε να πούμε για το αυριανό παιχνίδι του Άρη. Θα διαβάσω και τα μηνύματα, έχω εδώ κάποια μηνύματα φίλων. Και φυσικά θα κλείσουμε την εκπομπή, τη μαραθώνια, τρίωρη εκπομπή, ξέρεις αυτά τα... Τα έχουμε ξανακάνει αυτά. Ναι, καλά, και περισσότερο κάναμε. Οπότε... Πόσμαν είσαι, πόσμαν είσαι. Ναι, φίλε, εννοείται. Πάμε στο διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Πού να τα ακούσει αυτά. Κούμπα, κούμπα. Ζουμπαέ. 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 Ακομπαέα. Λοιπόν, κάτσε να πάω λίγο πρώτα πριν πάμε σε αυτά που θέλουμε να πούμε. Κλειστές οι τηλεφωνικές γραμμές, μην μπαίνετε, είναι έτσι και αλλιώς παρά 20. Να πούμε δύο πραγματάκια που θέλαμε έτσι και να πούμε, γιατί μας πήραν οι γραμμές Σβάρνα, ο κ. Βαρασάικ, έτσι, μην τελαθούμε. Λοιπόν, κάτσε να δω από πού πάμε. Ο Νίκος μου λέει, Ντρούλινγκ, σαν να είπα, μην παίρνετε παιδιά τηλέφωνο, εντάξει. Προς 2007-2008, αν θυμάμαι καλά, στο κύπελο Γαλλίας ακουγόταν στη μετάδοση ο διαιτητής κανονικά. Άκουγες, έλεγε στον παίκτη ότι έκανες αυτό, τρώσε κίτρινη κάρτα. Παιδιά, πάμε, παίξτε μπάλα, έτσι πρέπει να είναι. Ναι, αυτό είναι άλλο που λες. Εμείς λέμε για την ενδοεπικοινωνία του διαιτητή με το VAR. Αυτό που λες είναι άλλο. Διαφορετικό, φίλε μου, το 2007 λέει κιόλας, έτσι, ναι. Φαίνεται, είχαν πολύ μικρόφωνα πολύ κοντά. Δεν ξέρω αυτό με τις κάμερες από πάνω που είναι και μπορούσαν να ακούνε. Δεν μπορώ. Ή να είχε ο διαιτητής μικρόφωνο μαζί του. Λίγο δύσκολο. Πώς ακουγόταν αυτό. Ναι, και εμένα αυτό με κάνει. Για το 7 και 8 που μιλάει. Εντάξει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Κλάντεμπεργκ ξεκίνησε και φαίνεται ότι ο άνθρωπος. Δυναμικά ξεκίνησε. Ξεκίνησε και φαίνεται ότι δεν τον ενδιαφέρει. Όχι να ευνοήσει κάποιον. Και επαναλαμβάνω, μας φαίνεται κάτι αυτό, αλλά είναι τα αυτονόητα. Δεν κάνει κάτι εξωπραγματικό. Παιδιά, πρέπει να ακούγονται το τι λέει ο διαιτητής με το VAR. Δεν είπε κάτι. Δεν έβγαλε, ξέρω, κανένα φάρμακο. Και τι είναι τα μυστικά του κράτους, δηλαδή, ναι. Δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Δεν έβγαλε κανένα φάρμακο, ξέρω εγώ, που γιατρεύει την άνοια από τώρα που είμαστε. Το αυτονόητο είπε. Τέλος πάντων. Και μας φαίνεται το αυτονόητο, έχουμε φτάσει να μας φαίνεται το αυτονόητο μεγάλο. Κατάλαβες. Και μπράβο του για να συνεχίσει έτσι. Και ο κόσμος, τουλάχιστον αυτός που έχει δύο δράμια μυαλό. Θα είναι μαζί του. Θα είναι μαζί του και θα καταλαβαίνει, όπως λέει και ο Νίκος ο φίλος μας. Συμφωνώ, λέει, για Ντούντα. Συμφωνεί, λέει, ότι αυτό που λέω για τον Ντούντα και τον Ξαθό. Εντάξει, αυτά είναι απόψεις, φίλοι μου. Ο Λευτέρης. Θα έλεγα Λευτέρης από Γερμανία, αλλά μετακόμισε Ελλάδα πλέον ο Λευτέρης. Οπότε δεν είναι στη Γερμανία, είναι πλέον στην Ελλάδα. Ακόμη δεν τον είδαμε, βέβαια. Καλησπέρα, Ζάχο. Και ο πώς μας στα γερμανικά λέγεται πώς μποτέ. Πώς μποτέ. Πώς μποτέ. Όχι Κοσμοτέ, Ποσμποτέ. Ποσμποτέ ή Ποσμποτέ ή Ποσμποτέ. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Ποσμποτά. 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 Ζάινεσβούχτεν. Ζάινεσβούχτεν. Γέλασα, λέει, με το Μάνο, πρώτο σκόρερ ο Ανδρέας. Μαντσινάτος, με τον τρόπο που το λέει ο Ζαγόρας. Μαντσινάτος. Έτσι. Εντάξει, ο Μαντσίνη είναι ένας ποδοσφαιριστής που εντωμεταξύ το γράφουν πολλά site, ειδικά της Αθήνας, Βραζιλιάνο. Παιδιά, δεν είναι Βραζιλιάνος ο Μαντσίνη. Αργεντινός. Αργεντινός είναι. Έτσι. Πληρώνεστε κιόλας. Τι να πω. Εντάξει, όταν γράφετε ένα κείμενο, δεν το βλέπετε. Όχι. Δεν το βλέπετε. Εννοείται. Δεν το βλέπετε. Λοιπόν, ο Νεκτάριος. Ωραία, ρε φίλε, Νεκτάριο, στην αρχή το έγραψες. Τον Καρέρα, πώς τον βλέπεις του Βόλου. Ποιο να? Τον Καρέρα. Ποιος είναι ο Καρέρα? Του Βόλου. Προπονητής. Όχι, ποδοσφαιριστής. Δεν είδα τον προ... Το σχολιάζαμε προχθές για έναν Φεράρι, άκουσα καλά. Αυτό, λόγια. Συγγνώμη. Λάθος. Ο Φεράρι. Φεράρι. Τι είναι αυτός? Αργεντίνος κι αυτός. Ποια θέση παίζει, ρε? Εκεί που παίζει ο Ματσίνη. Εντάξει, χειρότερος αποκλείεται να είναι. Λοιπόν, δεν τον είδα, αλλά χειρότερος να είναι. Φιλαράκι, πήρε την μπάλα, ναι, προχθές με τον, ναι, Ατρόμητο και πέρασε από το κέντρο όσο τον βρήκε μπροστά του. Σέντρα, πάρε βάλε στον πιτσιρικά που έχουν μπροστά αυτοί. Ναι. Για στον πάρα, πάρε να τον πάρεις. Από πέρυσι εγώ τον έχω στα μπάρια αυτόν.
Αυτό έπαιζε και πέρσι ο Φεράρι. Βέβαια. Και πώ δεν τον προσέξαμε εμεί πέρσι και τον προσέξει φέτο. Τι να κάνουμε, ρε Σιντρούλη. Καλά, πέρσι γιατί δεν τον προσέξαμε. Άρα τα μάτια του λαγού, αλλά τι κακουβάγια. Εσύ είσαι κουκουβάγια, λοιπόν. Πέρσι γιατί δεν μα τον είπε. Πέρσι. Έξυπνες, συγγνώμη, ναι. Πέρσι δεν σε φέρναμε εδώ. Δεν σε φέρναμε εδώ πέρσι, γιατί δεν μα είπε για το Φεράρι. Έστω για το Μαζεράτι. Σα είχα πει, φαίνεται, αλλά δεν το σημειώσατε. Ναι, μα δύσκολα. Δύσκολα. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ο φίλος μας ο Νεκτάριος. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Γιατί ο Χρήστανθος από το μεσημέρι είναι φοβισμένος. Θα τους πατήσουμε, πες τους. Πες του. 4-5-1 και τελείωσε. Προφανώς ο Νεκτάριος μας ο Θέλει όταν μπήκε, έκανε τον ντου εδώ, κύριο Τσαλτίδης, και μπήκε στην εκπομπή, την prime time εκπομπή εδώ και του Λίμπερο 107,4. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ο Κοσμάς ο Χάρπη. Γεια σου, ρε Κοσμάκη. Ο Κοσμάς. Είμαι στη δουλειά και πρόλαβα, αλλά με πρόλαβε ο Χρήστανθος. Ακριβώς όπως τα είπε είναι. Εγώ είδα την ομάδα αυτή, έκανε ένα σκάουτινγκ που λέμε. Έκανα ένα σκάουτινγκ που λέμε και είδα ολόκληρο το παιχνίδι. Χωρίς τον κόσμο θα περάσουμε πολύ δύσκολο βράδυ. Αύριο γρήγορη ομάδα δεμένη, ξέρετε, ζητάει μέσα στο γήπεδο και παίζει σαν μια καινούργια κτλ. Καμιά σχέση στον Brad Name. Ωραία. Έβγαινα με κλειστά τα μάτια. Αν με ρωτάς, η πρόξη είναι 50-50. Η δική μου άποψη είναι αυτό. Φυσικά η δική σου. Αν και κόσμο θα έλεγα 70-30. Θα διαβάσει κανένα μήνυμα ή τζάμπα τα γράφουμε. Τώρα το διαβάζω, βρε καρτούν. 50-50 δεν είναι η πρόκριση. Δεν μπορεί να είναι σε μονό μάτς το Χαλάου 50-50 με την Κόλος Κοβαλίνκα. Έστω 51-49 υπέρ του Άρη. Δεν υπάρχει 50-50. Δηλαδή, άμα παίζαμε στη Ρωσία, τι θα μας έλεγες δηλαδή. Καλά είπε ένας, εσύ το είπες. Αν παίζαμε στη Ρωσία, τι θα μας έλεγες δηλαδή. Δεν θα είχε 1% έστω αυτή η ομάδα. Ναι. Που μας λες ότι είναι και τόσο καλή. Να το δούμε. Αν είναι καλή, θα τους δούμε αύριο. Εγώ, όσο καλή και να είναι, πιστεύω Άρης εύκολα, δύσκολα θα προκριθεί. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Έτσι πιστεύουμε, αλλά αυτό ίσως να θέλουμε να το πιστεύουμε γιατί είμαστε κι Άρης. Να μας το δείξουν, όπως λέει και ο. Τα διαβάσαμε τα μηνύματα, κάτσε να δω λίγο και από το. Ναι. Όχι. Πάμε. Λοιπόν, αυτό που σε έλεγα στο διάλειμμα. Οι φανέλες, το ένι και το βοηθό. Αυτό είναι πολύ καλή παρατήρηση. Την έκανα και εγώ. Πραγματικά ξέχασα να το. Είναι ωραία παρατήρηση. Πες την λίγο. Λοιπόν, δεν το φανέλα του. Δεν το βάλαμε και quiz. Αυτό είναι λάθος σου. Γράφει. Έχεις και εμπειρία ραδιοφωνική, είσαι ανεπίτρεπτος. Μπορεί να μου το λες. 12 παρατέταρτο αυτό το πράγμα. Κάνω τώρα, το είδα στις σημειώσεις μου. Εντάξει, τώρα, είσαι άσχετος. Εντάξει. Λοιπόν, μη όμικρον έχει το ένινγκ. Ναι. Του βοηθού έχει αλφαμή. Αλφαμή. Αλφαμήτης θα ήταν. Ποιος το ξέρει. Ομοιόμικρον τι είναι. Όποιος ξέρει να μας τα πει. Ομοιόμικρον ναι. Ναι. Όποιος ξέρει, τώρα μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο για όποιον ξέρει να μας τα πει. Τι είναι η φανέλα μη όμικρον του Ένινγκ. Όποιος ξέρει την απάντηση να μας πάρει, θα τον βγάλουμε. Έτσι ακριβώς. Μη όμικρον είναι του Ένινγκ. Του Ένινγκ. Αλφα μη είναι το βοηθό. Αλφα μη αλφαμίτσο είναι ο Αλέξανδρος Ομανιός. Ομανιός. Φιλαράκι μας. Λοιπόν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι πραγματικά και το είδα σε μια συνέντευξη κι εγώ. Σε μια συνέντευξη προχθές με τη Λαμίκλου. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Α, έχουμε μια γραμμή, ας την πάρουμε το. Για να την πάρουμε, είναι, μας το ξέρει. Καλησπέρα. Γιάννη. Έλα. Πάρ τον και πήγαινε τον μια βόλτα στο πάρκο, για εκεί είναι σήμερα. Ποια Ρωσία ρε να παίζαμε. Εντάξει, εσύ, το ίδιο πράγμα είναι μωρέ και εσύ, Ρωσία, Ουκρανία. Ένα κράτος ήταν πριν λίγα χρόνια, σιγά. Μεγάλη διαφορά. Εσύ δηλαδή. Τον διόρθωσα. Περίμενε. Ουκρανία, εσύ δηλαδή, αν έχει κανένα μωρό και είναι δηλαδή έτσι. Τι θα πει. Από τη Ρωσία ή από την Ουκρανία. Ρώσικα. Παίζει ρόλο. Ρώσικα μιλάει. Ρώσικα μιλάει. Μία Ρώσικα και η άλλη τώρα. Τι σιγά τα ούφο. Έλα σου πω έτω, κάτι. Πάμε. Πες ένα Σκοτσέζο ότι είναι εξάδερφος με τους Εγγλέζους. Δεν είναι το ίδιο. Θα σε σκοτώσει. Όχι, αυτή, όχι. Θα σε σκοτώσει. Την ίδια γλώσσα μιλάνε. Μα εγώ δεν είπα πώς το βλέπουν αυτοί. Είπα πώς το βλέπω εγώ. Φυσικά και αυτοί σε πόλεμο είναι. Και αυτοί. Σε πόλεμο είναι οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς. Εγώ δεν λέω πώς βλέπει αυτοί ο ένας τον άλλον. Εμείς πώς τους βλέπουμε. Σαν ένα τους βλέπουμε. Σιγά. Ένα. Καλά, εντάξει, άμα είναι ένα. Ξέρεις την απάντηση τώρα ή πήρες να μας το πεις. Δεν την ξέρεις. Ποια απάντηση, δεν την άκουσα. Τι ρώτησε. Λέει, του ένικ η φόρμα. Η φανέλα. Η φανέλα αυτό που φοράει, λέει, και όντως. Μη όμικρον. Και του μεταφραστή. Ναι. Του Αλέξανδρου του Μανιού. Μίκαελ. Ένινγκ. Καλά σου λέει. Και ο άλλος αλφα μη Αλέξανδρος Μανιός. Άρε άσχετε. Τον κλείνω. Τον κλείνω. Είσαι μεγάλος άσχετε. Πού σου άσχετε. Έγινα ρεζίλ δηλαδή, στον αέρα για σένα. Και εσύ ρε εσύ το ήξερες και το μας όλεγες. Όχι αλλά τώρα μόλις είπε αμέσως δούλεψε το μυαλό. Ναι. Άσχετε. Κύριε Ζαγόρα να μην ξαναπεράσει. Ήθελα να το βάλεις και quiz. Στο βρήκα κατευθείαν. Όπου μας έκανε ρεζίλ. Μάικλ Ένινγκ. Μάικλ Ένινγκ. Και ο άλλος είναι Αλέξανδρος Μανιός. Αυτό δεν είναι Ένινγκ, ρε φίλε. Ένινγκ. Ένινγκ. Ένινγκ.
Πόπο ρε ζήλη γίνα. Πώς γράφεται με όμικρο, ξεκινάει το ΟΕΝΕΝΚ. Ναι, με τι γράφεται, με ΩΜΕΓΑ. ΟΕΝΕΝΚ. ΟΕΝΕΝΚ λέει. ΟΕΝΕΝΚ γράφεται. Αυτό ήταν σαγωνίστικο. Με ΩΜΕΓΑ γράφεται. Πού είναι να τη σκοτώσω τη βρωμούσα, πού είναι. Έλα πάμε. Η βρωμούσα τελείωσε. Πάμε. Λοιπόν, Πόπο ξεφτύλα, τι κουζίς βάλαμε ρε παιδιά, το αυτονόητο. Θες τα ονόματά τους. Έτσι έγινε ένας διαγωνισμός φανέλας. Όχι, δεν θέλω να πω καθόλου για μπάλα, το αναλύσαμε 10 λεπτά. Όχι 12. Για μπάλα. Τι είναι αυτό. Αυτό δεν είναι αισθητικό, είναι. Για πες, γιατί έλεγα να πούμε για μπάσκετ, κατάλαβα πόσο διάθεση για μπάσκετ. Τι να πούμε. Άμα θες, θα το πούμε. Λοιπόν, έγινε ένας διαγωνισμός φανέλας. Γιατί, ρε παιδί μου, αυτές οι φανέλες εφέτος του Άρη. Ναι. Ιδίως αυτή η μαύρη με το Α εδώ και πίσω. Μας πηγαίνει η καρδιά και τα λοιπά. Ναι, τα λοιπά. Υπάρχει είναι... κράξιμο σχετικό. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τις καλύτερες φανέλες που έχω δει εγώ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα. Ναι, ένα είναι αυτό και η άλλη είναι αυτή η κίτρινη. Τώρα, καταρχήν... αυτή η κίτρινη που φορούσαμε προχθές. Να πω λίγο, εντάξει, ναι. Αυτό φυσικά προς Θεού έτσι είναι δευτερεύον θέμα η φανέλα. Ναι, ναι. Αν και για το εμπορικό κομμάτι, όχι βέβαια. Έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φανέλα αυτή. Εμένα αυτοί που παίζουν τώρα με κίτρινη, η πόλο, καταρχήν γενικά δεν μου αρέσουν εμένα, προσωπική μου άποψη, έτσι θα γελάσω κάποιο, δεν με πειράζει. Και γενικά δεν έχω φορέσει ζωή μου μπλούζα με κουμπί εδώ πάνω. Δηλαδή πόλο αυτέ. Το κουμπί δεν σ' άρεσε. Ναι. Γενικά η δεν φανέλα σαν φανέλα δεν σ' άρεσε. Η φανέλα αυτή είναι σαν να είναι πιτζάμα. Να σου πω την αλήθεια του Άρη. Πιτζάμα είναι αυτή του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ωραία. Ναι, εγώ λέω, σαν πιτζάμα. Είναι. Εγώ λέω ότι αυτή του Άρη είναι καταρχήν σαν φανέλα προπόνηση. Δηλαδή πίστευω όταν το είδα για πρώτη φορά. Διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ. Και οριζόντια. Βρε και ό,τι θέλει διαφωνώ. Την άποψή μου λέω. Όταν την είδα πρώτη φορά. Που κάνανε πριν, λέω, είναι αυτοί που είναι τη προπόνηση και μετά θα μπουν στα πολιτεία και θα βγουν με τη φανέλα. Και βγήκαν με αυτήν. Αυτή είναι η φανέλα. Φανελάρα για μένα. Αυτή είναι η φανελάρα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα σου πω το εξής. Έγινε ένας διαγωνισμός μεταξύ 20.000 ατόμων. Πάνω σε τι θέμα. Που ψηφίσανε από τις ομάδες της Super Link ποιες είναι οι ωραιότερες φανέλες. Κατάλαβα. Στο Λευκό Πύργο θα πάμε. Κατάλαβα. Λοιπόν, ο Γαύρος βγήκε πρώτος σαν καλύτερη φανέλα αυτή που λανσάρει. Ναι. Με 23% πήρε περίπου 4.500 ψήφους. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεύτερος, 3.800 και κάτι. Βγήκε με 20%. Βγήκε τσάμπιζε λίγο Παναθηναϊκός. Και τρίτος ο Άρης. Εμείς τι είπαμε, UEFA. Πήρε 2.500, 2.573. Ποιος το έκανε αυτό, ρε φίλε, τώρα τι είναι αυτό. Τέταρτη ΑΕΚ, πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό, ποιος το έκανε λοιπόν, αυτό. Η Γκαζέτα. Α, η Γκαζέτα το. Ναι, το διοργάνωσε. Και τώρα τι να κάνουμε, πάμε στο Λευκό Πύργο. Όχι, θέλω να σε πω ότι η φανέλα μου έδωσε με ένα αφορμή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίτρινη φανέλα. Την αγόρασες. Πάρα πολύ. Εμένα με αυτές οι φανέλες μου αρέσουν. Την αγόρασες. Οι μονόχρωμες. Την αγόρασες. Θα την αγοράσω. Λοιπόν. Γιατί αγόρασες την και για μας, γιατί είμαστε φτωχοί. Δεν μου αρέσουν αυτές οι ρηγωτές. Μετά δεν μου αρέσουν. Αυτή η φανέλα είναι η φανελάρα. Είναι αυτό που λέμε Άρης Θεσσαλονίκης. Κίτρινα πάνω. Μαύρο σοβρακάκι τώρα κάτω. Εμένα τώρα έτσι μου αρέσει. Θα με κάνει, θα μου κάνει, θα με κάνει να πω. Την άποψη του φίλου μου που είναι στη Γερμανία και αυτός του Ηλία. Να το πω για το παιδί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Του Ηλία του Κάρα Χρυσάφη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο οποίος λέει: Σάχο, έχει και αυτός έτσι θεματάκια με αυτά. Η φανέλα του Άρη κανονική είναι κίτρινη πάνω και μαύρο στο τσάκι. Αυτό είπε. Αυτή είναι. Όχι, δεν είπε αυτό. Τι είπα. Δεν είπε αυτό. Ρα με τρελάνει τώρα. Μα είπε, ρε φίλε, αυτή η πιτζάμα σου αρέσει με το τέτοιο. Τώρα πλάκα μα κάνει. Κίτρινο. Κίτρινο. Σκέτο κίτρινο. Γιατί τι έχει αυτή. Ναι, πράσινο. Αυτό... αυτό δεν είναι ακριβώς κίτρινο. Καταρχήν, εγώ έχω αχρωματοψία. Μπροστά είναι άλλο χρώμα και στα μανίκια είναι άλλο. Κίτρινα δεν είναι. Άλλο ένα είναι, πιο βαθύ και ένα πιο. Είναι το ίδιο, βάζουμε στοίχημα ότι δεν είναι το ίδιο χρώμα. Όχι. Στο δεν είναι. Άρα, είναι. Άρα πάλι δίκιο έχω. Γι' αυτό. Άρα πάλι δίκιο έχω. Μα είναι όμως είναι αποχρώση του κίτρινου όμως. Δεν είναι, δεν κάτι είναι, άλλο. Δεν είναι το ίδιο όμως. Αποχρώση του κίτρινου. Δεν είναι το ίδιο κίτρινο. Δεν είναι. Μόνο σου το είπε. Πάλι δίκιο έχω. Δεν είναι ρηγέ όμως, δεν συζάχω. Ε? Δεν είναι ρηγέ. Καλά, αυτό είναι αισθητική του καθενός. Ένα δεν σου αρέσει το τέτοιο. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μία χρονιά να κάνουν αυτές τις παλιές. Τη δεκαετία του 60 που φορούσε. Αυτό. Όλο κίτρινο. Οι μαύροι βάλαν το Α, α πούμε, το ρετρό που φορούσαν τότε. Κίτρινο πάνω, κίτρινο. Ναι. Αυτό τη δεκαετία του 60, του 50, μη σου πω. Και μαύρο σορτσάκι. Ναι, μ' άρεσε και εμένα αυτή. Αυτή αρέσει, αυτός, έτσι σ' αρέσει ο Άρης εσένα. Χωρίς ρηγότη. Θα ήθελα να το δω. Ναι. Μία φορά αυτό το πράγμα. Καταρχήν δεν με είπες αν σ' αρέσει η ρηγία ή η φανέλα. Δεν μου το πεις. Ποια είναι η ρηγία. Αυτή με τις ρίγες, ρε φίλε. Δεν κάνω. Έχω. Δεν, ανάλογα. Άμα είναι χοντρές τέτοιο είναι συναισθητική. Ανάλογα. Αυτή του ΠΑΟΚ σ' άρεσε δηλαδή αυτή η ψηλή ρίγα. Όχι, σαν ζέμπρα ήταν. Ακριβώς. Σαν πιτζάμα είναι, ρε φίλε. Όλοι βασικά φέτος δεν ξέρω ποιους τους κάνανε. Όλοι είχαν τουλάχιστον η δεύτερη ή τρίτη εμφάνιση όλων των ομάδων ήταν μάπα. Όλων. Μερικοί και την πρώτη εμφάνιση. Καλά, δεν παίζουν όλα αυτά. Απλά τα λέμε λίγο έτσι. Απλώς τα είπα έτσι, σαν. Λοιπόν, θες να πούμε και λίγα πραγματάκια έτσι πριν κλείσουμε για μπάσκετ. Ναι, έχουμε 6-7 λεπτάκια, 8. Ναι. Λοιπόν,
Εγώ θα σου το πω, δεν κρατιέμαι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω, πρόσεξε. Δεν ξέρω κανένα ρόστερ καμιά ομάδα. Δεν ξέρω βασικά τι ομάδε. Ναι, ναι. Διάβασα σήμερα, γιατί πραγματικά δεν θυμάμαι που το διάβασα, ότι ολοκληρώθηκε το ρόστερ. Δηλαδή αυτό θα είναι το ρόστερ. Έχει μία θέση καινή ακόμα για ξένο, η οποία δεν την καλύπτουν για την ώρα. Ωραία. Και από ό,τι φαίνεται και δεν γινόταν διαφορετικά. Εδώ και δύο μήνες το λέω. Η FIBA δεν θα πατούσε το διακόπτη να πεθάνει ο Άρης. Είναι τεράστιο brand name. Έτσι. Ακόμη και σε αυτά τα χάλια που είναι. Έτσι. Τα οικονομικά. Λοιπόν, δεν θα πατούσε το κουμπί για να. Δεν θα τραβούσε την πρίζα έτσι για να μας κόψει το οξυγόνο. Λοιπόν, άρα ο Άρης θα κάνει ομάδα. Συγγνώμη και το ξαναλέω. Έκανε, όχι θα κάνει. Έκανε. Τελείως. Ωραία, πρόσεξε. Διάβασα το ρόστερ έτσι. Ναι. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω τα ρόστερ των άλλων, καταρχήν δεν ξέρω, ένας θα πέσει ή δύο. Αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ένας θα πέσει. Ωραία, άμα πέσουν δύο, λέω εγώ, άμα πέσουν δύο. Μόνο με θαύμα σώζεται αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Και μόνο λόγω Άρη, σαν όνομα και αυτό που λέμε φαντασματάκι του Παλέ. Δεν υπάρχει ούτε. Χωρίς να ξέρω τα ρόστερ των άλλων, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί αυτή η ομάδα. Αν πέφτουν δύο. Αν πέφτει ένας, σίγουρα κάτι θα βρεθεί. Κάποιος χειρότερος, κάποιος τέτοιος και λίγο να εμείς και λίγο ο κόσμος. Που κόσμος δεν υπάρχει. Ποιος κόσμος δεν μπορεί να πει. Δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος. Άρα δεν υπάρχει φαντασματάκι. Το ξέχασα. Όχι, το φαντασματάκι υπάρχει και χωρίς τον κόσμο. Da, okay. Για κάποια. Καλά, το φαντασματάκι δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να βάλει τρίποντο, να κερδίσεις. Κάποιες φορές κάτι μπορεί να γίνει. Ξυπνάει ο κόσμος όμως. Η άβρα, λίγο αυτό, λίγο. Ναι, 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 αυτά. Κοίταξε. Ναι. Να σου απαντήσω σε αυτό που λες. Ναι. Εγώ θα πω το εξής. Δεν θα διαφωνήσω. Πρόσεξε, δεν λέω ότι. Θέλω όμως να τη δω την ομάδα. Πρόσεξε, γιατί μπορεί να ακούσει και λάθος. Ναι. Δεν λέω ότι υπήρχε δυνατότητα για καλύτερη ομάδα. Όχι, πρόσεξε. Άλλο λες. Ότι η δυναμική της δεν είναι αυτή. Ίσα-ίσα αυτό που έγινε να γίνει και μια ομάδα είναι και ένα μικρό θαύμα, έτσι. Ναι. Με αυτά όλα που υπάρχουν γύρω από την ομάδα, τα χρέη, τα μπαν, τα μαν, με γουλιέλμους, με λάσκαρίδες, με τέτοια όλα αυτά. Είναι θαύμα που έγινε και η ομάδα. Αυτό είναι έτσι, άλλο. Έτσι, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για να μην λέμε ότι να είναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα λοιπόν, μια που το έβαλες, να το πιάσουμε το θεματάκι, είναι αυτό που είπες προηγουμένως. Έχουμε 5 λεπτά και τα έχουμε. Ναι, είναι αυτό που είπες προηγουμένως ότι η FIBA μας άναψε πράσινο φως. Δεν γίνεται να έτσι. Μην, δεν θα γινόταν. Λοιπόν, έδωσε το OK ώστε αυτά τα δελτία, τα letters of clears, έτσι, ναι. των μπασκεμπολιστών, οι οποίοι βρισκόταν στην Ελλάδα μέχρι 31-12 του 19. Μην το τραβάς, θα κάνει έτσι, ομάδα ο Άρης. Τότε έτσι, υπέγραψαν λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι πήρε ο Άρης. Αρκεί να τηρούν οι διακανονισμοί. Οι οποίοι βέβαια είναι οι Τσάλμερς, έτσι, οι Σούλαρ, Ντεκόζη, Μιλόσεβιτς και Ντραγκίσεβιτς. Αυτοί είναι οι πέντε ξένοι. Ναι. Υπάρχει μια ακόμα ξένη, μια θέση ξένου βέβαια, η οποία δεν τη χρησιμοποιεί ο Άρης. Οι λόγοι προφανώς είναι. Το οικονομικό είναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Και βεβαίως όλη αυτή η πιτσιρικαρία που έχει και η έμπειρη ας πούμε ψηλή, κοντή, μεσαίη όπως θες πες τους εσύ, οι οποίοι θα απαρτήσουν το ρόστερ της ομάδος. Τώρα, σαν ρόστερ η ομάδα, κοίταξε, είναι ένα ρόστερ το οποίο πραγματικά ο στόχος του είναι να μην πέσει. Είναι αυτό που λες. Καλά, αυτό έλειπε. Θα παλέψει να σωθεί. Καλά, δεν έχει άλλο στόχο ο Άρης. Και να σου πω κάτι. Μα οικονομικά αυτό. Το δεδομένο είναι το οικονομικό πρώτα, ότι θα παλέψει να σωθεί. Έτσι. Να σου πω κάτι. Το φετινό μπάσκετ στην Ελλάδα, Ζάχο, αν είδες πραγματικά το ποδόσφαιρο να έχει χάσει, ας πούμε, μια δυναμική, οικονομική δυναμική, μιλάω έτσι, για τα οικονομικά μιλάω πάντα. Ξέρω εγώ τη τάξη του 30-40%. Το άλλο έχω χάσει διπλάσιο. Μη σου πω ότι υπερδιπλάσιο έχει χάσει το μπάσκετ. Λογικό λοιπόν, αυτό που λες. Λιγότερα τα έσοδα. Ολόκληρος Παναθηναϊκός έκανε ένα ρόστερ το οποίο πραγματικά άμα το δεις θα γελάς. Με έναν προπονητή ο οποίος είναι τελείως. Θα γελάμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμη κάποιες ισχυρές χορηγίες. Αυτό είναι. Οι οποίες τον κρατάνε ακόμη σε ένα καλό επίπεδο. Σύντομα, σύντομα δεν θα τις έχει αυτές και νομίζω θα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι καταδικασμένο γιατί τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αναλύσει τόσες φορές. Όντως mm-hmm. πραγματικά το μόνο που υπάρχει σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα ενδιαφέρον, να το πούμε, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5, 6, 7, όσα θες πες τα, είναι το ποιος θα πέσει. Εκεί υπάρχει το. Εκεί εστιάζουμε. Φέτος θα έχει για το πρωτάθλημα. Ναι, βέβαια. Φέτος βέβαια αλλάζει λίγο η ρότα. Εγώ πιστεύω, θα υπάρχει βέβαια. Η ΑΕΚ, θα είναι ο Προμηθέας, δεν ξέρω πόσο δυνατός θα είναι και ο Παναθηναϊκός πώς θα παρουσιαστεί, θα έχει. Λοιπόν, θα έχει το συμβόλαιο το τηλεοπτικό, το είδες, το ανέλησες, πώς έγινε. Πιανού του Άρη λες. Όχι, γενικά. Ο Άρης θα έκανε, αυτό είναι ένα ωραίο με τον Άρη, θα έχει με το τηλεοπτικό, θυμάμαι τον κύριο Αρβανίτη που είπε. Λίγο, η ΕΡΤ
Επειδή θα γίνει εφέτος, είπαν ότι θα τα δώσουν, δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει κοινό. Ένας ο οποίος θα δώσει χορηγία στο μπάσκετ είναι η ΕΡΤ, δεν θα υπάρχει άλλος. Ο Παναθηναϊκός για να δει θέλει 1 εκατομμύριο. Τα υπόλοιπα θα πάρει περίπου 600.000 η ΑΕΚ και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν οι υπόλοιποι. Όχι, ο Άρης να κάνει αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης. Θεωρώ ότι εγώ... αν γίνει αυτό το Άρης TV. Ναι, θα πάρω κι εγώ. Εννοείται, ναι, φίλε. Εδώ και να μην. Τουλάχιστον τα διπλάσια. Που λέει ο λόγος, μπορεί να, που λέει ο λόγος, το λέω έτσι για να το ξεχυλώσω, για να καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να μην δω ματς, ναι, που θα τα δω όλα, λέμε, αλλά θα πάρω τέτοιο κι εγώ. Εννοείται. Για να στηρίξω, για να δείξουμε δηλαδή. Και ποιος ότι... δεν θα πάρει. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Να βάζουμε τον Άρη. Ο Άρης γιατί λέμε. Αυτό, sorry, είναι και για, πάει και στα τηλεοπτικά του ποδοσφαίρου. Γιατί εκεί λέμε πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καλά αγωνιστικά στο ποδόσφαιρο να παίρνει τέτοιο συμβόλαιο και εμείς να παίρνουμε λιγότερο. Βέβαια, τεράστια ομάδα ο Παναθηναϊκός, μεγαλύτερο brand name από εμάς στην Ελλάδα, ναι. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί σε αυτήν την κατάσταση που είναι να παίρνει περισσότερα, π.χ. Και όμως παίρνει. Και όμως παίρνει. Πρέπει να γίνεται και κάτι αντίστοιχο όμως και στο μπάσκετ. Δεν γίνεται στην μπάλα να λειτουργεί έτσι και στο μπάσκετ τα τηλεοπτικά να λειτουργεί γιουβέτσι. Οπότε ας το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να παίρνει 80 και 100 και 120 χιλιάρικα τηλεοπτικό Άρης. Το Μπουλόγλου, λοιπόν, να κάνει το Άρης TV και θα στηρίξουμε και θα βγάλει πολύ περισσότερα. Εννοείται. Τουλάχιστον από τα 120 χιλιάρικα θα βγάλει. 120 με 150, αυτά είναι πολύ πολλαπλάσια θα βγάλει. Πολλαπλάσια. Έτσι, για να μπορεί να διαπραγματευτεί και στο μέλλον διαφορετικά τα τηλεοπτικά του. Λοιπόν, κύριε Πόσμαν, επίλογο. Λοιπόν, αυτά ήταν, κύριε Ζάχο, μας όλα τα οποία αναλύσαμε. Είχα βέβαια και άλλα πράγματα. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε. Υγεία να υπάρχει. Στο προσεχεσμένο θα τα πούμε. Λοιπόν, καταρχήν αύριο να ευχηθούμε. Μόνο μην πεθάνουμε. Μόνο όλα τα κατάλαβα. Τι είσαι, τι φαρμακόγλωσσε. Συγγνώμη, ρε φίλε, ξέρει, εξημερώνει εσένα. Όχι, βέβαια. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Αύριο ξημερώνει μια πολύ ωραία μέρα. Σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Η Δία θα αλλάξει τώρα σε ένα λεπτό. Και πλέον μπαίνουμε σε ευρωπαϊκή τροχιά ο Άρης μας. Εύχομαι αύριο στις 11 εδώ που θα είσαι να έγινε πανηγυρική εκπομπή. Φέρε κάτι να φάμε. Πάμε 5 ώρες. Με τα τηλέφωνα και τα λοιπά. Ναι. Να πάρουμε την πρόκριση, να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Θεωρώ θα την πάρουμε. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μας ανοίξει και η όρεξη, όπως ο μεγάλος στόχος είναι ένας και μοναδικός. Οικονομικός, η όμιλη. Του Europa League. Και αφού θα ανοίξει και η όρεξη, μην με ξεχνά, θα είμαι 5 ώρες εδώ, φέρε τίποτα να φάμε. Σε φέρω κανένα σάντουιτς. Φέρε κάτι μπουγάτσα, τίποτα. Τρώς. Όλο τέτοιο ακούω. Με όχι ένα ποδαράκι πατσά φέρει, γιατί ωραία, θα είμαι πολλές ώρες. Ό,τι και θα ξενυχτήσω. Ο Ζαχαρούλης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη τον Πόσμαν, τον σε ευχαριστώ, φίλε. Πραγματικά. Να σε καλά, Ζαχαρούλη. Έξω έχω το κυπελάκι, αφήνει το εικοσάρικο. Παρακαλώ. Λοιπόν, και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Κλείνουμε για λίγα λεπτά. Βάζουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται Γιώργος Αγόρας. Και η εκπομπή Ζούγκλα. Πάμε κι εγώ, παρατηρητής εδώ πέρα. Τι καρτούνις. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Καλό βράδυ σε όλους.